Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το εκτάκτος πρωινιάτικα με την Μπέτη Μαγκύρα, δηλαδή εμένα, σε ρυθμούς Eurovision ζει τις μέρες αυτές η χώρα, με τους ειδικούς ωστόσο να προβληματίζονται για τη φετινή συμμετοχή. Δημήτρη, από το σκοτεινό υπόγειο σύνταξης, τι ακούγεται? Σε κανέναν δεν αρέσει το τραγούδι που στείλαμε, Μπέτη μου. Όλοι θα το έκαναν καλύτερα και όλοι είχαν μια καλύτερη ιδέα. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μάλιστα μια επιτροπή που ήδη κατέθεσε προτάσεις για του χρόνου. Μη μου πεις ότι έχεις αυτές τις προτάσεις, Δημήτρη. Α, τις έχω, Μπέτη. Φυσικά υπάρχουν και στο ίντερνετ, αλλά εγώ τις κατέβασα πρώτος. Αποκλειστικό, λοιπόν. Σε ακούμε. Λοιπόν, τέλος πια οι μεμονωμένοι καλλιτέχνες. Στο εξής θα εκπροσωπούμαστε από σχήματα. Δηλαδή, Ρουβάς Αργυρός ή Νίνο Νικηφόρος Μίλιου. Θα παρουσιάζουν κανονικό πρόγραμμα, δηλαδή, και μάλιστα το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει και φιάλια ανά τέσσερα άτομα με όλα τα παρελκόμενα κτλ. Μια στιγμή, Δημήτρη. Αυτό δεν θα λειτουργήσει εις βάρος των άλλων συμμετοχών? Ένα πρόγραμμα στα μπουζούκια κρατάει πολλή ώρα, όπως όλοι ξέρουμε. Εντάξει τώρα, Μπέτη μου, ποιος νοιάζεται? Μετά το δεύτερο ποτό, όλοι θα είναι ντύρλα. Εννοώ χαρούμενοι, τέλος πάντων. Τι να ακούνε, Πέγκι Ζήνα, τι Λωρίν, το ίδιο θα τους κάνει. Κάποια άλλη πρόταση, Δημήτρη? Βέβαια, φυσικά. Άλλη πρόταση είναι να μας εκπροσωπήσουν αείμνηστοι καλλιτέχνες μέσω της τεχνολογίας. Δηλαδή, ολογράμματα, παραδείγματος χάρη του Στέλιου Καζατζίδη, του Δάκη ή ακόμα και της Σοφίας Βέμπο. Σπουδαίοι καλλιτέχνες, δεν λέω, αλλά χάθηκαν οι νέοι. Μα τι να κάνουμε, Μπέτη μου? Ο ένας είναι πολύ λαϊκός, ο άλλος είναι πολύ ποιοτικός, ο άλλος πολύ μεγάλος, ο άλλος πολύ μικρός. Δεν μου. Τέλος πάντων, το πω. Εντάξει, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το εκτάκτος πρωινιάτικα με την Μπέτη Μαγκύρα, δηλαδή εμένα. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί αναλυτικότερο ρεπορτάζ στο Ποιος είναι πρωινιάτικα. Πάλι με εμένα. Μία με έχουνε, με βάζουνε παντού. Και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά. Σαν να έχω γέφυ πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριατικά? Τι ώρα είναι? 10! Στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγω. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στον δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Καλημέρα, μα τι ωραία να έχεις κρασί, λίγο θάλασσα που έχουμε πολύ εδώ στην Ελλάδα. Δόξα τω Θεώ. Και κυρίως εσένα, γόρι μου. Καλώς γύρισε από τις διακοπές του. Εγώ νόμιζα τα παίζαμε καρά. Γύρισε. Do you know what this is? The medley. Η Μπέτη και τα γόρια της για άλλη μια μέρα εδώ στο πρωινιάτικα. Πώς αλλάζει ο καιρός. Καλά με έχει πάει φέτος. Τι ωραία, τι γεμάτη επικαιρότητα. Έφυγα δύο μέρες και γύρισα να δω τις ειδήσεις και είχε γίνει τις κακομοίρες. Κακομοίρες, εκεί δεν είχατε νέα, δεν διαβάσατε? Ναι, δεν προλαβαίναμε, ασχολιόμαστε με τη ζωή. Ναι, με την καθημερινότητα, με το τι γίνεται. Την Μπέιτ, ας πούμε, δεν είδατε χτες? Έτσι και τώρα μετά, έτσι να διαβάσω και για την Ελλάδα και την αριστερά του καθηγητή μου. Να είμαστε καλά. Τι φοβερό την Μπέιτ ήταν αυτό, παιδιά. Πραγματικά πιο αποστηρωμένο, πιο τίποτα. Είχαμε χρόνια να δούμε, 8 χρόνια. Mm-hmm. Ελπίζω να κάνουμε άλλα 8 να ξαναδούμε κάτι αντίστοιχο. Πάντως, ήταν μέσα στον χρόνο οι περισσότεροι. Ξέραν τις ερωτήσεις, ξέραν τις απαντήσεις. Δεν μιλούσαμε μεταξύ τους. Γιατί πήγαμε, τζάμπα πήγαμε. Ήταν 3 ώρες απλή μονόλογη. Ναι. Μαγεία. Ναι. Ελλάδα. Βέβαια, να πούμε ότι ήταν όλοι πολύ καλοντημένοι. Μπράβο. Συνδερωμένοι. Ίδιοι όλοι νομίζω ήταν. Ήταν κουκλάκι. Μαύρα. Πρέπει να τους έβαλες όλους. Κάποιοι φορούσαν γραβάτες, κάποιοι δεν φορούσαν γραβάτες. Οι δημοσιογράφοι ήταν όλοι πάρα πολύ ωραίοι. Τι ήταν το Μάιστα? Επειδή πάντα στον τελευταίο καιρό πολλοί συζητούσαν και για το θέμα
θέμα του Botox, ναι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, παρατηρούσα τα μέτωπα. Ναι. Όλοι, όλοι κάνανε ρητιδούλες. Δεν ξέρω αν ήταν απαλό το Botox που έκανα. Όχι, δεν καθόλου. Εντάξει, και τα μποτοξάκια δεν μπορούν να κάνουν και θαύματα. Δεν τρελαθούμε. Εγώ θα πω ότι οι κυρίες ήταν πολύ ωραίες, αλλά ο Παναγιώτης Στάθης, ο δικός μας, ναι, που τα λέμε και αυτά, βέβαια. Ο καλύτερος σύνδεσμος. Βεβαίως. Πάμε να κάτσουμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να κάτσουμε να ξεκινήσουμε, διότι τρέχει η επικαιρότητα και αλλού, στην ψυχαγωγία, ας πούμε, που είμαστε εμείς εκεί. Κάψε το κρασί, μπράβο, ρε θηρίο. Ναι, γιατί ήθελε να το πιω πρωί. Μαζί με τον καφέ. Όχι, είπα. Και έστω να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Έχει έρθει πολύ κοντά μου. Λοιπόν, εκτός από τις εκλογές όμως, η Eurovision είναι αυτή που μας απασχολεί. Εμάς τουλάχιστον. Βέβαια. Εμείς αυτό. Τίποτα, βιολήματα, ρε. Άμα τελειώσει η Eurovision το Σάββατο, να δω τι θα πιάσουμε μετά για την άλλη μια εβδομάδα. Δεν είμαστε από αυτούς που δεν ψηφίζουν. Εννοείται ότι είμαστε πάντα ενημερωμένοι και θα πάμε, θα ψηφίσουμε κτλ. Αλλά τι να κάνουμε τώρα που είμαστε και Eurovision. Πάντως έχουν αλλάξει. Δεν είναι βυζιακή, δεν είναι βυζιονική. Δεν μπορώ γιατί μου κάνει το βιονικό και δεν με κολλάει. Έχουν πάντως αλλάξει οι εποχές. Δηλαδή πριν 10 χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, 15, όσοι έτσι εργαζόμασταν στη τηλεόραση, μετά ξεχυνόμασταν μετά την εκπομπή που δουλεύουμε σε άλλες εκπομπές, γιατί όλες οι εκπομπές παίζανε μόνο Eurovision. Ναι, ναι, δεν προλαβαίναμε. Πηγαίναμε από τη μία εκπομπή στην άλλη. Τώρα βλέπεις, άντε έτσι, 5 λεπτά και να αφιερώσουν τίποτα. Μας άρεσε και θέλουμε και να τη δούμε. Τώρα απλά θέλουμε να φάμε ένα στον άλλο. Εγώ αυτό που είδα αυτές τις δύο μέρες που έλειψα για τον Μπίτο Βερνίκο, με θλίβια φάνταστα. Δεν μπορώ να φανταστώ και ότι έχουμε πολεμήσει τόσο πολύ ένα νέο παιδί που εμείς το στείλαμε και αντί να είμαστε δίπλα του και να του λέμε να του δώσουμε ένα push, ένα tap στην πλάτη να πάει παρακάτω και να μακάρι να καταφέρει σήμερα να περάσουν τελικό και να μας εκπροσωπήσει. Είμαστε εδώ να το φάμε, αν μιλάει καλά αγγλικά, αν τα λέει και καλά τα λόγια. Και στην τελική, από τη στιγμή που αποφασίστηκε να πάει αυτό το τραγούδι, σαν Έλληνες και σαν χώρα, έτσι, πρέπει να υποστηρίζουμε το τραγούδι που στέλνουμε. Και όχι να, να τα κρεουργούμε εμείς ήδη. Αν δεν πάει, δεν πήγε. Αλλά λοιπόν, όταν εγώ κάτι δεν μας αρέσει, δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις, α, τι ωραίο τραγούδι είναι. Μπορείς να πεις, δεν είναι του γούστου μου. Ναι, να είσαι ευγενικός. Πολιτισμός. Όταν μετά όλες οι ενδείξεις, π.χ. τα στοιχήματα και όλες οι προβλέψεις δίνουν ότι μάλλον δεν θα περάσουμε στο τελικό, να βγούμε να πούμε εμείς ότι θα πάμε στον τελικό και θα πάρουμε και την πρωτιά. Ωραία, επίσης, τότε να βγούμε να επαναστατήσουμε σαν χώρα και να πούμε εμείς οι Έλληνες να ψηφίσουμε το τραγούδι, να μας δίνουν 5 τραγούδια, 10 τραγούδια φέτος, και να διαλέγουμε εμείς το τραγούδι. Φέτος υπήρχε και επιτροπή από το κοινό. Ακριβώς. Που ψήφιζε. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που υπήρχαν εκπρόσωποι λοιπόν του ελληνικού λαού, θα πω εγώ, μιας και έχουμε εκλογές. Γιατί δημοσιογραφικότητα αυτό, γιατί λοιπόν βγαίνουμε και το κράζουμε. Δεν είναι σωστό. Δεν είπα καμία λογική. Επίσης, θα θυμίσω ότι έχει γίνει αυτό με το κοινό, να ψηφίσει μόνο το κοινό. Θα το θυμίσω γιατί έχει να κάνει με τον κουνιάδο μου. Το ψηφίσαμε. Βγάλαμε τον Αποστόλη ψυχρά. Μη δώσαν οι Έλληνες τηλεθεατές και πολλά χρήματα στην ΕΡΤ για να βγάλει τον Αποστόλη και στείλαμε τόσο κερβά τελικά. Άρα, αυτή η διαδικασία βλέπουμε ότι δεν δουλεύει πολύ καλά. Α, στέλνουμε όποιον θέλει η ΕΡΤ, αφού δικός διαγωνισμός είναι. Αυτή συμμετέχει, φαντάζομαι, στο πανευρωπαϊκό αυτό. Αυτό όμως, μιλώντας δηλαδή για το κοινό που ψηφίζει, να σας θυμίσω ότι φέτος στους ημιτελικούς ψηφίζει μόνο το κοινό. Δεν ψηφίζουν οι επιτροπές. Οπότε εδώ θα δούμε και τι θα γίνει. Δεν ψηφίζουμε τη χώρα. Όχι, επιτροπές. Μωρών, γιατί ήταν 50-50 μέχρι πρότινος. Λοιπόν, εμείς πήγαμε στο πάρτι. Πριν πω για το πάρτι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Βίκτορ Βερνίκο για σήμερα. Ναι. Ευχόμαστε να περάσει, να σκίσει το παιδί, όσο να είναι καλός. Όσο πιστεύουμε, να σκίσει. Εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ. Πάμε να. Λοιπόν, πήγαμε στο πάρτι εμείς χθες, ναι, που έγινε στη Eurovision και συναντήσαμε πάρα πολύ κόσμο που έχει σχέση με αυτό, όπως ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, ο οποίος μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό στη Eurovision και αποκαλύπτει το λόγο που δεν μας εκπροσώπησε πέρυσι η Καλομήρα στο διαγωνισμό. Έτσι, διότι να υπενθυμίσω ότι ήταν να πάει. Είχε ακουστεί. Πρόδρομος στο Σουνίδη σχολιάζει τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Ναι. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν θέλει ο ίδιος να πάει στη Eurovision. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να πάνε. Φυσικά, γιατί να πάνε. Στέλλα Γεωργιάδου εξηγεί πώς κόπηκε η συμμετοχή της από τον διαγωνισμό επειδή η επιτροπή ήταν του ποιοτικού. Μέμος Μπεγνής σχολιάζει και αυτός με τη σειρά την ελληνική συμμετοχή και τέλος η Πέγκη Ζήνα μιλάει για την προσπάθειά της, δεν ξέρω αν το θυμάστε, να πάει στη Eurovision με το 2002 με το Love is a Wonderful Thing. Θα σας πω, διότι το θυμάμαι αυτό. Πάμε να τα δούμε, να το σχολιάσουμε. Το καθιερωμένο πάρτι της Eurovision στο Σαμόν έγινε χθες βράδυ. Ο Πάνος Παπαδόπουλος ήταν εκεί και μας έφερε το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης σου έλειψε φέτος από την παρουσίαση. Γενικά μου λείπει από παντού ο Γιώργος Καπουτζίδης γιατί τον θεωρώ ένα σπουδαίο Έλληνα. Η μετάδοση της Τζέννης Μελιτάκη και της Κοζάκου σε κάλυψε. Τον πρώτο ημιτελικό. Τον βλέπαμε στο mute. Έκανα πρόβες εκείνη την ώρα. Ήταν η Έλενα, η Στέλλα και μετά το δικό μου πρόγραμμα. Η ελληνική συμμετοχή σου αρέσει? Και τα δύο αγόρια, τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, είναι πολύ ταλαντούχα.
Είναι σαν τα κρύα τα νερά. Ήμουνα σήμερα και στο Φώτη στην εκπομπή του το πρωί και μου λέει: έχει πει ότι δεν είναι, είναι ρατσιστικό να πηγαίνουν οι νέοι. Δεν είπα αυτό. Είπα: μην έχουμε ηλικιακό ρατσισμό στη Eurovision, να πηγαίνουν και οι πιο μεγάλες ηλικίες, όχι μόνο οι νεότεροι. Ναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Η γλώσσα μας είναι πολύ πλούσια. Μην το κάνουμε πολλές φορές talent show. Αυτή η απειρία μπορεί να στοιχήσει. Άρα η στρατηγική της Ελλάδας και της ΕΡΤ να στέλνει τα τελευταία χρόνια νέους καλλιτέχνες, τη βρίσκεις λίγο κάπως? Τη βρίσκω λίγο άδικη πια. Το κάναμε μία, το κάναμε δύο, το κάναμε τρεις. Ανοίχτε λίγο και στους άλλους. Δηλαδή δεν γίνεται να σου λέει Καλομήρα πέρσι θέλει να πάει και να της λες όχι, είσαι μεγάλη. Έχει υποθεί αυτό και όποιος το αρνηθεί θα είναι ψεύτης. Ποιος καλλιτέχνης πιστεύεις ότι είναι ιδανικός για να πάει στη Eurovision? Η Δέσποινα Βανδύ θα μπορούσε να το κάνει, η Έλλη Κοκκίνου, αλλά όχι τόσο. Ο Αργυρός θα μπορούσε να πάει άνετα στο διεθνές κομμάτι του Σαν Ρέμο. Ο Χρήστος Μάστορας, παιδιά, η Ελένη Φουρέιρα, ξανά. Ναι, θα μπορούσε, λίγο ακόμα και θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε και η Τζόσεφ. Τις πρόβες του Βίκτορα Βερνίκου τις είδες εσύ, γιατί λίγο ναι. Δεν άκουσε πολύ καλά σχόλια. Ναι. Να τον αφήσουμε λίγο το παιδί, γιατί το έχουμε τρελάνει, το έχουμε μουρλάνει, φτάνουν στα αυτιά τους αυτά τα πράγματα. Προστατεύσε και εσείς τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν. Είναι παιδιά, ψυχούλες, ευαίσθητες, μην τους δημιουργήσουμε και τραύματα. Έχω μια ευαισθησία για τα παιδιά, αλλά θα τους πω και των παιδιών, κάντε λίγο κράτη. Ναι, είστε και στα 22 και στα 25 και στα 27 και στα 30. Έλεος δηλαδή. Η μετάδοση της Τζένης Μελιτά με την Κοζάκου. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Με χιούμορ, γλυκύτατες, πολύ ενημερωμένες και πολύ ωραία. Α, είσαστε ικανοποιημένος, γιατί ακούστηκαν πάρα πολύ αρνητικά σχόλια για αυτές τις δύο. Κοιτάξτε να δείτε, έτρωγα κιόλας, δεν τα άκουγα πάρα πολύ καλά. Η ελληνική συμμετοχή και η κυπριακή έχουν μια δυναμική τετραγούδια. Νομίζω ότι της Κύπρου μ' αρέσει πιο πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ της Κύπρου, sorry guys, αλλά όντως. Είμαι ειλικρινής, όχι επειδή είμαι Κύπριος. Τα σχόλια που ακούστηκαν για τον Βίκτορα, ότι είναι πολύ νέος, ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι δεν θα περάσει την επόμενη φάση. Μα νέος κόσμος πρέπει για να συγκριβίζω. Δηλαδή ήταν πολύ άγουρος και όχι τόσο καλά προετοιμασμένος για εκεί. Θες να ξεκινήσω να σου πω πόσοι τραγουδιστές στέκονται σαν αγκούρια μέχρι και σήμερα στα μαγαζιά και τα γεμίζουν. Εσύ ποιον θα πρότεινες να πάει στην Eurovision? Δεν θέλω τον εαυτό μου ικανό να προτείνω να πάει κάποιος στην Eurovision. Εμένα μου είχε γίνει πρόταση απευθείας ανάθεση δύο φορές από το ΡΙΚ. Δεν πήγα για ευνόητους λόγους. Δεν θα μπορούσα να αφοσιωθώ σε ένα τραγούδι και μόνο για ένα χρόνο από τη ζωή μου. Θα ήταν άδικο για τα υπόλοιπα τραγούδια που γράφω και για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που τους γράφω τραγούδια. Και πολύ ψυχοφθόρο, δηλαδή δεν μπορώ να μπω σε διαγωνισμό ξανά. Μπήκα όταν ήρθα από την Ελλάδα που μοιάζει στο Χατζηγιάννη, δεν μοιάζει στο Χατζηγιάννη και πρέπει να αποδείξω και σε ποιον να αποδείξω και κουράστηκα πάρα πολύ με όλα αυτά. Το έζησε όμως αυτό το κομμάτι της Eurovision πέρυσι με το Έλα και την Ανδρομάχη? Το έζησα στο 1/10. Γιατί το είχαμε γράψει 10 με το τραγούδι, άρα στο 1/10 το έζησα. Θέλει και εσείς να πάτε στη Eurovision, αν δεν κάνω. Να πάω κι εγώ, ναι, πριν κάποια χρόνια. Απλά η Κριτική Επιτροπή έτυχε εκείνη τη χρονιά να ήταν λίγο του ποιοτικού, έμαθα από κάποιες πηγές εκεί, ότι ο λόγος που δεν πέρασε το τραγούδι μου, γιατί ήταν στα τρία τελευταία που μείναν για να, που ήταν τα υποψήφια. Άνοιξαν οι φάκελοι για να δουν ποιοι τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια, ήταν με κλειστούς φακέλους. Και όταν είδαν το όνομά μου, θεώρησαν ότι επειδή είμαι μια λαϊκή τραγουδίστρια, ότι τραγουδάω σε μπουζούκια, ότι δεν έπρεπε να πάω. Με στεναχώρησε. Φυσικά με στεναχώρησε. Λες να μην έχει στεναχωρέσει. Το επιχειρήσατε ξανά? Θα μου άρεσε. Πάντα η Eurovision είναι στα όνειρά μου. Αλλά εντάξει. Πώς βλέπετε τη συμμετοχή την Κυπριακή? Πολύ ωραία συμμετοχή. Νομίζω φιγουράρει στα φαβορί. Και εύχομαι για τη χώρα μου να πάει πάρα πολύ καλά, όπως το εύχομαι φυσικά και για την Ελλάδα. Να κάνει την έκπληξη, εύχομαι, η Ελλάδα. Αυτό θέλω. Για τα σχόλια που ακούστηκαν κυρίως αρνητικά, ότι είναι ακόμη άγουρος. Μπορεί το παιδί στην σκηνή να κάνει την έκπληξη. Όλα θα κρυθούν την τελευταία στιγμή. Το ελληνικό τραγούδι το έχεις ακούσει? Το έχω ακούσει, ναι, το έχω ακούσει. Καλό. Καλό. Δεν τρελάθηκα, αλλά μακάρι να πάει καλά, μακάρι. Για να δούμε. Εσύ θα πήγαινες στην Eurovision με το πιάνο σου? Όχι, αν και τώρα κλείνουν τα 26, δεν με έχουν επιλέξει ακόμα, οπότε ναι, δεν ξέρω. Σας είχατε φτάσει πολύ κοντά. Έφτασα αρκετά κοντά.
Πώς το νιώσετε που δεν πήγατε τελικά? Τότε είχα στεναχωρεθεί. Μετά στο μέλλον είδα ότι όλα γίνονται μόνο για καλό, γιατί η πορεία μου, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν αυτή μιας καλής pop τραγουδίστριας. Θέλατε να πάτε τώρα? Όχι, με τίποτα. Τα τραγούδια της ελληνικής και της κυπριακής αποστολής φέτος τα έχετε παρακολουθήσει, τα έχετε ακούσει? Βεβαίως τα έχω παρακολουθήσει και εύχομαι με όλα τα αστέρια και τις ευχές μου να πάρουν τις θέσεις που τους αξίζουν, να περάσουν καλά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να χάσουν την ψυχική τους υγεία για έναν διαγωνισμό που ναι μεν είναι πάρα πολύ γνωστός και δημοφιλής, δεν είναι όμως τόσο σημαντικός για την μετέπειτα πορεία τους. Και είναι κρίμα να τους κοπούν τα φτερά σε περίπτωση που δεν πάρουν κάποια θέση που ονειρεύονται. Έχετε κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις? Φέτος δεν είχα τηλεοπτικές προτάσεις. Μάλλον εισακούστηκα ότι δεν θα βρισκόμουν ξανά στην Κριτική Επιτροπή σε αυτή την έντονη ψυχική για μένα διαδικασία που δεν ήταν και τόσο ωραία. Στρεσαριζόσασταν πολύ με αυτή τη διαδικασία σαν άνθρωπο? Πάρα πολύ. Το πήρα πολύ πιο σοβαρά από ό,τι έπρεπε. Να πούμε βέβαια ότι και η Κύπρος είναι πάνω από εμάς. Τα στοιχήματα τη θέλουν σταθερά Τρίτη να περνάει τελικό. Αυτό τώρα είναι τα προγνωστικά για τον ενδεύτερο τελικό σήμερα. Φτάσει, εμείς όχι, είμαστε εκτός. Ακόμα, ε. Είμαστε, ναι. Στα στοιχήματα μιλάμε. Στα στοιχήματα. Στα στοιχήματα. Κοιτάξτε, δεν πέφτουν συνήθως πάρα πολύ εκτός. Να σας πω, δεν λέμε την ευκαιρία ότι χθες στα στοιχήματα όλες οι χώρες που έδινε προγνωστικά μέσα στη δεκάδα πέρασαν κιόλας. Είναι ακριβώς οι ίδιες χώρες. Μάλιστα. Yeah, τόσο μετρημένα που εκεί είναι. Ας ευχηθούμε εμείς να έχει ένα καλό performing σήμερα ο Βίκτορας και να περάσει μέσα στη δεκάδα για να τον δούμε και στο τελικό. Θα το ανατρέψει, ρε παιδάκι μου. Γιατί ξέρεις, εγώ είδα τραγούδια στον εχθεσινό, προχθεσινό και δεν το πίστευα ότι περνάγανε. Δηλαδή λέω αποκλείεται, λέω δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μας βγάζουν εμάς εκτός και να περνάνε αυτά. Κάτι πάει καλά. Ναι, προφανώς έχει να κάνει με τις συμμαχίες. Καλά, πάντα έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με τις συμμαχίες. Έχει να κάνει και με τις συμμαχίες. Τώρα με την Πέγκη Ζήνα, παιδιά, τι θυμήθηκα το 2002, δεν ξέρω αν τα θυμάστε κι εσείς. Που ήταν και ο Χρήστος Δάντης τότε με την Κατερίνα Τοπάζη που συμμετείχαν και ο Μιχάλης Τρακιτζής. Όλοι ήθελαν φαβορεί η Πέγκη Ζήνα με το Love is a Wonderful Thing που το έχει γράψει ο Θάνος ο Καλλήρης. Λοιπόν, όπου τότε είχε γίνει ο κακός χαμός γιατί είχαν κατηγορήσει ότι ο Μιχάλης Τρακιτζής δεν τραγουδούσε live, ότι ήταν playback. Ένα άλλο, ότι η Δάφνη Μπόκοτα τότε είχε καθυστερήσει να πει ότι οι γραμμές άνοιξαν με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να μην το καταλάβει και έτσι να χαθούν ψήφοι. Και έβγαινε μετά η Πέγκη Ζήνα στα δελτία ειδήσεων. Το θυμάμαι, εγώ αυτό θυμάμαι, που έβγαινε στα παράθυρα και φώναζε. Παιδιά, ήταν τέλειο. Τι ωραίες εποχές. Τέλειο, λέει. Αυτά τώρα γιατί... Και να σου πω, από όλα αυτά τα τραγούδια που ανέφερες, στείλαμε το SGAPO δηλαδή. Και μετά μου λέτε γιατί έχουμε θέματα δηλαδή. Αυτές είναι επικές στιγμές. Ο Δημήτρης μεγάλωσε με ερωτοδικείο. Εντάξει, με αυτές τις εποχές και τα παιδιά της νύχτας. Αυτές είναι οι εποχές. Δεν τα έβλεπα αυτά. Αυτή κορυδεύα. Ήταν η τηλεόραση τότε. Μαζί σου μεγάλωσα και εγώ, την ίδια ηλικία έχουμε. Με το συζητάς. Αλλά ήταν επικό αυτό που είχε συμβεί. Πάμε και στη Στέλλα Γεωργιάδου τώρα, η οποία τον κουβαλάει αυτή την πικρία και τον καημό. Ότι δεν είναι την κουβαλάς. Θέλω να σου πω τώρα, προσπαθώ να δω μήπως οι άνθρωποι είπανε, ρε παιδί μου, ότι επειδή εκεί είναι ένας διαγωνισμός που το pop στοιχείο είναι πιο έντονο, μήπως δεν το είπανε με την κακή πλευρά, ότι είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια, ναι. Άρα... Αν μας εκπροσωπήσει με ένα λαϊκό τραγούδι, μπορεί να μην έχει απήχηση. Ή δεν θα μπορούσε να κάνει την τεράστια έκπληξη να πάει ένα λαϊκό τραγούδι. Εγώ, αν έβλεπα πιάτα να σπάνε λουλούδια να σκάνε από κάτω, μπορεί και να έλεγα, οχ, τι folklore παραγμένο αυτό. Μπορεί και να μου άρεσε. Δεν ξέρω. Έχουμε δει στην Eurovision κομμάτια που. Μα όλα είναι folklore. Αν τον είδες προχθές, όχι απαραίτητα. Δεν θα μπόρεσε, επειδή ήσουν στο νησί. Πραγματικά ήταν όλα folklore. Εγώ παθαίνω ένα σοκ. Και χθες αυτό που λέγαμε και με τον Βαγγέλη εδώ, τον Χαρισόπουλο, ήταν γιατί δεν στέλνουμε κάτι που εκπροσωπεί τη χώρα μας και προσπαθούμε ας πούμε, να στείλουμε κάτι που σαν αντιγράφει ας πούμε, μια ευρωπαϊκή. Μα ξέρεις τι, δεν γίνεται κάθε χρόνο να στέλνεις τα ίδια. Ναι. Στέλνεις συνέχεια διαφορετικά είδη για να δεις ας πούμε, πού θα το πιάσεις. Μα το τραγούδι υποτίθεται ήταν pop, έτσι, που θα έλεγε. Απλά η επιτροπή, λέω, μήπως επειδή την ήταν συνυφασμένη. Ναι, ρε παιδί μου, φυσικά ότι είναι μια λαϊκή τραγουδίστρια. Μπορεί να μην τη ταιριάζει η εικόνα τη Eurovision. Κατάλαβες. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να βλέπεις το τραγούδι και όχι. Τον τραγουδιστή, ποιος είναι, αν είναι νέος, αν είναι μεγάλος, αν είναι μεσαίος, οτιδήποτε. Αυτός ο ηλικιακός ρατσισμός, έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, πρέπει να πάψει να υπάρχει σε αυτόν τον διαγωνισμό. Δεν έχει να κάνει. Γενικότερα ο ρατσισμός σε αυτό το κομμάτι. Όχι μόνο ηλικία. Αλλά, τώρα επειδή μιλάμε για την Eurovision και, ναι. Και ότι υπάρχει, γιατί ακούστηκε πέρυσι και για την Καλομήρα ότι να μην τη στείλουμε είναι μεγάλη, γιατί ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι αυτό έχει υποθεί το πράγμα. Ναι. Μπορεί να μην βγει και παρά έξω ποιος το είδε και πώς. Μπορεί να έχει υποθεί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ουσιαστικά
στην πράξη. Γιατί, ας πούμε, αν σκεφτούμε την τελευταία 20 ετία περίπου, από το 2000, έχει πάει δύο φορές. Τώρα ο Κωνσταντίνος είπε για ηλικίες μέχρι 27, εντάξει. Mm. Άνω των 27 έχουν πάει Σάκης Ρουβάς δύο φορές. Η Μαντό, ο Μιχάλης Ακιτζής, ο Αγάθωνας, ah, με τους Κόζα Μόστρα, η Άννα Βύση, ο Γιώργος ο Αλκαίος. Άρα δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει στην πράξη αυτό τελικά. Όχι τόσο πολύ. Βέβαια, τα περισσότερα ονόματα πέρα από τον Αγάθωνα που ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό, ναι, και μπράβο που στείλαμε τον Αγάθωνα τότε. Όλα τα άλλα ήταν μεγάλα ονόματα. Θέλω να πω ότι στείλαμε, ναι, ονόματα που θεωρούσαμε ότι θα μας πάνε πάρα πολύ μπροστά. Για μας ήταν, ναι, μεγάλα. Για μας, για την Ελλάδα, ναι, αυτό λέω, γιατί έξω. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Ποιος είναι ο τάδε και ο τάδε. Περίμενε λίγο, ποιος ξέρει. Την Έλα Παπαρίζου, ας πούμε, την ξέρουν και είχε κάνει, είχε ακουστεί. Την Δέσποινα Βανδύ επίσης είχε κάνει. Η Έλενα Παπαρίζου, γιατί είχε και τη Σουηδία από την άκρη. Είχε την καταγωγή της και είχε ζήσει εκεί πέρα. Ο Ρουβάς όλοι κάναν σαν τρελή. Η Άννα Βύση επίσης είχε κάνει επιτυχία στο εξωτερικό και στην Αμερική και στο Billboard κτλ. Οι άνθρωποι που, οι καλλιτέχνες που είναι στην Ελλάδα και έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, φοβούνται λίγο να πάνε στη Eurovision, γιατί θεωρούν. Καταρχάς δεν σημαίνει ότι αν πας στη Eurovision ψώνει και καλά, πας να την κερδίσεις. Ναι. Θέλεις να πας καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι άμα στείλουμε την αναβίση δέσμα, δεν θα φέρουμε λοιπόν, το νούμερο 1. Γιατί το κάνεις για τον εαυτό σου, και δεν το λέω κάπως, για τη δική σου καριέρα. Όχι, εννοώ ότι όχι, φοβούνται, γιατί μήπως έχει αντίκτυπο στην καριέρα τους εδώ στην Ελλάδα. Εμένα, γιατί στο εξωτερικό μπορεί και να μην τους ξέρει κάποιος, έτσι. Η Φουρέιρα, βέβαια, πάντως στην περίπτωση της Φουρέιρας είναι ακριβώς το αντίθετο. Αποκλείεται στο εξωτερικό. Τώρα μιλάμε, βέβαια, για τον Σάκη Ρουβά, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, και την Άννα Βύση, όπου είχαν μια καριέρα που ήταν ήδη στην κορυφή. Οπότε σου λέω εγώ να κερδίσω κάτι παραπάνω στην Ελλάδα. Δεν έχω. Στο, μπορεί να χάσω, μπορεί ξέρω, να φάω μια τούμπα που έκανε και ο Σάκης, ξέρω να πέσω κάτω για να με να γίνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με τον Βερνίκο, να πέσουν να με φάνε, γιατί το έχουμε αυτό. Θέλω να συμφωνήσω σε κάτι που λέει η Στέλλα Γεωργιάδου, ότι όλα θα κρυθούν την ώρα του live. Ακριβώς. Εκείνη την ώρα. Μπορεί να έχουμε δει ένα κομμάτι 15 φορές στις πρόβες και να είναι κακό, να μην μας αρέσει, να μην είναι καλός ο ήχος, να μην έχουμε δει και κάποιο εφέ ίσως. Γιατί έχει συμβεί και αυτό στο παρελθόν. Mm. Να μην βλέπουμε το κρυφό σημείο που έχει μια παρουσίαση μέχρι τη στιγμή του live και να συμβεί κάτι σήμερα που να μας εκπλέξει ευχάριστα. Ας περίμενε, πώς μπορούμε να τρώμε από πριν, χωρίς να έχουμε δει αν είναι καλά τα αγγλικά, αν τραγουδάει σωστά, αν στον Άρη. Αυτό το κάνουμε στα πάντα. Αυτό μπορούμε πάρα πολύ απλά γιατί υπάρχουν οι πρόβες. Οι οποίες βγαίνουν, ναι, και τις βλέπεις. Κοίτα, βέβαια, είναι άλλη πρόβα. Ναι, Δημήτρη, όμως, από εκεί όμως. Από εκεί που ήμασταν, συγγνώμη. Από εκεί που ήμασταν 12η, έχουμε πέσει τώρα, είμαστε 13η τώρα που μπήκα λίγο πάλι. Και είδα στα στοιχήματα. Okay. Θα δεν πρέπει είναι να κάνει μια συγκλονιστική εμφάνιση απόψε το βράδυ. Μπορεί. Κάτι το οποίο δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχεις δει φαβορί που τα βλέπαμε στην πρόβα και λέγαμε είναι σίγουρα στην τριάδα να βρίσκονται ξαφνικά στη 10η θέση. Κοίταξε, που λέμε, όχι, όταν βλέπεις την πρόβα, επειδή η πρόβα θα είναι ίδιο με το performing, γιατί καταγράφεται για να υπάρχει και σαν ασφάλεια σε περίπτωση που πέσει το σήμα, δείχνεις μετά το έτοιμο το βίντεο το γραμμένο. Μόνο μετά φωνητικά ίσως ή εννοείται εκφραστικά να σου δώσει κάτι παραπάνω. Κοίτα, γι' αυτό και να σας θυμίσω ότι η Φουρέιρα, όταν ανακοινώθηκε το τραγούδι, σαν μόνο το τραγούδι με το κλιπ, δεν ήταν τόσο ψηλά στα στοιχήματα. Ναι. Όταν πήγε εκεί και έκανε την πρόβα, άρχισε και ανέβαινε το τραγούδι κατακόρυφα προς τα κορυφή. Ναι. Αυτό που θα δούμε εμείς σήμερα είναι αυτό που έχουμε δει όλοι μέχρι στιγμής. Ναι. Αυτό έχουμε δει ένα στιγμιότυπο από την πρόβα, αν δεν κάνω λάθος. Ή το έχετε δει όλο εσείς κάποιοι, εγώ δεν το έχω δει. Όχι. Κανείς δεν το έχει δει όλο. Ρε παιδί μου, ό,τι έχουμε δει για όλες τις συμμετοχές, αυτό θα δούμε και σήμερα και την κάθε συμμετοχή. Ό,τι γίνεται στην πρόβα, ακριβώς το ίδιο θα γίνει και στο live. Απλά δεν το έχουμε δει. Εγώ θέλω να πω ότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision και οφείλουμε να την υποστηρίξουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό πάει. Μας αρέσει, ναι, δεν μας αρέσει, πρέπει να αυτό το υποστηρίξουμε. Απλά κάποια δεδομένα δεν μπορούμε και να μην τα αναφέρουμε. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα και να περάσουμε. Δηλαδή, μακάρι να γίνει ένα θαύμα να πάρουμε και την πρώτη θέση. Βέβαια, γιατί ρε παιδί μου, με βάση τα στατιστικά, σκέψου να ήταν, ας πούμε, στην πρώτη θέση. Ο άνθρωπος είναι τρίτη, στην τέταρτη, δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλιώς θα το χειριζόμαστε. Μπράβο, δεν θα λέγαμε ότι από τη στιγμή που είναι εκεί αυτό κάτι σημαίνει. Βεβαίω. Άρα λοιπόν θεωρούμε δεδομένο ότι κάτι συμβαίνει για το γεγονός να είναι εκεί και θέλουμε να γίνει το καλύτερο. Σίγουρα. Απλά εγώ αφήνω ένα κομμάτι στο τυχαίο, στην τυχαιότητα, ρε παιδί μου, το τι μπορεί να συμβεί. Ναι. Βλέπουμε κομμάτια τα οποία ήταν πρώτα για αυτά προγνωστικά, αλλά ξαφνικά βρεθήκανε στον τελικό να παίξουν πρώτα και όχι στην τελευταία δεκάδα, ας πούμε, του διαγωνισμού, το όχι στο τέλος, ναι, και να χάσουν πολλούς πόντους επειδή βρέθηκαν στην πρώτη θέση. Λέω ένα παράδειγμα. Ή ξαφνικά στον ημιτελικό να βλέπουμε ένα τραγούδι το οποίο έσκιζε, αλλά επειδή το είδαμε με κάποιον που είναι πολύ κοντά του, είναι συνυφασμένα τα στυλ τους, να χάσει γιατί ήταν πιο άλλο. Θα τα δούμε και τα 13. 13 είναι. 15. Θα δούμε και τα 15 τώρα σήμερα. Έτσι. 16. Θα δούμε και τα 16, ωραία, θα δούμε και τα 16 και εκεί θα έχουμε μια συνολική εικόνα, ναι, που ξαφνικά μπορεί κάτι να αλλάξει. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω. Πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, να πούμε μια είδηση που είναι πρωινή, φρέσκια. Μετά την εμφάνιση του Θοδωρή Μαραντίνη χθες στο Γιώργο Λιάγκα, λοιπόν, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και
αποκαλύφθηκαν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την δικαστική διαμάχη που έχει με τη σύζυγό του. Ή δεν ξέρω αν τελείωσε και θα. Την πρώην σύζυγό του. Ναι, την πρώην σύζυγό του με τη Σύση Χριστίδου. Αναφέρθηκαν πάρα πολλές λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα η Σύση να βγάλει μία ανακοίνωση. Στην οποία απαντά ότι δεν θα μπω στη διαδικασία να δημοσιοποιήσω και λυπάμαι που βγήκαν όλα αυτά τέλος πάντων στη δημοσιότητα. Το τι συμβαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι και γιατί φτάσαν στα δικαστήρια και λεπτομέρειες οικονομικές σε σχέση με την επιμέλεια των παιδιών της μέρες και τα λοιπά. Θα προβεί, θα κάνει λέει, ό,τι καλύτερο μπορεί καταρχάς για να διαφυλάξει με κάθε τρόπο την οικογένεια της από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά αυτό την αναγκάζει να προβεί σε κάποιες νομικές ενέργειες. Νομικές ενέργειες, ναι, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι μήνυση ή οτιδήποτε. Ναι. Κοίταξε, τώρα, όπως και να έχει, αν μου επιτρέπετε, ναι, να πω, εγώ διαβάζω κάτι κάτω από όλο αυτό. Ναι. Γιατί όντως είναι στενάχρονο να βλέπουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ αγαπητοί στο ευρύ κοινό να βρίσκονται ξαφνικά μπροστά στις κάμερες και να λένε τόσο προσωπικά στοιχεία. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος γιατί βλέπω δύο ανθρώπους που λατρεύουν τα παιδιά τους. Βλέπω δύο γονείς οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ να έχουν συνεπιμέλεια, θέλουν πάρα πολύ να έχουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν. Θα ήθελαν πάρα πολύ να προσφέρουν τα πάντα στα παιδιά τους και σε αυτό μένουν. Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη, τόσο σπουδαία, που παλεύουν, και με συγκίνει αυτό, παλεύουν πραγματικά με νύχια και με δόντια να δουν πώς θα διασφαλίσουν το καλύτερο. Συγγνώμη, για τα παιδιά τους. Το κάνουμε άτσαλο τρόπο. Το κάνουμε πολύ άτσαλο τρόπο. Θεωρώ δυστυχώς, ότι πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις οι εγωισμοί να μπαίνουν όχι στην άκρη, να τους στάβουμε στο υπόγειο, ναι, και να μην βγαίνουμε να δημοσιοποιούμε. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Εγώ σαν γυναίκα και σαν μάνα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είδα και διάβασα και άκουσα. Θεωρώ λάθος το να βγαίνουμε δημόσια και να δημοσιοποιούμε τέτοια στοιχεία, έστω και αν νιώθουμε αδικημένοι, έστω και αν νιώθουμε ότι η φήμη μας αμαυρώθηκε. Δεν ξέρω τι έχει ακουστεί προς τα έξω. Τα παιδιά, γιατί στη συνέντευξη είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης ότι τα παιδιά κατέθεσαν στο δικαστήριο, που για μένα είναι, ναι, χωρίς πάρα την πολύ άσχημο, χωρίς την παρουσία των γονέων. Σημαίνει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα βρουν με τίποτα, με αποτέλεσμα οι δικαστές να αναγκαστούν να καλέσουν τα παιδιά στο δικαστήριο για να μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει και τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ τραυματικό για τα παιδιά και αν πραγματικά αγαπάνε τα παιδιά τους, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Λάθος τρόπο. Αυτό, ναι, λέω απλά. Δεν λέω ότι έτσι το εκδηλώνουν. Λάθος είναι. Ότι μπορεί να υπάρχει θυμός, ένταση, εγωισμός, αυτά όλα για τα παιδιά τους πρέπει να διαφυλαχτούν. Η Σύση μέχρι στιγμής δεν είχε δημοσιοποιήσει θέματα. Ο Θοδωρής απ' την άλλη βέβαια λέει όμως ότι η Σύση τον πήγε στα δικαστήρια. Οι δύο γονείς πρέπει να κάτσουν κάτω να τα βρούνε. Είναι λάθος αυτό που συμβαίνει. Νομίζω σε τέτοιες περιπτώσεις. Και πάρα πολύ στενάχωρο. Πρέπει να κάνουν και οι δύο πάντα ένα βήμα πίσω για το καλό των παιδιών, όπως είπατε και εσείς, και να αφήσουν τα μεταξύ τους προσωπικά και να κοιτάξουν πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά. Λέει εδώ πέρα τη δημοσιότητα. Δεν πρέπει να μας αφορούν όλα αυτά. Δεν πρέπει να είμαστε παρόντες σε τόσο προσωπικά στοιχεία. Κρατάω κάτι το οποίο απλά το αναφέρει εδώ πέρα στην ανακοίνωση της Σύση. Δεν παίρνω καμία με μεριά έτσι. Απλά είναι αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να μείνει. Στις οικογενειακές διαφορές δεν υπάρχει χαμένος και κερδισμένος. Αυτό που μένει είναι ένας μοναχικός επίμονος αγώνας για να βρεθεί βέλτιστη λύση για τα παιδιά. Και αυτό είναι η πρωταρχική μέρημνα. Αυτό νομίζω και η ίδια που το γράφει και ο Θοδωρής και οι δυο τους θα πρέπει να το έχουν ως σημαία. Mm. Γιατί πολλές φορές, αν πιστεύουμε ότι κερδίζοντας κάτι από σένα είναι συμφέρον για τα παιδιά. Δυστυχώς έχει αποδείξει η ιστορία ότι δεν είναι. Και όταν τα παιδιά φτάνουν στα δικαστήρια, δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό το οποίο αναφέρει εδώ και, είναι, και θα έπρεπε να το έχουν ως σημαία και οι ίδιοι. Δεν το λέω εγώ ως ειδικός. Υπάρχουν πολλά κοντινά μου πρόσωπα που περνάνε τις ίδιες καταστάσεις. Είναι θλιβερές. Ας κάνουν ένα βήμα πίσω. Πολλές φορές που λένε, ας βγούμε λίγο έξω από την κατάσταση. Ναι, και τι θα θέλαμε να βλέπουμε οι άλλοι να κάνουν και ας το κάνουμε εμείς. Για τα παιδιά. Γιατί αυτό είναι, ρε παιδί μου. Εμένα δεν μου αρέσουν και οι λεπτομέρειες που βγαίνουν στη δημοσιότητα του τύπου πόσα λεφτά έδωσα, πόσες μέρες το είχα, πόσα. Δηλαδή δεν είναι στοιχεία που μας ενδιαφέρουν ουσιαστικά. Φαίνεται να είναι πληγωμένος και να πρέπει να θέλει να δώσει πολλά στοιχεία για να, γιατί έχει ακούσει τα εξαμάξεις, φαντάζομαι, από τον κόσμο έξω. Φαντάζομαι γι' αυτό μπήκε σε αυτή τη λάθος διαδικασία. Ναι. Αλλά βάζοντας τα παιδιά μπροστά, αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Γιατί υπάρχει το ίντερνετ, γιατί όλα μένουν. Και γιατί τα παιδιά αυτά είναι σε μια ευαίσθητη ηλικία, είναι στην εφηβεία και μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν και να δουν αυτές τις λεπτομέρειες. Ναι. Και ό,τι και αν τους λέω εγώ μετά στο σπίτι ή ο πατέρας τους από την άλλη, βέβαια, αυτά μπορούν να μπουν και να διαβάσουν όλα αυτά που υπόθηκαν εχθές.
είτε είναι αλήθεια είτε είναι ψέμα, δεν ξέρουμε εμείς τι είναι αληθινό ή ψεύτικο, αλλά όλα αυτά, για φανταστώ να τα παίρνει η κόρη μου και να διαβάζει τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, τις διατροφές, δεν είναι καθόλου ωραίο, καθόλου ωραίο. Άρα ας γίνει μια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές να τα βρούνε, να μην βγαίνουν αυτά τα στοιχεία στη φόρα, γιατί πραγματικά καταλαβαίνω ότι μπορεί ο ένας ή ο άλλος να νιώθει αδικημένος και ότι μπορεί να του κάνει πάρα πολύ κακό στην καριέρα του, αλλά το παν είναι τα παιδιά. Σίγουρα. Οι καριέρες ξαναφτιάχνονται, μπορείς να ξαναβγείς προς τα έξω, ναι, να ξαναγίνεις πετυχημένος, ναι, μπορεί να πέρασες δύσκολα, ναι, μπορεί να άκουσες διάφορα, αλλά βάλε τα παιδιά μπροστά και σκέψου τι θα νιώσουν αυτά όταν διαβάσουν όλα αυτά στο ίντερνετ ή σε... Θα πρέπει ο προσωπικός εγωισμός να μπει στην άκρη και να μπει μπροστά το καλό των παιδιών. Εγώ δεν θέλω καθόλου να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Και αν συμφωνείτε, μπορούμε να μην ξαναπαίξουμε καθόλου αυτό το θέμα, ό,τι υλικό και να μας δώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου ωραίο να βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο προσωπικά και αφορούν σε δύο ανθρώπους που κάποτε ήταν παντρεμένοι, αγαπημένοι και κάνανε δύο παιδιά. Αυτό σκεφτούνε, να τα βρούνε μεταξύ τους, να υπάρχει μία σύμπνοια. Στιγμή που αγαπάνε βέβαια και οι δύο πάρα πολύ και τόσο πολύ τα παιδιά τους. Έτσι, από αυτά τα μηνύματα που έχουμε διαβάσει και καταλάβει. Αυτό φαίνεται νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Πριν φύγουμε, να σας υπενθυμίσω ότι η εταιρεία Gorgolis ΑΕ, η νούμερο 1 εταιρεία στον κλάδο δικύκλων για 13η συνεχή χρονιά, προσφέρει λοιπόν ένα ηλεκτρικό σκούτερ SIM ΙΜΙΟ 50 αξίας 2.795 ευρώ που μπορείτε να το οδηγήσετε χωρίς δίπλωμα μοτοποδηλάτου, χωρίς εξετάσεις. Άρα μπορεί να γίνει δικό σας πάρα πολύ εύκολα, μπορείτε να το οδηγήσετε ακόμα ευκολότερα και μπορεί να το κερδίσετε ακόμη πιο εύκολα. Με ένα γραπτό μήνυμα ή μία κλήση στο 14800 παίρνετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό και σε αυτή την κλήρωση. Το ίδιο θα κάνετε και για το Citroën C3, το αυτοκίνητό μας. Η έκδοση γιου 1200 κυβικά αξίας 17.500 ευρώ με πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Ένα πανέμορφο αυτοκίνητο, ευρύχωρο πολύ και για νέους και για οικογένειες, ταιριάζει σε όλους και μπορεί να γίνει δικό σας το 14800, είτε με γραπτό μήνυμα, είτε με κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Έτοιμη για break, αγόρια μου. Πανέτοιμη. Νομίζω ότι σήμερα θα έπρεπε να ξεκινήσω με το «Μου αρέσουρε τα αγόρια, το μόνο». Θα μπούμε με αυτό, θα μπούμε με αυτό. Θα μπούμε. Σφίγουμε με άλλο. Well, you know what they said. Lost souls make sure no one loses the way. Hurt ones can't stand still. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ζω με δίχως στενοχώρια κι ας μου λείπουν τα λεφτά, αγαπάω όλα τα αγόρια και με αγαπούν κι αυτά. Όλα μου αρέσουν όλα κι αν δίκαι βγαίνει χάμα, και τα όνειρο πολλά και τα μελαγχολικά. Το πιο ωραίο δεν είναι αυτό. Το πιο ωραίο είναι που μου λες αυτή ήρεμα. Ήρεμα. Σε ξέρουνε πια σου λέει εμείς. Ήρεμα. Σου λέει ότι έχει ξοκύλει. Έχει πάει από το πρωινό στο βραδινό. Έχει ξοκύλει. Ναι, καλά, ήρεμα είναι πρωί ακόμα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα, για να πάμε και στο επόμενο μας μούλτι. Ο Μανώλης Μητσιάς περιγράφει πώς τον συνέλαβαν την περίοδο της Χούντας, θέλω να σας πω. Και περιγράφει μια σκηνή που είναι συγκλονιστική. Η Νίνα Λοτσάρη λέει: νόμιζαν ότι είμαι ανορεξική, μου έλεγαν ότι είμαι άρρωστη και να πάω να κοιταχτώ. Στεφανία Γουλιώτη, συνέντευξη τύπου που έγινε για την παράσταση Μίδια, απάντησε στο αν μπορούν να παίξουν στην Επίδαυρο επαγγελματίες από άλλο χώρο, ή όπως πούμε μοντέλα ή τραγουδιστές. Μαρία Ναυπλιώτου, να της πούμε ότι έχει γίνει. Πάει ο Ρουβάς. Ήδη πήγα. Δεν πήγε στην Επίδαυρο Ρουβάς, να πω όχι. Δεν τον αφήσαμε να πάει. Όχι, εκεί του βάλαμε στόχο. Πού είχε πάει με τους Βατράχους? Με τους... Α, με τους Βατράχους ήταν ο Λινάτης με τον Μαρκούλα και έπαιζα εγώ. Δεν ήταν ο Σάκης. Ο Σάκης είχε πάει με τις Βάκχες. Με τις Βάκχες, και έφαγαν άκυρο. Ευχαριστούμε, Ελλάδα. Μαρία Ναυπλιώτου μιλάει για την απουσία της από το θέατρο για τρεις εβδομάδες εξαιτίας μιας περιπέτειας υγείας που πέρασε. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη έχει καταλάβει ο γιος της τι δουλειά κάνει και πώς αντιδρά όταν σταματούν στον δρόμο και τη ζητούν να βγάλει μια φωτογραφία. Ο Νικόλας Αγόρου, κάποιοι έλεγαν, λέει, είμαστε οι πιο ακριβοπληρωμένοι κοπρίτες, παύλα επαγγελματίες ηθοποιοί. Πάμε να το δούμε, να το σχολιάσουμε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αυτά είναι τα τελευταία νέα της...
Studio 4, ο Μανώλης Μητσιάς περιέγραψε πώς η αστυνομία τον συνέλαβε την περίοδο της Χούντας όταν είχε ενταχθεί στην αντίσταση. Μπήκα μέσα και είδα 40 αστυνομικούς. Με συλλάβανε από εκεί, άρχισαν να με χτυπούν. Ο πατέρας μου είναι άφωνος. Δεν ήξερα, δεν είχα πει τίποτα. Τότε ζω, παρατρίχαζω. Όταν πήγα στην ασφάλεια στο Βαρδάρι, ο τότε στρατιωτικός διοικητής της ΚΙΠ, βέβαια το πιστόλι από εδώ πέρα, μου δίνει μία εδώ στον κρόταφο. Με πήραν τα αίματα, που αυτό σήμαινε, μου είπε μετά ένας γιατρός, λίγο χιλιοστά μου λέει, και θα γεμίσει τον τόπο μου. Με πήραν μέσα, με περιλάβανε στο ξύλο οι υπόλοιποι. Ήμουνα επί 2 μήνες σχεδόν σε απομόνωση. Σας δώσανε ποτέ να υπογράψετε για να έχετε ευνοϊκότερη μεταχείριση? Βέβαια, αρνήθηκαμε. Η Νίνα Λοτσάρη μίλησε για την περίοδο που ήταν πολύ αδύνατη και όπως είπε στο Happy Day, κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν ανόρεξική. Ήταν μια εποχή που ήμουν πάρα πολύ αδύνατη, γιατί με τα shows, όλα αυτά που έκανα, πήγαινα από τη Λυρική στα μαγαζιά, από τα μαγαζιά στα γυρίσματα, γινόταν ένας χαμός. Ήμουνα με πολύ λίγο φαγητό και πολύ γυμναστική και πολλή δουλειά. Και οπότε μπορεί να ήμουν και 7-8 κιλά λιγότερο από αυτό που είμαι τώρα, έτσι. Και αυτοί που το βλέπουν από κάτω νομίζαν ότι είμαι ανορεξική και μου στέλνανε γράμματα γιατροί. Κυρία Λοτσάρη, πηγαίνετε να κοιταχτείτε, είστε άρρωστη. Έχει ξεκινήσει ένα καινούριο κεφάλαιο επαγγελματικό στη ζωή μου, το οποίο έχει να κάνει με stage coaching, stage performance, δηλαδή πώς να διαχειριστείς πρώτον το άγχος σου, τις ανασφάλειές σου και να σου ενισχύσω την αυτοπεποίθηση και την κυριαρχία πάνω στη σκηνή. Δεν θέλω να γίνω μια γραφική καλλιτέχνητα η οποία δεν μπορεί και το κάνει με το ζόρι. Κάτι. Αυτό. Θέλω να μπορώ. Αλλιώς να μην το κάνω. Να γυρίσουμε και σελίδα στη ζωή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα που κάνουμε στα 20, είτε στα 30, είτε στα 40, είτε τώρα που κοντεύουμε τα 50. Συνέντευξη τύπου χθες για την παράσταση Μίδια, εκεί ήταν η κάμερα της εκπομπής και ο Αλέξανδρος Ρούτας. Έχει τύχει ποτέ στις πρόβες να λυγίσετε, να κλάψετε να... γιατί δεν σας βγαίνει όπως το θέλετε? Πολύ. Όχι όπως, επειδή δεν έβγαινε όπως το ήθελα, γιατί ποτέ δεν ξέρω πώς το θέλω. Δηλαδή ποτέ δεν έχεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στο μυαλό σου. Έχω κλάψει από εξάντληση. Και θυμάμαι το σκηνοθέτη τότε, τον Πίτερ Στάιν, στην Επίδαυρο πάλι να μου φωνάζει «Σήκω! Είμαστε μαχητές!». Έχει διαμορφωθεί λίγο λάθος μια πεποίθηση. Ότι άμα παίξεις την Επίδαυρο έχεις καταξιωθεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σημασία έχει η καλλιτεχνική δουλειά που γίνεται εκ των έσω. Και όχι απαραίτητα να βρεθεί στην Επίδαυρο. Έχω συναδέλφους δηλαδή που έχουν βρεθεί 36 φορές στην Επίδαυρο, αλλά δεν έχουν καταθέσει τίποτα. Οπότε δεν έχει σημασία αν θα βρεθεί στην Επίδαυρο πραγματικά. Στην Επίδαυρο πρέπει να παίζουν μόνοι ηθοποιοί. Δεν υπάρχει ποιος θα παίξει στην Επίδαυρο. Σε ελεύθερη δημοκρατία ζούμε, με ελεύθερους καλλιτέχνες, με ελεύθερα πνεύματα, με ελεύθερα μυαλά. Αν χρειάζεται να παίξει ένα τραγουδιστή, θα παίξει ένα τραγουδιστή. Αν χρειάζεται να παίξει ένα μοντέλο, θα παίξει ένα μοντέλο. Αν χρειάζεται να παίξει όποιο χρειάζεται, προκειμένου να υπάρξει ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα άρτιο. Για του χρόνου υπάρχουν τηλεοπτικά σχέδια? Αυτή τη στιγμή όχι. Σας ενδιαφέρει όμως η τηλεόραση? Το έχω ξαναπεί. Εγώ με την τηλεόραση έγινα επαγγελματίας ηθοποιός και από τη στιγμή που υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, πάντα με ενδιαφέρει. Απουσιάσατε για λίγο θεατρικά, για λόγους υγείας. Πώς ήταν για σας αυτό? Εντάξει, 3 εβδομάδες ήταν. Ήταν μια επικίνδυνη, επώδυνη και ξαφνική κατάσταση. Την οποία, δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια των γιατρών και των χειρουργών την ξεπέρασα. Ανεβάσατε και φωτογραφίες στα social media που ήσασταν 12 χρονών. Ήμουν χορεύτρια πριν γίνω ηθοποιός. Ήμουν επαγγελματίας χορεύτρια και μετά έγινα ηθοποιός, ναι. Αυτό που με έχει μείνει στη μνήμη όταν πρωτομπήκα στην αίθουσα του χορού που αποφάσισα ακαριαία ότι θα γίνω χορεύτρια και ότι η ζωή μου κάπως έγινε από γκρίζα πολύχρωμη αυτό. Έχετε κάνει ποτέ λάθος επιλογή σε ρόλο? Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το πει έτσι. Νομίζω ότι κάθε εμπειρία σε οδηγεί και κάθε ίσως η αποτυχία σας από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχει γίνει λάθος σε ρόλο, αλλά όταν κάτι δεν το πετυχαίνεις, τότε έχεις την ευκαιρία να καταλάβεις γιατί και να προχωρήσεις παρακάτω. Έχει τύχει ποτέ όμως να κουβαλάτε το ρόλο στο σπίτι? Και στο θέατρο, ναι, πολλές φορές μπορεί να μην βγει κάτι, να το πάρεις μαζί σου, να το σκεφτείς. Το παλεύω και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον εγώ στη δική μου ζωή και στη δική μου οικογένεια. Θέλω να τα αφήνουμε πίσω και όταν μπαίνει το κλειδί στην πόρτα να είμαστε εκεί. Έχει έρθει ο μικρός σας να σας δει θεατρικά? Τον είχα κρατήσει λίγο μακριά από όλο αυτό και δεν είχε συνειδητοποιήσει και ο ίδιος τι ακριβώς συμβαίνει. Από τον τελευταίο χρόνο έχουμε μπει σε μια διαδικασία. Ας πούμε, στην τηλεόραση δεν με έχει δει ποτέ, δεν ξέρει.
Στο θέατρο έχω αρχίσει, τον έφερνα σε κάποιες πρόβες το χειμώνα. Ήθελα να γίνει αυτή η επικοινωνία του Δημήτρη με το επάγγελμα που κάνω, σε μια στιγμή που μπορεί να την καταλάβει και να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Για συμμαθητές του στο σχολείο, για την τηλεόραση κιόλα. Δεν του έχουν πει, γιατί πάει σε ένα σχολείο που είναι αγγλικό, οπότε δεν με ξέρει κανείς. Έχει καταλάβει ότι η μητέρα του είναι ένα δημόσιο πρόσωπο που έχει και θαυμαστές. Δεν νομίζω ότι το έχει καταλάβει, ότι το έχει καταλάβει ακριβώς. Ναι, ας πούμε, καμιά φορά έτσι που κάποιος θα μου μιλήσει και αυτά, ή θα μου πει να βγω μια φωτογραφία, θα μου πει μαμά, γιατί, και το εξηγώ, γιατί είμαι ηθοποιός και γιατί και επειδή και ότι με τους ηθοποιούς κάπως έτσι γίνεται. Μπαίνει πρώτος να φωτογραφηθεί. Ναι, λέει και εγώ και μπαίνει να βγάλει τη φωτογραφία. Όταν το είπα στη μητέρα μου, είπε, εσύ Ευδοκία μου δεν μπορείς να γίνεις ηθοποιός, ας ξεκινήσουμε από εκεί, διότι πήγες να πεις, ας πούμε, το ποίημα στον νηπιαγωγείο και δεν μπορούσες να πεις καν το ποίημα στον νηπιαγωγείο, οπότε πώς θα το κάνεις όλο αυτό. Οπότε στην αρχή λίγο το πήραν και σαν αστείο. Καλεσμένο στον Νίκο Μουτσινά, ο Νικόλας Αγόρου μίλησε για τη συμμετοχή του στο Survivor. Όταν κάθεσαι, ας πούμε, και ακούς και από τις δύο ομάδες παίχτες, ας πούμε, που είναι η φάση τους έτσι, να λένε είμαστε οι πιο ακριβοπληρωμένοι κοπρίτες, είμαστε επαγγελματίες παίχτες reality, είμαστε, πώς το έλεγε, επαγγελματίες ηθοποιοί και επαγγελματίες ψεύτες. Δεν έχω τι να πω εγώ, ρε Νίκο, με αυτούς τους ανθρώπους κάτι. Ούτε εγώ, ποτέ τα πάνω αυτά τα ξέρουμε. Τα καλά όλα γίνονται πίσω από τις κουρτίνες. Ο κόσμος ξέρει ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, ποιος είναι ο αγόρος, ποιος είναι ο Μουτσινάς. Μπορεί να ξεχάσει ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο θα ξεχάσει. Θα ξεχάσει ο κόσμος. Ναι. Όπως στην ταινία το Truman Show, ας πούμε, που στο τέλος λένε άλλαξε το όταν είχε κάνει τον μπάνιο. Και... ενώ 20 χρόνια τον παρακολουθούσαν, π.χ. Ναι, συμφωνώ 100% μαζί σου. Και ξαφνικά ξεχνιούνται τα πάντα. Ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος, τι ίντρικες έκανε ο ένας, τι ψέμα είπε ο άλλος, τι όλα αυτά, δολοπλοκίες. Ναι, το θέμα είναι ότι κουβαλάς μετά μέσα στην ψυχή σου εσύ. Εγώ γι' αυτό λυπάμαι. Γιατί είναι άτομα. Μην λυπάσαι. Όχι, λυπάμαι να σου πω. Όχι, ο καθένας έχει την επιλογή του, παιδί μου, τον δρόμο του. Και να σου πω γιατί. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Εντάξει. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι και όλοι είμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι κανένας δεν είναι κακός και όλοι είμαστε θύματα. Ζωρίστηκα. Αλλά βγήκα στο ερώτημα. Τι είμαστε, άνθρωποι. Αυτό θα θυμάστε. Μπράβο, εμένα με ξάρει ευχαριστώ, Νικόλα, τώρα που τον άκουσα. Μπράβο για την αναφορά στο Truman Show. Εξαιρετική επιλογή ταινία και για το φινάλι τη ταινία. Που πραγματικά το τηλεοπτικό κοινό απλά κάνει έτσι με το που τελειώσει αυτό που βλέπει. Δεν έχει καμία σημασία τι έχει δει, πόσους έχει αγαπήσει, έχει μισήσει, σε δύο λεπτά σε έχει ξεχάσει. Αυτή άρα είμαστε. Δεν είναι τι έχει πει και τι μπορεί να μείνει, γιατί μπορεί να ξεχαστεί την επόμενη μέρα ή σε ένα χρόνο τέλος πάντων. Σημασία έχει τι κουβαλάς εσύ μέσα σου. Αυτό λοιπόν ο Νικόλας από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να το σηκώσει. Τι είπαν δηλαδή οι συμπαίκτες του και πώς διαχειρίστηκαν όλη την κατάσταση. Δηλαδή να πω κάτι τώρα. Το περνάς εύκολο αυτό που είπανε. Εγώ να πω κάτι σε αυτό που λέει ο Νικόλας. Εγώ καταρχάς συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Απ' την άλλη όμως, αυτό που δείχνεις για αυτά τα 2-3 λεπτά κάθε μέρα, 5-10 δεν έχει σημασία. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν σε κυνηγάνε για όλη τη ζωή μετά. Δηλαδή, αν ήταν θετικό, μισό λεπτό, αν είχε θετικό πρόσημο η συμπεριφορά ενός ανθρώπου, δεν θα το θυμώσουν μεθαύριο. Πες ότι ο Μαρτίκας κατεβαίνει εκλογές που θέλει να κατέβει εκλογές. Και είχε ένα θετικό πρόσημο όλο αυτό, δεν θα του δίναμε την ψήφο. Αν τώρα έχει ένα αρνητικό πρόσημο, δεν θα του δώσουμε ψήφο. Εγώ το σκέφτομαι μερικές φορές. Δεν ξέρω τι. Σε κάποιους μέρες ξεχνάμε. Αλλά ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επαναφέρουμε μία μνήμη. Είναι ένα αποτύπωμα, έχεις δίκιο. Για ανθρώπους που δεν τους γνωρίσαμε πριν και θα πάω στην περίπτωση των μαχητών που συνήθως δεν τους γνωρίζει το τηλεοπτικό κοινό, αυτοί οι άνθρωποι συστήνονται μέσα από το Survivor. Άρα αναπόφευκτα, όταν θέλεις να πεις για ποιο μιλάμε, για το Σπύρο το Μαρτίκα, ναι, αυτό που ήταν στο Survivor θα πεις. Δεν το ξέρω, φαρμακοποιώ εγώ. Το ξέρω, στο κερατσίνι. Αυτό έχει προβάλλει περισσότερο. Άρα αυτό μένει. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα έναν άνθρωπο τον οποίο τον ξέρει το κοινό, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Στέλιος Χανταμπάκης και έχει μία συγκεκριμένη εικόνα, μετά να χαλάσει. Όπως είχε χαλάσει το Μαρτίκα. Να φτιάξει τώρα. Ή ας πούμε με τον Βαλάντη, που επίσης είχε δημιουργηθεί. Ο Τριαντάφυλλος που ήταν μετά πάνω κάτω. Δεν έχουν ξεχαστεί λίγο. Πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Επανέρχεται ο Χανταμπάκης, πολύ ωραίο παράδειγμα, επανέρχεται με κάτι. Ξεπλένει, αλλά μέσα στο μυαλό σου κάποιοι τουλάχιστον. Δεν κρατάς και το ένα και το άλλο. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να λες, είναι και το ένα και το άλλο. Σε μια δύναμη στιγμή πάλι θα πεις, τα θυμάμαι εγώ. Μπράβο. Άρα ανακαλείς τη μνήμη. Μπορεί να μην ασχολείσαι όλη τη μέρα μαζί του, προφανώς. Όταν χρειαστεί όμως, εγώ πιστεύω ότι είναι ανακαλείς. Επίσης όλοι αυτοί μέσα δεν μπαίνουν ψηλιασμένοι. Δεν ξέρουν τι επέκταση θα έχει όλο αυτό το πράγμα και όλη αυτή η δημοσιότητα που θα αποκτήσουν. Άρα το πιο σημαντικό πράγμα ποιο είναι, να κάνεις ένα πάρα πολύ καλό οικονομικό deal.
Σίγουρα. Κοίταξε τώρα, αυτό που ακούστηκε από το στόμα του Νικό να λέει ακριβοπληρωμένοι κοπρίτες. Τη λένε μεταξύ του επαγγελματίε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο που το μεταφέρει βέβαια. Λυπηρό που το λένε αυτοί που είναι μέσα. Βέβαια τα έπαθλα μαθαίνουμε ότι έχουν ξεφύγει. Τώρα έμαθα ότι θα δώσουν αυτοκίνητο αυτή την εβδομάδα. Θα δώσουν το αυτοκίνητο, δεν έχει. Ελπίζω να είναι καλό. Ξέρουμε που πάει το αυτοκίνητο. Να μην το πούμε το αποκλειστικό. Ξέρουμε ότι πάει σε ένα νικητή. Παλιού survivor. Πάει. Ευχαριστούμε. Ναι, εντάξει. Οκ. Όσο και δεν πάμε παρακάτω. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Η Ευδοκία Ερμελιώτη. Δεν ξέρω. Εμένα μου έχει τύχει. Δύσκολο να μην καταλαβαίνει το παιδί. Ποιο, να μπαίνει το παιδί σου μέσα. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται γιατί δεν πρέπει να είναι στη φωτογραφία. Βλέπουν τη μαμά που θέλει να βγάλει φωτογραφία κάποιο κύριο που δεν τον ξέρει. Και πάει και αυτό να βγει. Μου το κάνανε συνέχεια οι κόρες μου. Και σε λέει, όχι, γιατί μαμά. Γιατί... Άντε τώρα να εξηγήσει το παιδί γιατί δεν γίνεται και τι είναι όλο αυτό. Και τι... Εγώ δεν το σταματάω. Του λέω, αγάπη μου, θέλουν να βγάλουν φωτογραφία. Άμα θέλει, δεν με απασχολεί. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Ότι μπορεί ένα άνθρωπο που θέλει να βγάλει φωτογραφία μαζί σου να είναι και κόρο και τι έγινε. Δεν έγινε κάτι φοβερό. Αλλά στην ουσία, γιατί να έχει ένα ξένο μια φωτογραφία δική μου με το παιδί μου. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Βέβαια, να σου πω κάτι. Ποιο θα κάνει κάτι κακό. Αν έχει ανεβάσει εσύ μια φωτογραφία του παιδιού σου, έχω κάνει δεξί κλικ, save και θα την έχει. Τον παίρνει και τον παίρνει. Δεν λέω για να μην το δείξω. Είναι η όλη κατάσταση και να καταλάβει και το παιδί τι είναι αυτή η φωτογραφία και γιατί τη ζητάνε από τη μαμά, γιατί είναι ηθοποιός, γιατί μπορεί να τη θαυμάζουν και να θέλουν να έχουν ένα αναμνηστικό μαζί μου. Κατάλαβες, οπότε εσύ σε αυτό δεν είσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε θέλω. Προφανώς. Καταλαβαίνεις, γιατί το παιδί μπορεί να το πάρει και ως απόρριψη. Πρόσεξε όμως, πώς σκέφτεται ένα παιδί όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θέλει η μητέρα του που είναι προβλημένη κτλ. Να φωτογραφηθεί μαζί με κάποιον άλλον και σταματάει στον δρόμο. Και να σας θυμίσω λίγο το περιστατικό αυτό που είχαμε δει στο Met Gala με την Kim Kardashian και το παιδάκι που ξεροστάλιαζε έξω. Που το πήρε μεν μαζί της, αλλά δεν μπορούσε να το βάλει μέσα γιατί υπήρχε το ηλικιακό όριο. Για να δείτε λίγο και την ψυχολογία του παιδιού. Ρατσισμός. Δεν το συζητάω. Μάλιστα. Πάμε και στη Στεφανία Γουλιώτη, η οποία όπως βλέπετε δεν έχει κανένα θέμα αν πρέπει και κάποιος στην επίδαυρο, είτε είναι ηθοποιός είτε είναι μοντέλο, να πάρει μέρος συμμετοχή. Εγώ θα μείνω σε αυτό που της είπε ο σκηνοθέτης όταν πια είχε καταρρεύσει. Ναι, σίγκο, είμαστε μαχητές. Και λέω, κοίτα να δεις. Δεν θα μπορούσε ένα survivor που ακούει το σίγκο, είμαστε μαχητές. Μήπως να τους στείλουν τους αρπάγους στην επίδαυρο. Να τους φωνάσει κάποιος είστε μαχητές. Εγώ πάντως σε αυτό το σχόλιο της τη λάτρεψα, γιατί στις 36-37 φορές πόσες είπε που βρέθηκε εκεί, φλέξαρε αυτή τη μία με τον Πίτερ Στάιν. Ναι, εντάξει. Ήταν νομίζω υπέροχο αυτό. Ναι, εγώ να πω ότι έχουμε πάθατε ρε με το φλέξαρε. Με το φλέξαρε. Με το φλέξαρε. Κολλώσατε ρε με το φλέξαρε. Δεν μιλάτε τη γλώσσα του λέω. Αυτό θα θυμόμουν. Αυτό θα έλεγα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εξήγησε την κυρία Τσίπρα. Πολύ χειρότερη στην Στεφανία. Είναι μια πολύ σπουδαία ηθοποιό και δεν είναι τυχαίο ότι έχει βρεθεί τόσε φορέ στην επίδαυρο. Εγώ να πω. Δεν τυχαίο να βρίσκεται τόσο συχνά. Παρόλο που η επίδαυρο όπω οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το κράτο περνάει από φίλτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκουμε ίδιους ανθρώπους να πηγαίνουν στην επίδαυρο συχνά, ξανά και ξανά, ίδιους σκηνοθέτες, ίδιους ηθοποιούς. Σημαίνει ότι επειδή είναι και πολιτική η βούληση, ποιον θα βάλει διευθυντή σε ένα φεστιβάλ Αθηνών. Δεν σας ενδιαφέρει καν τι λέω αυτή τη στιγμή. Είστε αλλού, έτσι, είστε αλλού. Ωραία, να σας πω κάτι. Μπράβο, Στεφανία μου, καλή επιτυχία και ωραία, πάμε στο επόμενο μούρτιο που θέλετε. Καλύτερο σχολιασμό γινόταν στο ακουστικό αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να το βγάλουμε στον αέρα. Κατέβα κάτω, δεν σπινά. Σπύρος Πετρουλάκης μιλάει για το νέο βιβλίο που έχει ήδη προτάσεις για να γίνει τηλεοπτική σειρά. Ο Μάγκης Πουνένης απαντά στο αν σκοπεύει να επιστρέψει στην τηλεόραση, γιατί απέχει αρκετά χρόνια, είναι μόνο στο ραδιόφωνο. Κατερίνα Διδασκάλου μιλάει για τη σχέση της με την τηλεόραση και απαντά στο αν θα τη δούμε κάπου τηλεοπτικά του χρόνου. Στέλιος Διονυσίου περιγράφει την πρώτη φορά που τον είδε ο πατέρας στη σκηνή και τι είπε. Ο Ισαΐας Ματιάμπα πώς θα αντιδρούσε αν ο γιος του του πει ότι θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Πάμε να τα δούμε. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη με τίτλο «Η κληρονομιά» βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Πάνος Παπαδόπουλος. Είναι ένα βιβλίο που θα θέλατε να γίνει σίριαλ. Είναι ένα βιβλίο που ήδη έχει τραβήξει τα βλέμματα των εταιριών και ήδη έχουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες τις συζητούμε και βλέπουμε. Ο Σασμός θα πάει τρίτη σεζόν. Ο Σασμός είναι μια σειρά που την έχει αγαπήσει πάρα πολύ το κοινό. Οπότε πιστεύουμε ότι ναι, θα πάει. Ετοιμάζετε και κάτι καινούριο, το Ναυάγιο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Το βιβλίο μου Ναυάγιο θα γίνει στο Μέγκα. Καλώς εγώ των πραγμάτων από τη νέα σεζόν. Μεγάλος φαν των βιβλίων του Πετρουλάκη, τα έχω διαβάσει νομίζω όλα. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ο Σασμός βέβαια ήταν η αφορμή που τον γνώρισα και διάβασα το πρώτο βιβλίο του και τρελάθηκα. Η τηλεόραση είναι κάτι που σας αφορά πλέον. Να παρουσιάσω κάποια εκπομπή, ναι. Εφόσον βρεθεί το κατάλληλο project και ο χρόνος, που είναι το βασικότερο πράγμα, βεβαίως. Κάνει κάποια πρόταση.
την ερώτηση. Όχι, καμία προβλήματα. Να συμμετέχετε όμως σε κάποια εκπομπή. Σας ενδιαφέρει τώρα τα τελευταία χρόνια? Με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που πραγματικά νιώθω. Να μην κάνω κάτι απλά για να υπάρχω στην τηλεόραση. Με ενδιαφέρει να παρουσιάσω κάτι που θα είναι ένα κόνσεπτ που ταιριάζει πρώτα απ' όλα σε μένα, σαν βασικό παρουσιαστή. Δηλαδή, θα ήθελα ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι από επιλογή σας? Συνειδητοποίησα κάποια στιγμή, κάνοντας έναν απολογισμό, ότι έχω κάνει λάθος κινήσεις και είπα ως εδώ. Δεν θα ξανακάνω άλλη λάθος κίνηση. Μία λάθος κίνηση που σας έρχεται πρώτα? Ναι, συμμετείχα σε εκπομπές που δεν θα έπρεπε να συμμετάσχω, που δεν υπήρχε λόγος, που δεν είχα λόγο ύπαρξης. Μόνο και μόνο γιατί είχα νιώσει την ανάγκη να υπάρχω. Θεωρούσα ότι υπήρχα μόνο σαν κουνέντης, μόνο μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή. Και όχι μέσα από τα υπόλοιπα που κάνω. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί για τη σχέση του Δημήτρη Ουγγαρέζου με τον Σάβα Πούμπουρα και την Ελένη Μενεγάκη, εσείς που έχετε συνεργαστεί με την Ελένη. Εγώ μόνο καλά πράγματα έχω να πω για την Ελένη, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα ανάμεσα στην Ελένη και στα παιδιά που συμμετέχουν στις εκπομπές της. Ποτέ. Θέλω να σας δούμε ξανά με την Ελένη Μενεγάκη. Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω δεν το έχει σκεφτεί και η Ελένη. Η Ελένη, το έχω δηλώσει πολλές φορές, ότι είναι έρωτας για μένα. Ο Άρης Αποστολάκης παρουσίασε χθες το νέο του βιβλίο με τίτλο «Φιλί που έμοιαζε με αντίο» στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Ένας νέος άνθρωπος, ο Άρης, που μετά από μια παράσταση ήρθε και με βρήκε και με παρακάλεσε να είμαι στην παρουσίαση του βιβλίου του. Είδα αυτό το βιβλίο, το διάβασα και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα, γιατί μου φάνηκε μια πολύ ώριμη δουλειά για έναν νέο άνθρωπο που μάλιστα γράφει το πρώτο του βιβλίο. Έχετε δώσει εσείς ποτέ φίλοι που έμοιαζόντως με αντίο? Όλοι μας νομίζω, όλοι μας. Είναι ένα είδος χωρισμού, πιστεύετε? Το φιλί στα μάτια λένε ότι είναι φιλί χωρισμού. Συζητάτε για από το χειμώνα? Όπως ξέρετε, θα ολοκληρωθεί το Μαύρο Ρόδο. Ναι, συζητάω και για καινούργια σειρά και για καινούργιο θεατρικό, που ακόμη δεν είναι ανακοινώσιμο όμως. Αισθάνεστε την ανάγκη να είσαστε στη τηλεόραση ή δεν είναι απαραίτητο για εσάς? Εγώ την αγαπώ πολύ την τηλεόραση, πολύ. Και η καλή τηλεόραση είναι, νομίζω, καθοριστική για την αισθητική μιας χώρας. Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σας? Πολύ μεγάλος. Ο έρωτας και ο θάνατος, παιδιά, είναι το ίδιο πράγμα, έλεγε ο Διογέννης. Ψηλά τα χέρια, σιγά δίπλα μου στα στέρια. Για την πρώτη φορά που τον είδε ο πατέρας του να τραγουδά στη σκηνή, μίλησε στο Θανάση Πάτρα και το Μέγκα Καλημέρα ο Στέλιος Διονυσίου. Τραγούδαγα και με έβλεπε ότι εγώ... παιδάκι μου σαν να βγαίνει η φωνή από το άγχος. Η Ερνά και μου λέει στο αυτή, κλείσε τα μάτια σου, όπως κάνεις στο σπίτι που τραγουδάς. Δεν γύρναγα καν να τον δω, τίποτα. Μου είσαι πω ότι γύρναγα για την άλλη μεριά σου μένα. Κάποια στιγμή τελείωσα, χειροκρότησα. Όταν γύρισα λοιπόν να τον κοιτάξω, ήταν δακρυσμένος. Εκεί ήταν σαν να μου έλεγε, προχώρα αγόρι μου και εγώ είμαι εδώ. Αλλά θυμάμαι και από συνεντεύξεις που είχε δώσει. Και από μόνος του λοιπόν έλεγε, εντάξει, ο Άγγελος έχει κάνει την καριέρα του, έχει κάνει τις επιτυχίες του, βαδίζει πάρα πολύ καλά. Θα ακούσετε τον άλλον, λέει, σε λίγα χρόνια, τον Στελάρα. Όπα, ποιος είναι ο Στελάρας? Θα ακούσετε τον Στελάρα και θα δείτε. Δέχτηκες πόλεμο στη δουλειά? Σίγουρα. Μετά από πάρα πολλά από χρόνια, τώρα πριν από 4-5 χρόνια, έμαθα ότι ακόμα και εμείς στην ίδια μου την εταιρεία είχα πόλεμο. Από κάποιους άλλους συναδέλφους της εποχής εκείνης που ενδεχομένως, αν θέλεις, ήταν στα μέσα και στα έξω. Έλα, να σου πω, για φερνάρετε λίγο το Διονυσίου, ας πούμε. Δεν χρειάζεται από τώρα, είναι μικρός. Έχει χρόνια να κάνει πράγματα. Ένα ανατρεπτικό σόλο πρόγραμμα παρουσίασε χθες ο Ισαΐας Ματιάμπα και εκεί φυσικά βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής μας και ο δημοσιογράφος μας Αλέξανδρος Ρούτας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτή την χρονική περίοδο είμαι σόλο και θα παρουσιάσω τραγούδια από τη δισκογραφία μου και θα παρουσιάσω επίσης και διασκευές, τις οποίες έχω προσαρμόσει με το δικό μου τρόπο και έμαθα ότι θα πάμε και την άλλη Τετάρτη 17 του μηνός. Ποιος δεν θες να λείπει από τις εμφανίσεις σου? Η χαρά δεν περιγράφεται, εννοείται, όταν έχεις την οικογένειά σου κάτω και σε βλέπει. Ο γιος σου σε έχει δει σε εμφάνισή σου? Με βλέπει συνέχεια. Είναι αισθητή εμφάνιση. Ήταν από πέρσι που έκανα κάποια πράγματα μουσικά και του φάνηκε κάπως. Πλέον που έχει μεγαλώσει και έχει γίνει 5 χρονών, μου έχει εκφράσει ότι θέλει να συμμετέχει και σε θέατρο και σε musical. Εάν στο μέλλον ασχοληθεί με τη μουσική και με τον χώρο που έχει επιλέξει εσύ τώρα στην καριέρα σου, θα τον αφήσει? Ό,τι επιλέξει, εγώ θα είμαι δίπλα του.
είσαι αυστηρός ως πατέρας. Είμαι αυστηρός στα προγράμματα του Ηράκλη, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όχι, εντάξει, χαλαρός είμαι. Έχεις δώσει μια συμβουλή στο γιο σου? Ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, όλοι είμαστε ίσοι. Δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω. Στις παρέες να εντοπίζει, να βλέπει. Καλό είναι να κάνουμε παρέα με όλους. Δεν θα ταιριάζουμε με όλους. Και να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Σου έχουν κάνει τηλεοπτική πρόταση για να συμμετέχει σε κάποια εκπομπή? Στο παρελθόν, ναι, σε διάφορα πάνελ. Δεν θεώρησα ποτέ ότι θα μπορούσα, παρόλο που είχα κάνει και κανένα δύο δοκιμαστικά. Αν είναι να μην είσαι, δεν θα είσαι για κάποιο λόγο. Και ευτυχώς δεν ήμουνα για κάποιο λόγο, όχι λόγω της εκπομπής, λόγω του ότι εγώ δεν θα μπορούσα να ήμουν καλός σε κάτι τέτοιο αντίστοιχα. Κράταμε, κράταμε, ό,τι θέλεις κάνε με. Πόσο αγαπάει το γιο του ο Ισαΐας, έτσι. Έχει τρέλα με το γιο του, με τον Ηρακλή. Τρέλα, πολύ πραγματικά. Επίσης, να πω ότι το παιδί δεν θα μπορέσει να ξεφύγει, ενώ που το στεναχωρώ. Θα πάει στο μουσικό κομμάτι. Έβλεπα βιντεάκια που ανέβαζε μαζί του με τον Ηρακλή όταν ήταν πάρα πολύ μικρός, πολύ μωρό. Και έλεγα, πώς γίνεται το παιδί, ξέρω εγώ, ενός έτους τώρα, οριακά περπατούσε και πατούσε τις νότες και τις τραγουδούσε. Σολφέζει τύπο, ό,τι πατάς, ναι, λέει. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό. Ήταν λίγο παιδιθαύμαση αυτό το κομμάτι. Άρα νιώθω και ότι δεν θα μπορέσει. Να μετακολουθήσει, ρε παιδί μου. Καταρχάς μπορεί να του δώσει και πάρα πολύ καλές συμβουλές και να τον στηρίξει πολύ, γιατί τον ξέρει πάρα πολύ καλά τον χώρο και μπορεί να τον βοηθήσει ο Ισαΐας. Δηλαδή δεν είναι και τόσο κακό να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο τα παιδιά μας. Όχι, άμα κάνεις μια καλή δουλειά, δεν το συζητάω. Απλά, ωραία, να το θέλουν πραγματικά, να μην του επηρεάζει, γιατί βλέπουν λίγο τα φώτα και μπορεί να επηρεαστούν και από αυτό ότι όλα είναι ρόδινα. Είναι λίγο παρανομητική. Όλα είναι ωραία. Έχει φάει και τα χαστούκια του. Ναι, δεν ήταν όλα ρόδινα στην πορεία του. Άρα ναι, ξέρει να του πει και τις κακές πτυχές και τα σκοτάδια του χώρου. Μάνατζερ θα γίνει μετά του γιου, καταλαβες. Ναι. Η εξέλιξη είναι μάνατζερ. Εγώ πάντως του χρόνου το βλέπω τηλεόραση, παιδιά. Γιατί συνήθως όταν βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις του τύπου ευτυχώς που δεν ήμουν σε κάποια εκπομπή κτλ. Μετά σκάει πρόταση. Ελκύ... Ναι, και μετά παραγωγούς. Ναι. Και λένε αυτός που δεν θέλει να πάει. Εσύ δεν θες, έλα εδώ. Θα σου δείξω εγώ. Δεν θέλουμε να κάνουμε. Εσύ θέλετε να κάνετε κάτι του χρόνου. Εγώ του χρόνου. Θέλετε να κάνετε κάτι του χρόνου. Θέλω, θέλω να την πετάξω μου πάνω. Νιώθει κουρασμένο. Να μην κάνω, λέει. Και το έφερε το σύμπαν. Δεν είδες, δεν είδες. Μην λες τέτοια ρε, ακούει το σύμπαν λένε. Λοιπόν, ίδια περίπτωση και ο Στέλιος Διονυσίου και τα τρία παιδιά ακολούθησαν το δρόμο του πατέρα. Πολύ συγκινητική ιστορία την πρώτη φορά που τραγούδησε με τον μπαμπά που από το άγχος του δεν μπορούσε και τον είδε μεταδακρυσμένο, γιατί είδε ουσιαστικά και τη συνέχειά του. Παρόλο που προϋπήρχε και ο Άγγελος που ήταν ο συνεχιστής, ο πρώτος συνεχιστής της αυτοκρατορίας Διονυσίου, να πω εγώ. Μετά ήρθε όμως και ο Στέλιος. Υπάρχει και τρίτος γιος, γιατί τώρα ως τρεις γη, και αυτός τραγουδάει. Κάνουν νομίζω στο Παλάς μια πολύ ωραία εμφάνιση τρεις τους. Και κάνουν και μαζί περιοδία στην Αμερική. Πάρα πολύ ωραίο στο αφιέρωμα στον πατέρα, με δικά του τραγούδια, με δικά του τραγούδια. Αυτοκρατορία, Διονυσίου. Πώς γίνεται, παίζουν τώρα αυτά τα παιδιά να έχουν πάρει τόσο πολύ, να είναι τόσο ίδια η φωνή του με του πατέρα του. Τι γίνεται, είναι αυτό. Τι φωνή είναι αυτό, κοίταξε, ρε παιδί μου. Και η χρειά πάντα θυμίζει, αλλά. Μα πολύ. Όταν, ο Στέλιος ήταν νέος και άκουγε τη φωνή του πατέρα του και έλεγε Στέ μου, δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα. Όταν μεγαλώνει σε αυτό το σπίτι και έχει αυτό το άκουσμα, εδώ υπάρχουν άλλοι που ακούν, α πούμε, γιατί όλη τη ζωή Πάριο και παρίζουν όταν τραγουδάνε. Είναι δυνατόν τα παιδιά αυτά τα τρία και ο Άγγελος και ο Στέλιος και ο Διαμαντής να μην ακολουθήσουν, ας πούμε, λίγο τα πατήματα, πώς πατάει στην νότα, πώς λέει. Δικαίως θα πούμε εμείς, ευτυχώς. Άμα να αντιγράφεις κάτι τόσο τέλειο, να το. Βέβαια. Και ο καθένας, νομίζω, έχει, μπορεί να θυμίζουν τον Στράτο, τον μπαμπά, αλλά ο καθένας έχει το δικό του ηχόχρωμα και το αποτύπωμα στη μουσική. Εμείς θα τους ευχηθούμε να σκίσουνε. Εγώ θέλω να πάω πάρα πολύ σε αυτή τη συναυλία, παιδιά. Θα πάνε Αμερική και Καναδά, οπότε άμα θέλει. Sold out είναι, θα ζητήσω ένα καρεκλάκι στον κύριο Κατσαρίδη εκεί. Σε μια γωνίτσα θα κάτσει ο κύριο Κατσαρίδη. Αμερική ή Καναδά. Καναδά θα πάμε που έχουμε και συγγενείς. Έτσι. Φύγαμε για Καναδά. Λοιπόν, πάμε στους διαγωνισμούς μας. Έχω το υπέροχο αυτό ηλεκτρικό σκούτερ της ΣΥΜ. Θέλω να σας πω ότι η μπαταρία είναι αποσπόμενη και φορτίζεται πάρα πολύ εύκολα για να έχει αυτονομία. Έχει LCD οθόνη, έχει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα. Είναι ένα ηλεκτρικό σκούτερ που το οδηγείται χωρίς δίπλωμα μοτοποδηλάτου. Αξίας 2.795 ευρώ, το ΣΥΜ E-50. Προσφορά της Gorgolis ΑΕ μπορεί να γίνει δικό σας με ένα γραπτό μήνυμα ή με μία κλήση στο. Νομίζω ότι τους έχει γίνει τρόμος και είναι στο κοντρόλ. Ξεκινάει να δίνει χορηγούς. Είναι έτσι. Στο! Θα το ζητήσει ή δεν θα το ζητήσει, θα το ζητήσει ή δεν θα το ζητήσει. Έχουμε όμως και αυτοκίνητο για όσους μπορεί να φοβάστε τις δύο ρόδες. Έχουμε και τέσσερις. Έχουμε το υπέροχο Citroën σε 3 έκδοση γιου, 1200 κυβικά.
με μεγάλα αναπαυτικά καθίσματα, με συστήματα υποβοήθησης που εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια στην καθημερινή οδήγηση. Ένα υπέροχο αυτοκίνητο για τα μάτια σας και τα χέρια σας μόνο. Οδηγήστε το, απολαύστε το, πηγαίνετε τις εκδρομές σας, πηγαίνετε τις βόλτες σας μέσα στην πόλη. Για να γίνει δικό σας όμως, τα βήματα είναι δύο απλά. Είτε με κλήση, είτε με γραπτό μήνυμα στο 14800, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση, κερδίζετε το αυτοκινητάκι και... Φιλάκια. Καλή μεριά! Σε καλή μεριά, break! Θα συνεχίσω να χορεύω ό,τι και να λέτε. Μου έγραψε μία. Τι σου είπε, πέσε. Κοπέλα ανέβασε το πρωινιάτικα την έναρξή μας και λέει: Κυρία Μαγκύρα, σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε να χορεύετε. Γιατί πολύ απλά είστε αγκούροι. Ναι, αλλά σου είπε ότι σε συμπαθεί πολύ. Σας συμπαθώ πολύ, ναι. Είπε πρώτα το καλό και μετά με πιτσόκοψε. Η τσιμτσιλή ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αγκούρι είναι το αγαπημένο μου λαχανικό. Το έτρωγα από πάρα πολύ μικρή. Είναι δροσερό. Το βάζει στα μάτια για τους κύκλους. Σταμάτα, μην συνεχίζεις άλλο με τα γκούρι, σε παρακαλώ. Δεν έχει θερμίδες. Φεύγει. Για να καλέσω, θα αφήσουμε τα λαχανικά, θα πάμε στα γλυκά. Θα καλέσω την γλυκιά μου καραμελίτσα, την Άντια Ριγάτου, να μας φέρει τη συνέντευξη. Καλά, το έξωμο σου πάει πάρα πολύ. Ποιο από ποτέ. Το έξωμο. Έξωμο. Ήθελα κάτι εντυπωσιακό γιατί μου έλειψε πάρα πολύ ο Δημητράκης μας. Αγάπη μου. Πολύ μου έλειψες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν από τη Βανέσα Δαμοπούλου, που ήταν μια τεράστια επιτυχία τότε που ξεκίνησε. Τα αγαπώ πολύ αυτό. Βέβαια, από ταινία, βέβαια. Ευτυχώς υπάρχουν και μεγαλύτερα και μας το θυμίζουν. Ετοιμαστείτε να αγαπήσετε πάρα πολύ και το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα εδώ μαζί, αλλά θα κυκλοφορήσει αύριο, θα ανέβει σε όλες τις πλατφόρμες που ανεβαίνουν πια τα τραγούδια, τα καινούργια. Λέγεται Χώρισα Χθες. Προσέξτε τώρα. Η Βανέσα, όπως μου αποκάλυψε, έχει χωρίσει περίπου 2 χρόνια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πέρασε όλα τα στάδια με απόλυτη αλήθεια του χωρισμού, τόσο απέναντι στον εαυτό της, στον περίγυρό της, στο παιδί της, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, θα ακούσετε πώς το μοιράζεται. Και θεωρεί ότι θέλει με αυτό το τραγούδι να περάσει ένα μήνυμα και να απενοχοποιήσει το χωρισμό. Οπότε, αν χωρίσατε χθες ή τον προηγούμενο καιρό τέλος πάντων, ακούστε λίγο που πρέπει να δώσετε βάση από έναν άνθρωπο που έχει ζήσει κάτι τέτοιο και μοιράζεται το βίωμά του μέσα από αυτό το τραγούδι. Ανθρώπινο και δοτικό. Χωρίσα χθες και μη μου λες. Θα δανειστώ τον τίτλο του τραγουδιού. Ναι. Το χώρισα χθες και θέλω να μου πεις τι μήνυμα έχεις να στείλεις σε όλους αυτούς που έτυχε να χωρίσουν χθες. Παιδιά, πακέτο. Μα χώρισε χθες, δύσκολα τα πράγματα. Χώρισα επιτέλους κι εγώ, η ησυχία στη ζωή μου να βρω. Είναι μια πολύτιμη συνεργασία για μένα, πολύ σημαντική. Το έχουν γράψει οι Μπλε. Σύνθεση ο Γιώργος Αποστόλου και στίχους ο Γιώργος Παρόδης. Είναι ένα funk τραγούδι, πολύ χαρούμενο, πολύ ευδιάθετο και μιλάει για το χωρισμό. Χώρισα, λέει, επιτέλους και εγώ, λίγη ησυχία στη ζωή μου να βρω. Δεν ξέρω πώς οι άνθρωποι που μιλούν για το χωρισμό έχουν αυτή τη λάμψη στο πρόσωπο. Εσύ το λες το τραγούδι και λάμπεις. Θα σου πω, εντάξει, εγώ χωρίς το καιρό, νομίζω και μη σου πω και χρόνια, 2 χρόνια. Τι είναι αυτό που ήθελες έτσι οπωσδήποτε να περάσεις ως μήνυμα? Θέλω με αυτό το κομμάτι να πενοχοποιηθεί, ας πούμε, ο χωρισμός, ότι είναι κάτι που είναι δύσκολο, είναι ζώρικο, αλλά δεν υπάρχει τέλος γενικά, πιστεύω, στη ζωή μας. Είναι σημαντικό όχι αυτά που μας έρχονται, τι μας έρχεται, αλλά το πώς αντιμετωπίζουμε. Τα αντιμετώπισες όλα τα στάδια έτσι με ψυχραιμία ή κάπου λίγο λίγησες? Δεν υπάρχει ψυχραιμία σε αυτά, υπάρχει αλήθεια. Είναι πολύ υγιές και γόνιμο να πέφτεις και να ζεις στεναχώρια σου. Mm-hmm. Αναρωτιέμαι, όταν έχεις ένα παιδί, πόσο μπορεί να δείχνεις τη στεναχώρια σου και να ξεσπάει όλο αυτό το συναισθηματικό? Δεν είμαι χαζοχαρούμενος άνθρωπος, δεν είμαι χαζοχαρούμενη μαμά, δεν είμαι ψεύτικη μαμά και πραγματικά όταν δεν είμαι καλά το λέω στο παιδί μου, χωρίς να το επιβαρύνω ψυχολογικά,
ξεκαθαρίζω ότι δεν φταίει εκείνο. Γιατί ξέρεις, τα παιδιά μπορεί όταν δούμε τη μαμά, τι της έκανα, της έχω κάνει κάτι. Όχι, απλά λέω, ας πούμε, δεν έχω πολλή διάθεση τώρα, δεν θέλω να παίξω. Θες να παίξουμε? Όχι, δεν έχω πολλή διάθεση να παίξω. Κάνε κάτι άλλο και μετά. Χωρίς αντιθέτω σχεδόν, λίγη ησυχία στη ζωή μου να βρω. Η σχέση σου σήμερα με τον Ιωάννη? Είμαστε μια χαρά, είμαστε σε πολύ καλή συνεννόηση, επειδή έχουμε και το παιδί, δηλαδή σε καθημερινή επικοινωνία. Και είσαστε και από τα ζευγάρια που ρυθμίσατε μόνοι σας τη συνεπιμέλεια πριν ακόμα τεθεί από άλλα ζευγάρια. Εμείς δεν έχουμε διαζύγιο γιατί δεν είχαμε γάμο και υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ μας, η οποία δεν είναι κάτι αυστηρό, ότι γιατί κάτι άκουσα κάπου που είπανε «Α, 3,5 μέρες εδώ, 3,5». Δεν υπάρχει μεζούρα που μετράει 3,5, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η βάση του παιδιού προφανώς είναι στο σπίτι μαζί μου, αλλά από εκεί και πέρα κάθε εβδομάδα τουλάχιστον 2 βράδια θα κοιμηθεί στον μπαμπά του, το θεωρώ αυτονόητο αυτό. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, εξυπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Το ζητούμενο είναι να βλέπει και τους δύο του γονείς. Το ζητούμενο επίσης είναι να έχει μία αναφορά και μία σταθερή και να μην είναι μπαλάκι. Άλλο αυτό. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί πηγαίνω έρχεται, μια βαλίτσα στο γέρι. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου σε μία νέα συνθήκη με σύντροφο, με ένα παιδί δεύτερο? Κοίταξε, από την αρχή δεν είχα φανταστεί καν να κάνω το πρώτο παιδί. Αλήθεια, ε? Ναι. Οπότε γενικά μου αρέσουν αυτές οι εκπλήξεις στη ζωή. Ως κοριτσάκι, δεν ήθελες ποτέ να βάλεις εσύ τον ηφικό? Δεν ήθελα ποτέ να βάλω τον ηθικό. Δεν με ενδιαφέρει ο γάμος καθόλου. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο ότι ήταν χωρισμένοι και οι γονείς μου. Ο γάμος είναι ένα performance στην ουσία. Είναι μια σύμβαση που βάζουμε κοινωνική, θρησκευτική, που οφείλουμε να τη βάλουμε για να μπούμε στα καλούπια μας κτλ. Εντάξει, εγώ επιλέγω να μην το κάνω. Χωρίς αντιτέλους σχεδόν, λίγη ησυχία στη ζωή. Εγώ θα πω, λοιπόν, είχα να τη δω αρκετά χρόνια, γιατί ήμασταν στο Your Face μαζί, το πρώτο, όχι το All Star, το πιο πριν που ήμουνα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι, πολύ ταπεινό, στοχοπροσιλωμένο στη δουλειά της. Είναι πιο όμορφη από ποτέ. Αυτό μην τη ματιάσω, της πάει το ξανθό. Δεν ξέρω, πάντως είναι πολύ καλά και φαίνεται, το εκπέμπει, λάμπει. Ευτυχισμένη. Ευτυχώς που με τον σύζυγο τα πάνε καλά και έχουν άρτια συνεννόηση και δεν είναι αυτά τα στεγανά, δυο, εσύ, τρεις, εγώ, με πέντε. Με τον πρώην σύζυγο, ναι, τον πρώην, ναι, ναι. Που δεν είχαν παντρευτεί και ποτέ από ό,τι μας αποκάλυψε, άρα δεν χρειάστηκε να μπουν στις διαδικασίες του διαζυγίου. Όχι, αλλά ήταν πολύ σημαντικό ότι καταφέρνουν να συνεννοούνται μεταξύ τους και δεν μπαίνουν σε άλλες διαδικασίες. Λοιπόν, τώρα θα το πω γιατί μου το λέει η Δέσποινα και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος με αυτά τα θέματα. Μου λέει ότι στο εξωτερικό η τάση, μια τάση καινούργια που έχει ξεκινήσει, είναι ότι να μην αλλάζεις το σπίτι, να είναι ένα σταθερό σπίτι όπου αλλάζουν οι γονείς. Ουσιαστικά το σπίτι είναι το ίδιο. Να είναι σταθερό για το παιδί, εννοείς. Και, γονείς... μία μένει ο πατέρας, μία μένει η μητέρα. Το βρίσκω εξαιρετικό. Καλά, πολύ ωραίο είναι αυτό. Άμα το σκεφτείς, πάντοτε ρε παιδί μου, και από μικρότερες ηλικίες σου λέει ότι πρέπει το παιδί να μάθει το χώρο του, αυτό το δωμάτιό του, ότι μην κάνεις μεγάλες αλλαγές. Αν κάνεις αλλαγές σιγά-σιγά, όχι πολλές αλλαγές μαζί, τους αρέσει το πρόγραμμα, η τάξη. Και μαθαίνει το παιδί να έχει ένα σταθερό. Ότι θα υπάρχουν τρία σπίτια. Ναι. Ένα σπίτι σταθερό. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Α, δεν σε ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει. Όχι, δύο. Και θα πηγαίνουμε να αλλάξει. Δηλαδή, συγγνώμη. Όταν θα μένεις εσύ με το παιδί, θα μένω εγώ στο άλλο σπίτι και μετά θα πηγαίνεις εσύ στο άλλο σπίτι και θα γυρνάω εγώ με το παιδί. Εδώ ξέρεις γιατί. Καλά, τώρα, κάτσε, περίμενε. Όχι, κάτσε. Πάμε καλά, ξέρεις γιατί. Γιατί συζητάμε ότι όλα θα κάνουμε για το παιδί. Άμα τα κάνουμε όλα για το παιδί, ας τα κάνουμε όλα για το παιδί. Υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Είναι ιδανικό αυτό που περιγράφουμε. Να υπάρχει ένα κοινό σπίτι στο οποίο το παιδί θα έχει τη σταθερά του και θα εναλλάσσονται οι γονείς. Αυτό είναι μαγικό. Απλά οι γονείς μετά τι θα κάνουν. Ξέρεις πόσες φορές, δεν μπορώ να πω ποιο πρόσωπο είναι, ότι κοιτάνε όταν χώρισαν πολύ κοντινοί μου άνθρωποι, κοίταξαν να υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο είναι παρόμοιο τώρα με το άλλο. Πολύ σημαντικό. Μπράβο. Το πιάνει όμω. Καταλαβαίνει όμω. Το πιάνει. Γιατί σου λέει ότι φεύγει από το ένα σπίτι, πάει σε ένα άλλο. Τρία σπίτια να μην υπάρχουν μπορεί, ας πούμε, να μένουν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή να πηγαίνει στο ίδιο σχολείο, να έχει τις ίδιες παρέες, τους ίδιους φίλους. Και πολλοί το κάνουν αυτό επίσης, ότι μετακομίζουν πολύ κοντά. Έχουν το παιδί και να μπορεί ο γονιός ο ένας να πηγαίνει. Είναι πιο εύκολο να πηγαίνει στο σπίτι της μαμάς, γιατί συνήθως με τη μαμά μένει. Λύσεις υπάρχουν. Το κάθε ζευγάρι είναι και διαφορετικό. Οπότε εξαιρετικό. Δέσποινα, σας ευχαριστώ. Και πέρα από το χωροταξικό, νομίζω ότι πάνω από όλα, παιδιά, είναι αυτό που είπε η Βανέσα, ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή συνεννόηση. Έτσι, βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί καλός ή κακός και οι δύο έχουν υποχρεώσεις, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές. Οπότε το να είναι σε έτσι αλληλοβοήθεια για το παιδί του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να τύχει, ρε παιδί μου, να φύγει ή να πάει αυτό περιοδία η κοπέλα. Μην είναι δέσμιος ο ένας γονιός, ότι π.χ. ο μπαμπάς πρέπει να το πάρει Σαββατοκύριακο υποχρεωτικά. Ναι. Μπορεί εκείνο το Σαββατοκύριακο ο μπαμπάς να έχει φύγει. Και μετά να το πάρει τρία Σαββατοκύριακα. Θέλω να πω, είναι καλό να βρίσκουν έναν κώδικα
μεταξύ τους οι γονείς, όπου να βοηθούνται και οι ίδιοι. Να υπάρχει ηρεμία ουσιαστικά και για το παιδί. Να μην τσακώνονται, όχι, το πέρασε το Σαββατοκύριακο, όχι, τώρα εγώ θα λείπω. Όχι, δηλαδή, η συνεννόηση μεταξύ των γονιών είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να υπάρχει και μια ισορροπία, θεωρώ, στο παιδί. Να της ευχηθούμε καλό τάξιδο το νέο της τραγούδι. Όλα θετικά πρέπει να τα βλέπουμε, ακόμα και έναν χωρισμό, γιατί μπορεί να μας πάει παρακάτω, να εξελιχθούμε και να γίνουμε και καλύτεροι. Πάμε τώρα και στα δικά μας, πάμε και στον έρωτα φυγά. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι για τον έρωτα φυγά. Από τον Νοέμβρη, παιδιά, όπου με πετυχαίνουν έξω, μια ερώτηση μου κάνουνε. Ναι. Ο Ιάσονας είναι παιδί του Παράσχου? Κοίτα τώρα, Μπέντι, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή ή η σεναριογράφη, τέλος πάντων, του έρωτα φυγά, που σήμερα ο ίδιος ο Ιάσονας θα ρωτήσει τη μάνα του, την κυρία Μαριέτα, τι νος γιος είναι. Αμάν. Όλα αυτά, τι νος είσαι εσύ, όλα αυτά βέβαια γίνονται διότι πρωτοσέλιδο της τοπικής εφημερίδας είναι η φωτογραφία που έχει τραβήξει η Ελπίδα, όπου φαίνεται η κυρία Μαριέτα έτσι σε ένα τρυφερό ενσταντανέ με τον κύριο Παράσχο. Αυτή η εφημερίδα έχει αναστατώσει όλη τη Μεσσηνία. Οι δυο τους ψάχνουν να βρουν ποιος κρύβεται πίσω από την κακόβουλη αυτή ενέργεια. Ο Ιάσονας δυστυχώς το μαθαίνει. Θα πάρει το όπλο του. Τι άλλο πια να πάρει κι αυτός ο Ιάσονας? Θα πάρει τα χωράφια, τα λιβάδια εκεί πέρα, δεν θα ξέρει πού να ξεσπάσει. Ένας αστυνομικός δεν τους θα παίρνει αυτά τα όπλα. Τα έχουν βγάλει τόσες φορές. Να πει, τι γίνεται εδώ? Θα χάσει τη γοητεία του μετά, Δημήτρη, άστον εκεί. Και θέλω να σας πω ότι θα φτάσει λοιπόν απέναντι στη μητέρα του και θα ζητήσει εξηγήσεις. Θα τη ρωτήσει για το ποιος είναι ο πατέρας του τελικά. Και όλα αυτά σήμερα στις 6 παρατέταρτο. Εσύ μπορείς να μας πεις ποιος είναι ο πατέρας? Παίρνει απάντηση. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ο κύριος Παράσχος. Συγγνώμη, Ιάσονα. Ωραίο, τους μιλάει κιόλα. Δεν πιστεύω. Έχουμε ξεφύγει. Ευχαριστούμε πολύ, Νάντια. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Κολοφυλάκι. Αν την αγαπάει, αν είναι ευτυχισμένος μαζί της, θα έπρεπε να χαίρεσαι γι' αυτό. Καλό κουράγιο, μητέρα. Ο έρωτας ξανανιώνει τον άνθρωπο της συμφωνής. Και εμείς σκέψου βλέπουμε μόνο τα κατάλληλα για ανηλίκους. Κοίτα! Τελικά, ποιος από τους δύο είναι ο πατέρας μου, ξέρεις? Την έσπασε. Έτσι ατρίτια πράγματα. Δεν έχει τίποτα, το χάρομαι. Τι να πω και εγώ, παιδιά, να πάω μόνο να δω. Φαντάζομαι ότι θα είναι ο Παράσχος ο μπαμπάς. Δεν θα το αποκαλύψουμε σήμερα, μάλλον. Θα έχουμε μια εξέλιξη, ναι, θέλω να πιστεύω. Θα είναι, γιατί αυτό είναι και λίγο το αναμενόμενο. Έχει θα δει... είναι ή θα σκάσει κάποια έκπληξη από εκεί που δεν το περιμένουμε. Σενάρια θα αρχίσω να κάνω. Κανένα βοσκό, κανένα άσχετο να είναι. Βοσκό. Τι μπορεί να γίνει αυτό ο Παράσχος στο βοσκό? Κάτι κουλό, δεν ξέρω. Να είναι κάποιο πολύ άσχετο, δεν το περιμένουμε. Να έρθει από το παρελθόν και να μπει ένα μεγάλο γκέστ ξαφνικά στη σειρά. Θα γίνει στο τέλο τη πρώτη σεζόν για να έχουμε να περιμένουμε. Έτσι. Σωστό. Μπράβο, Παναγιώτη. Ξέρω τι γίνεται. Μαζί το θα το γράψουμε. Εμείς κάναμε το δικό μας το σενάριο. Τώρα, έτσι, υπέροχο. Λοιπόν, πάμε και στην Αθηνούλα μας, η οποία θέλω να σας πω ότι δοκίμασε το πιο hot sport αυτής της εποχής. Όλοι ασχολούνται και παίζουν πάντελ. Πάντελ, παιδιά, και θα πάρουν για ακόμα μια φορά φωτιά οι ρακέτες. Γιατί πρέπει να το παραδεχτείτε, μετά το μπάτμινγκτον, έτσι, μου ταιριάζει πάρα πολύ η ρακέτα. Βέβαια. Μετά το πετάνγκ. Το πετάνγκ, εσύ έμεινες εκεί στο πετάνγκ. Τρελαίνομαι για πετάνγκ. Το πετάνγκ σε εκτιματίσει πια. Καλώς ή κακώς θα πάρουν. Είμαι σίγουρη, παιδιά, ότι Μπέτη, ότι θα ξετρελαθείς και για το πάντελ, γιατί σε αρέσει πάρα πολύ το τένις και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο όσον αφορά τη γυμναστική και το πόσο κόπο πρέπει να καταβάλεις. Τένις πιο γρήγορο. Πιο σπιντάτο νομίζω είναι. Ακάνα φυλάκια. Και άρα βέβαια δεν η διαφορά είναι, Δημήτρη μου, ότι παίζουν και οι γυάλινοι τείχοι που θα δεις και τα κλουβιά που θα δεις γύρω-γύρω. Παίζουν και αυτά. Δηλαδή, και αυτά. Αν το μπαλάκι ακουμπήσει πάνω, δεν συνεχίζεις έφυγε, δεν είναι εσύ. Out. Α, συνεχίζεις. Συνεχίζεις εσύ. Ασταμάτα αερόβια δηλαδή. Αργοσβήνεις ναι, 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 στο τερέν. Πεθαίνεις ακριβώς. Ακριβώς. Κοκαλάκι σου μέσα στο πάντελ. Εκεί και παραλίγο να τα αφήσω κι εγώ. Λούση Ολιβέρη, παιδιά, ο καλύτερος προπονητής πάντελ στην Ελλάδα. Είχα την τιμή να γίνει προπονητής μου, γιατί πάντα επιλέγω τους καλύτερους, όπως ξέρετε, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Πάντελ play στο Μαρούσιο, υπέροχος χώρος. Και το βίντεο για να δείτε πώς τα κατάφερα. Ή όχι. Το άθλημα στο οποίο θα δοκιμαστώ σήμερα αποκτά καθημερινά όλο ένα και περισσότερους φανατικούς θαυμαστές. Για να δούμε τι είναι αυτό που τους κάνει και το ερωτεύονται. Σήμερα η Αθηνά στην Αθήνα μαθαίνει να παίζει πάντελ. Coach!
Γεια σου, Αθηνά. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Όταν είπα πως προπονητής μου για σήμερα στο πάντελ θα είναι ο Λούσιο Ολιβέρη, όλοι μου είπανε πως πρόκειται για τον καλύτερο προπονητή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το 2012 ήρθε εδώ στην Ελλάδα και από τότε δεν έχει σταματήσει. Γίνεται ένας χαμός κάθε μέρα και περισσότεροι και περισσότεροι και περισσότεροι θαυμαστές. Ναι. Όλοι το αγαπούν και εγώ ήρθα να μάθω τι είναι αυτό που κάνει αυτό το άθλημα όλοι να το ερωτεύονται. Λες να είμαι καλή. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε. Ζέσταμα, ραγκετούλα. Και πήγαμε. Πρέπει να κάνω και ζέσταμα, Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό έλεγαμε πως το απέφευγα. Επιβάλλεται. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Από τώρα και να ξεκινήσαμε. Το ζέσταμα. Το ζέσταμα. Εμένα με φτύρει το ζέσταμα. Αυτό είπα εγώ. Θα συνέλθω. Πάμε. Πιάνουμε ρακετούλα. Αυτή εδώ είναι η ρακέτα. Αυτή είναι η ρακέτα. Α. Πάμε. Τώρα θα κάνουμε το χτύπημα που είναι από δεξιά σου, που λέγεται drive. Οκ. Πάμε ξανά. Δείξε μου ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο. Πήγαμε. Πήγε! Πάμε! Α, κρίμα! Καλό μου! Λοιπόν, τώρα θα συνεχίσουμε με αυτό που κάνουμε τη διαφορά με το τένις. Κυρίως αυτό είναι το... όταν χρησιμοποιούμε ο τείχος, τα τζάμια. Κάτω, σκάει στο τζάμι και μετά φεύγει. Θα αφήσουμε τα κουκαλά μας εδώ σήμερα. Τώρα έχουμε, είσαι σε επιθετική θέση, θα κάνουμε βολέ. Βολέ είναι η μπάλα που δεν σκάει κάτω στο αέρα. Οπότε μπλοκάρω την μπάλα, είτε είναι από δεξιά, είτε είναι από την αριστερή πλευρά. Λοιπόν, τώρα επειδή έχουμε κάνει ό,τι κάναμε στην προπόνηση, ένα ωραίο κλείσιμο της προπόνησης είναι να μπούμε στο παιχνίδι. Ξεκινάει το παιχνίδι. Ωραίο κλείσιμο θα ήταν να τρώγαμε πίτσες. Αυτό μπορεί να γίνει μετά. Τι παιχνίδι θα παίξουμε τώρα? Θα παίξουμε... δύο άτομα εναντίον δύο, όπως παίζεται το πάδελ. Κανονικό παιχνίδι. Ωραία, τι έχει να γίνει! Πού πήγε? Λίγο έξω. Αμάν τι πάθαμε. Μπράβο, Αθηνά. Μπράβο. Κερδίσαμε. Όχι, βέβαια. Χάσαμε. Χάσαμε. Αλλά τουλάχιστον ήταν μια καλή αρχή. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Να σου πω κάτι, δεν παίζεις δικαία. Ναι. Γιατί? Έβγαλες μπούστο για να τους αποπροσανατολίσεις. Έβγαλες μπούστο. Το make-up full φτιαγμένο. Πήγες εκεί με την μπούκλα να παίξεις πάντελ. Ναι, σου λέει τι καλό έχω. Ρακέτ, δεν ξέρω να παίζω. Τι θα βγάλω, ό,τι έχω, ό,τι καλό έχω. Καθένας τα όπλα του, ρε παιδί. Ναι, παιδί μου. Εννοείται. Αλλά παρόλα αυτά όμως χάσατε τελικά, τζάμπα τα όπλα. Δεν έχει σημασία, ήταν η πρώτη φορά και πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι συνεχίσαμε να παίζουμε, γιατί όντως είναι θυστικό, δεν ξέρω πώς γίνεται. Ναι, ναι. Παρόλο που ανεβάζεις πάρα πολλούς παλμούς, γιατί είναι πολύ το τρέξιμο, ξεδίνεις και είναι κάτι το καταπληκτικό. Γάλλος είναι, ήταν υπέροχο, υπέροχο. Γάλλος ήταν είναι ο άνθρωπος. Γάλλος είναι ο δάσκαλος. Είναι από την Αργεντινή. Ρε Αθηνά, υπάρχει έξω. Τώρα δεν έχει κάπου να πάει το μπαλάκι έξω. Πώς τελειώνει ο πόντος? Έχει και ανοιχτά γήπεδα από πάνω. Ναι. Εγώ το έβγαζα έξω, γιατί αν δει. Κάπου τελειώνει το σύρμα. Ναι, το κάγκελο. Και καλά, εσύ το βγάζεις, εννοείς έξω, πήγαινε σε άλλο γήπεδο δίπλα. Ναι, υπήρχε και αυτός. Αλλά κανονικά δεν βγαίνει έξω. Χτυπάει στο σύρμα ή στο τζάμι και συνεχίζει. Έχει γήπεδα που είναι ανοιχτά. Δηλαδή μπορεί να είναι κλειστός ο χώρος, αλλά και ανοιχτός από πάνω. Εννοείται. Το πλάι πρέπει να έχει το. Και το πλαϊνό είναι γυάλινο συνήθως. Είναι γυάλινο, ναι. Άρα, αν χτυπήσει πλάι το μπαλάκι και κάνει γκέλ και γυρίσει, εσύ εξακολουθείς να το χτυπάς. Ακριβώς. Είναι ένα χτύπημα να τρέχεις, κάτω. Λεπτό. Λεπτό. Δεν σε αφήνει. Τίποτε. Γιατί να σταματήσει. Τουλάχιστον στο τένις φεύγει έξω. Σταματάς μέχρι να το πάρεις, να πας θέσεις να κάνεις το σερβίς. Παίρνεις μια άλλη. Είναι κάτι μεταξύ. Είναι ένα συνδυασμό, νομίζω, τένις με σκουός. Το θυμάστε το σκουότ. Ναι. Που βάρα στον τοίχο και επιστρέφει, αλλά βαράει και στον πίσω τοίχο. Στον τζαμάκι. Όλα επιστρέφουν. Όλα επιστρέφουν. Πάντως κερδίζει πάρα πολύ έδαφος. Παίζει πάρα πολλοί κόσμος πάντως. Εγώ εκεί πέρα που πηγαίνω και παίζω τένις. Εγώ το θεωρώ πιο εύκολο από το τένις.
Είναι πιο εύκολο. Είναι λίγο τεχνικά. Πιο εύκολο. Τεχνικά. Πολύ πιο εύκολο. Έτσι, απλά τεχνικά. Έχει λίγο παραπάνω τρέξιμο τεχνικά. Και ίσως εκτονώνει περισσότερο σε αυτούς που παίζουν. Ίσως επειδή θέλει τόσο τεχνική, δεν είναι πιο μεγάλο το τέτοιο και είναι πιο εύκολο για τον απλό κόσμο που δεν έχει μάθει τένις. Ναι. Να πάει να ξεκινήσει κάπως. Ρακέτες τύπου. Ναι. Είναι εξελιγμένες ρακέτες. Γι' αυτό Δημήτρη μου και το ερωτεύονται όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να το μάθεις. Μετά θέλει φυσική κατάσταση για να τρέχεις. Κάτι που εμείς. Τα αφήνουμε στους άλλους. Μπράβο, Ραφινούλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι μου. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπενθυμίζω τις δωράρες. Διότι αυτά δεν είναι δώρα, είναι δωράρες, έτσι. Η Γκοργόλης ΑΕ, λοιπόν, σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε εντελώς δωρεάν ένα ηλεκτρικό σκούτερ SIM ή μείον 50 αξίες 2.795 ευρώ. Ένα σκούτερ που δεν χρειάζεται δίπλωμα μοτοποδηλάτου. Η SIM είναι το νούμερο ένα μπραντ της ελληνικής αγοράς λόγω της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων της. Διεκδικήστε το με ένα γραπτό μήνυμα ή με μία κλήση στο 14800. Έχουμε και αυτοκίνητο και έχουμε το ωραιότερο αυτοκίνητο της αγοράς, το Citroën C3 έκδοση U 1200 κυβικά αξίας 17.500 ευρώ. Πολύ χαμηλό σε κατανάλωση, μόλις 5,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα και βέβαια πανέμορφο, έχει μια σπόρ εμφάνιση, μεγάλους ευρύχωρους χώρους, προηγμένο τεχνολογικά και μπορεί να γίνει δικό σας με μια κλήση ή ένα γραπτό μήνυμα στο... 14800. Εγώ στικουδίζω εδώ, στικουδίζω. Όχι, εγώ. 14800. Κάνει λίγο. Ναι, δεν κάνει λίγο light. Θυμίζει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Τα ψέματα, το τσάι, τίποτα ελληνικά. Δεν μιλούσαν έτσι λίγο με προφορά. Και ήταν η Μαρλέν που μιλούσε έτσι. Ναι, ναι. Η Μαρλέν γιατί ήταν από το εξωτερικό. Α, όπως ήταν σε επιτυχίες, άλλο αγάπη και άλλο σεξ, το θυμάστε. Το υπάρχει ένα αστέρι. Υπάρχει ένα αστέρι. Βάλατε μπαταρία. Να πούμε. Θέλω να το παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες. Γεννήθηκε ένα καινούριο γυναικείο συγκρότημα στην Ελλάδα. Θα το ψάξω, το είδες. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Να το παίξουμε ωραίο. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Τρία κορίτσια βέβαια. Δεν είναι πέντε. Δεν έχουμε λεφτά. Εσύ θα είναι. Έναρξη αύριο. Τα τρία κορίτσια. Τα κακά κορίτσια. Λοιπόν, εγώ θα σα πω σε μια πολύ ωραία συνέντευξη από ένα πολύ ταλαντούχο Έλληνα ηθοποιό. Τον οποίο δεν τον πολύ ξέραμε και δίνει και την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη σε εμάς και στην Ελένα Κοτανίδου. Λοιπόν, εσείς τον γνωρίσετε από την τηλεόραση βέβαια από το σασμό της Άγριες Μέλισσες και τον Όρκο. Και σας μιλάω λοιπόν, ορίστε τον βλέπετε, για τον Δημήτρη Καραβιώτη. Μίλησε λοιπόν για τον ρόλο του ως Οδυσσέα στη σειρά Σασμό. Αποκαλύπτει ότι στην αρχή δεν πίστεψε καθόλου αυτόν τον ρόλο. Μιλάει για την Επίδαυρο όπου έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές, αλλά και για το αποθυμένο του που είχε και δεν πρόλαβε να παίξει με τον Νίκο Κούρκουλο. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στην παράσταση Υπόθεση Μακρόπουλος στο θέατρο Έλερ. Πάμε να δούμε τι είπε στην Ελίνα για πρώτη φορά. Δημήτρη μου, πραγματικά είναι τιμή μου, γιατί είναι η πρώτη σου τηλεοπτική συνέντευξη, σωστά? Ναι, είναι η πρώτη, είναι η πρώτη. Να μάθω κάποια πράγματα για το ξεκίνημά σου, την πορεία σου σε αυτό το χώρο. Ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία που μοιάζει λίγο με η ιστορία Ξανθόπουλου. Έχουμε όλοι και λίγο μελό και λίγο τραγικά πράγματα. Παλιότερα υπήρχαν μεγαλύτερες δυσκολίες στο να γίνει κάποιος ηθοποιός. Δεν είχαμε εύκολη πρόσβαση. Εγώ είμαι παιδί της επαρχίας, οπότε έπρεπε να έρθω αναγκαστικά στο κέντρο, στην Αθήνα. Δεν μπορούμε όμως να μην αναφερθούμε και στη συμμετοχή σου στο Σασμό και τον Οδυσσέα. Θέλω να μου πεις για αυτό το ταξίδι, σε αυτή την τόσο επιτυχημένη σειρά. Ως κριτικός καταρχήν, περίμενα, λέω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα με πάρουν ένα τηλέφωνο και θα μου έλα να παίξει έναν κριτικό, αφού είσαι και κριτικός, ρε παιδί μου, μιλάς τα κριτικά. Δεν έπαιξα κριτικό τελικά, έπαιξα ένα πόντιο. Μου ήρθε το τηλεφώνημα αρχές του 23, την επόμενη των Φώτων. Ήτανε, με πήρε η Μιράντα η Ροσταντή, που την ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι η casting director στο Σασμό, και μου πρότεινε το ρόλο, δεν τον πολύ πίστεψα στην αρχή ότι μπορώ να κάνω τέτοιο ρόλο, τώρα ένα μαφιόζο, έναν άνθρωπο της παρανομίας. Αλήθεια, έτσι, ναι. Γιατί τώρα εγώ ένας άνθρωπος την όψη μου τώρα τη βλέπεις, έτσι πήγα. Άρα δεν υπήρχε τίποτα κοινό ουσιαστικά με τον Οδυσσέα. Με μένα, κανένα. κανένα. Ο Οδυσσέας ήταν ένας βίαιος άνθρωπος, ειδικά απέναντι στις γυναίκες. Γεια σου, ρε Καρδάση. Καλώς τον.
Ελπίζω να μην σε έκανα να περιμένεις πολύ. Όχι, ρε. Επειδή είναι μια σειρά η οποία κάνει πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης, τι γίνεται στο δρόμο? Με αναγνωρίζανε και στο τρόλεϊ, ας πούμε, μπαίνω και στο σούπερ μάρκετ, πιάνω την κουβέντα, τι θα γίνει και τι αυτό και το ένα και τ' άλλο. Και μου έκανε εντύπωση και μια κοπέλα, εγώ ζω στην Κυψέλη, όπου ποτέ έχουμε πολλούς ανθρώπους από την Αφρική, έτσι. Μου λέει, εσύ δεν είσαι, μου λέει, το Σασμό. Λέω, όπως λέω, βλέπεις το Σασμό? Ναι, μου λέει, ναι, είσαι το φίλο του Ευθύμη, μου λέει. Έχεις βρεθεί όμως και στην Επίδαυρο, πολλές φορές, και θέλω να μιλήσουμε για τα συναισθήματα που μπορεί να ξυπνά μια τέτοιου είδους εμπειρία. Νομίζω ότι έχω κάνει 12-13 έργα στην Επίδαυρο. Είναι μοναδικό το συνέστημα, το οποίο δεν μπορείς να το βάλεις και σε λέξεις να το εξηγήσεις. Είναι κάτι το απόλυτο, ας πούμε. Η εμπειρία είναι μοναδική. Είχα την τύχη να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο με την Αντιγόνη σε σκηνοθεσία Νικέτης Κοντούρη, με πρωταγωνίστρια τη Λιδία Τικονιόρδου, με το Εθνικό Θέατρο. Ήταν τότε το όνειρο του Κούρκουλου να βγάζει το Εθνικό Θέατρο έξω από την Ελλάδα. Πώς ήταν ο συνεργάτης και ο άνθρωπος? 10 χρόνια ήταν διευθυντής μου. Όσα χρόνια έμεινα εκεί στο Εθνικό, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ντόμπρος, καθαρός στις εξηγήσεις του. Παραλίγο να παίξουμε μαζί. Ήμουν στη διανομή του Ριχάρδου του Τρίτου, αλλά δυστυχώς αρρώστησε και δεν έγινε αυτή η παράσταση. Δηλαδή προλάβαμε και κάναμε την ανάγνωση μόνο. Δύσκολες στιγμές αυτή τη δουλειά υπήρξαν? Υπάρχουν συνέχεια. Όσες φορές βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση, άλλαζα δουλειά. Άλλαζες δουλειά? Πήγαινα σερβιτόρος. Πολύ απλά. Πάμε όμως και στο τώρα και στην παράσταση που ετοιμάζεται στο θέατρο Ελέρ, υπόθεση Μακρόπουλος. Μια πολύ ωραία ιστορία. Έχει τρομερό χιούμορ, πάρα πολύ έξυπνους διαλόγους. Το έχουμε στήσει έτσι και με έναν τρόπο. Έχει κερασία μια άποψη στη σκηνοθεσία με το Noir Comics, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, και είμαστε εδώ στη μαγειρική. Δώστε το λίγο έτσι. Εμείς χορεύουμε γιατί θα φάμε. Εμείς χορεύουμε γιατί θα κάνουμε τις πιο τέλειες χοιρινές μπριζόλες στο τηγάνι σήμερα. Και σήμερα σου έχω πάρτι, βλέπεις. Μπριζολάρα. Τάσος Αγγελής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μπριζόλες που μας έστειλε. Με το κοκαλό της, με τα όλα της. Με τα όλα της. Σαλατούλα. Με τη φετούλα της, με τις πιπερίτσες της μέσα. Πατατούλα τηγανητή, ψωμάκι φρέσκο ψημένο. Πατατούλα τηγανητή όμως είναι... Τα καλύτερα. Σήμερα σε έχω στο πούπουλο που λένε. Μέχεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις πιο τέλειες χοιρινές μπριζόλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Φύγαμε με κάρτα υλικών για να ξεκινήσουμε. Άρχισε η ζωή μας από την αρχή. Θα χρειαστούμε 4 χοιρινές μπριζόλες με κόκαλο, αλατάκι και πιπέρι, 3 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι, 1 κουταλιά του γλυκού ρίγανη ξερή, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, χυμό και ξύσμα από 2 λεμόνια, 3 κουταλιές της σούπας νερό και 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Αυτά τα ολίγα. Βανιά, για σένα. Μεγάλη στεναχώρια. Μεγάλη στεναχώρια. Καλετόμαχο κλείνω αυτή. Λοιπόν, εδώ σου έχω σαλτσούλα. Ωραία, και σαλτσούλα να βοηθήσουμε. Και σαλτσούλα όμως, και ψωμάκι φρεσκοζυμωμένο. Ωραία, σήμερα μιλάμε ωραία πραγματάκια. Αυτή η σαλτσούλα έχει βγει από εδώ, από το τηγάνι τώρα. Πω, τρελαίνομαι για σαλτσούλα. Θα την κάνουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τις μπριζολίτσες. Διαλέγουμε μπριζόλες με κόκαλο, γιατί στη συνέχεια θα τις βράσουμε πρώτα και μετά θα τις τηγανίσουμε, όπως λέμε. Οπότε, έχω εγώ εδώ τις μπριζολίτσες μου, θα τους βάλω αλατάκι από πάνω, πιπέρι και ρίγανη και από τις δύο πλευρές. Ρίγανη σας γράφω μία κουταλιά. Δεν θα μου τη χρησιμοποιήσετε όλοι, θα μου βάλετε τη μισή κουταλίτσα τώρα και τη μισή θα τη βάλουμε στη σάλτσα αργότερα. Οπότε, άλλα το πιπερώνω εγώ τις μπριζόλες μου και από τις δύο πλευρές. Βάλτε αρκετά μπαχαρικά, γιατί σηκώνει το πιάτο, αυτό είναι μεζές. Πολύ νοστιμιά, παιδιά. Αυτό πολύ το νοστιμιά. Πιάτο μου το έφτιαχνε ο παππούλης μου, ναι, στο χωριό. Πάντα όταν πήγαινα, ήξερα ότι αυτό το πιάτο θα με περιμένει. Για να σε καλωσορίσει. Για να με καλωσορίσει, γιατί ήταν το αγαπημένο μου. Και ξέρεις που το έκανε? Πού? Στο τζάκι,
σε σιδεροστιά πάνω στα κάρβουνα. Και μόλις τελείωνε αυτό, έβαζε και ένα τηγάνι και μου έκανε πατάτες τηγανιτές στο τζάκι. Γι' αυτό ξέρεις να φας, αγόρι. Είδες, μάνα μου, καλοφαγάς. Λοιπόν, αφού άλλα το πιπερός με τις μπριζολίτσες, πες. Πεντανόστιμες. Πεντανόστιμες. Αφού λοιπόν βάζουμε τις μπριζολίτσες, θα μου βάλετε 200 γραμμάρια νερό μέσα σε ένα τηγανάκι και θα βάλετε τις μπριζολίτσες να τις βράσουμε για 10 με 12 λεπτά. Εγώ εδώ έχω βάλει ήδη νεράκι για να σας προχωρήσω τη συνταγή και θα δείτε ότι οι μπριζόλες μου τρυπιούνται μια χαρά. Είναι έτοιμες. Κοίτα εδώ τι ωραίες. Όπου και το ζουμάκι είναι όνειρο, το ε. Το ζουμάκι είναι όλα τα και λεφτά. Δεν βάζεις και λίγο ζουμάκι έτσι εδώ. Έτσι, τώρα με σωστά. Σωστά πράγματα. Και να το. Το βλέπετε. Δεν θα το ξαναδείτε. Μέσα στο νεράκι που θα βράσουμε τις μπριζολίτσες, θα μου βάλετε και τα τρία κλωναράκια θυμάρι. Mm. Θα αφήσετε τώρα τις μπριζόλες να πιούν τελείως το νερό τους και άκου πως κάνουν. Mm-hmm. Μιλάνε. Τσιτσιρίζουν. Τσιτσιρίζουν. Οπότε εδώ τι κάνουμε τώρα. Βλέπεις εδώ θέλουμε μπριζόλες με κόκαλο. Επειδή τις βράζουμε, θέλουμε όλος ο ζωμός να βγει μέσα, να αφυδατωθεί και να μας κάνει αυτό εδώ κάτω που έχει το τηγάνι. Κοίτα τι ωραίο που αρχίζει και κολλάει την κρουστίτσα. Εδώ είναι όλη η γεύση που θα μας κάνει αργότερα τη σάλτσα μας. Αφού λοιπόν περάσουν 10-12 λεπτά και βράσουμε τις μπριζολίτσες, στα μισά του χρόνου θα μου τις γυρίσετε, θα σκεπάσετε πάλι το τηγανάκι και θα συνεχίσετε μέχρι να αφυδατωθεί τελείως το ζουμάκι. Έχω εδώ πέρα ελαιόλαδο. Δεν βγάζουμε, δεν μπλένουμε το τηγάνι. Όπως είναι, σε αυτό το σημείο θα ρίξω ελαιόλαδο μέσα. Και θα αρχίσουμε, θα χαμηλώσουμε λίγο τη θερμοκρασία μας. Στην αρχή τις βράζουμε πολύ δυνατά, στο 9 δηλαδή, εγώ τώρα τις έβαλα στο 6. Οι μπριζόλες θα αρχίσουν τώρα σιγά σιγά να σιγοψύνονται και να παίρνουν μια πάρα πολύ ωραία κρούστα από κάτω, μετά από 1-2 λεπτάκια. Τώρα θα δεις εδώ τι ωραίο πράγμα θα γίνει. Λοιπόν, θα αφήσουμε τις μπριζόλες μας να πάρουν χρωματάκι και από τις δύο πλευρές. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μέχρι να πάρουν χρώμα οι μπριζόλες μας. Η σαλτσούλα όλα τα λεφτά. Η σαλτσούλα δύσκολη. Ας, άλλο πράγμα. Άστο. Λοιπόν, δύο κουταλιές της σούπας μουστάρδα, τιμό και ξύσμα από δύο λεμονάκια, μέσα στη μουσταρδούλα. Τρεις κουταλίτσες της σούπας νεράκι, μέσα κι αυτές. Και η υπόλοιπη ριγανίτσα που μας έχει περισσέψει. Ένα ανακάταμα με ένα σειρματάκι εδώ. Βλέπεις πόσο αραιό είναι. Τι έβαλες τώρα εδώ μέσα. Έβαλα τη μουστάρδα, λεμόνι και ξύσμα και χυμό, τρεις κουταλιές της σούπας νερό και ρίγανη. Ωραία. Αυτό είναι όλο. Τώρα θα γυρίσω τις μπριζόλες μου. Ωραία. Και θα δεις ότι θα αρχίσουν να παίρνουν σιγά σιγά νάτες. Αυτό εδώ ακριβώς θέλω. Το χρωματάκι το ωραίο. Σύστες όλες, δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα προλάβουν να μείνουν μάνα μου ούτε καν. Λοιπόν, και όπως είναι εδώ η μπριζολίτσα ωραία, θα αφήσουμε να πάρει από κάτω χρώμα το ίδιο χρωματάκι. Και στη συνέχεια αυτό εδώ το ζουμάκι που έχουμε κάνει με τη μουστάρδα, το χυμό και ξύσμα από τα δύο λεμόνια, λίγο νεράκι και την υπόλοιπη ρίγανη, θα έρθουμε να το περιχύσουμε. Μόλις ρίξω λοιπόν εγώ όλο αυτό εδώ το ζωμό μέσα στο τηγάνι, αυτό εδώ που έχει κολλήσει κάτω, θα ξεκολλήσει, θα βράσει για ένα λεπτάκι και θα μας δώσει αυτή τη σάλτσα που είναι όχι αυτό του εδώ. Ονείρου. Αυτό. Αυτό αγάπη μου, το ονειρικό. Το ονειρικό. Αυτό το ονειρικό. Πάμε να το κάνουμε απευθείας. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Όπως είναι με το λαδάκι λοιπόν, θα ρίξω μέσα τη σαλτσούλα της μουστάρδας. Και κοίτα εδώ τώρα, βλέπεις το χρώμα που σκουραίνει. Ναι. Αυτό είναι αυτό που έχει κολλήσει από κάτω. Και βράζει τώρα και κάνει εδώ όλη αυτήν εδώ τη σαλτσούλα. Θα αφήσουμε, θα βράσουμε τις μπριζολίτσες μας, τίποτα. Ένα λεπτάκι, ίσα να δέσει λίγο η σαλτσούλα. Φαγάρα τέλεια. Ανοίξτε μια μπύρα παγωμένη, πατάτα, τηγανητή, σαλάτα. Και καλώς ήρθες καλοκαίρι. Ο Χρήστος μας, ο Φλόρ, κοιτάει το ρολόι. Πόση ώρα έχω ακόμα, τι ώρα τελειώνω, να βάλω την μπύρα στο ψυγείο, να έχει προλάβει να παγώσει. Έχουν μπει μπύρες ήδη. Περιμένουν. Oh, μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Δεν έχω να πω τίποτα. Ήταν όνειρο, όνειρο, παιδιά, αυτό που έφαγα. Καλημέρα, Άντζελα. Τσιτσίρισε. Η μυρωδιά δεν σας πήρε. Αυτό το στιγμιότυπο που κρατάς τη χοιρινή μπριζόλα εδώ πέρα, πρέπει να το κρατήσουμε αυτό το στιγμιότυπο. Για πάντα. Που τη δίνω στον... Που τη δίνεις εδώ στον πρόσωπο. Στον αζό. Για πιο φρέσκο πρόσωπο.
Λοιπόν, έχουμε σήμερα και έως και τις 19. Έχουμε τον Ερμή να είναι σε ένα εξάγωνο με τον Κρόνο, μια όψη η οποία είχε προηγηθεί στις αρχές Απριλίου, η οποία αρχίζει και βάζει τα δεδομένα σε μία σειρά. Είναι μια στιγμή στην οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες, είτε να πάρουμε τις πιο σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να τρέξετε πίσω στις 5 Απριλίου, όπου μπορεί να είχατε κάτι σχεδιάσει, κάτι να σκεφτόσασταν, αλλά δεν βγήκε τώρα και θα βγει η τελική της μορφή, θα είναι στις 19, με τη νέα σελήνη κιόλας που θα έχουμε στον Ταύρο. Τα πράγματα τότε είναι που θα φανούν και θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι γι' αυτά. Προς το παρόν η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια σέρνεται μέχρι και ο ήλιος βαριέται να βγει στον ουρανό. Καταπληκτικό, βασικά. Σερνόμαστε λίγο. Αλλά βέβαια, εντάξει, μιλάω συνεχώς για συνειδητοποιήσεις, γιατί όλο αυτό που γίνεται είναι για να κατανοήσουμε λίγο πιο βαθιά τα πράγματα. Δηλαδή, τα βλέπουμε στην αληθινή τους και πραγματική τους διάσταση. Και σήμερα, φυσικά, όχι αύριο το πρωί, έχουμε και την Παλάδα ανάμεσα από τους δεσμούς της Σελήνης, όπου μας προτρέπει γενικότερα να αντιμετωπίσουμε παλιές πολύπλοκες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να μας επηρέασαν λίγο συναισθηματικά, όπως είπαμε, είναι αυτό που σου έλεγα, ναι, το επίκληση λίγο στο συνέστημα. Έτσι. Αλλά γενικότερα να μπορέσουμε να πάμε στο μέλλον λίγο πιο καλά και καθαρά. Λοιπόν, κρυάρια μου, εδώ αυτό το εξάγωνο, το οποίο έχει διάρκεια για εσάς, θέλει να φέρει μία ισορροπία, σας φέρνει μία ισορροπία ανάμεσα στα θέλω. Σας έχουμε πει για τη σταθερότητα, έχουμε πει ότι για την ανάγκη στα οικονομικά ζητήματα, έχουμε πει την ασφάλεια την οποία αναζητάτε όλο αυτόν τον καιρό, έξοδα που μπορεί να έρχονται και όλα αυτά. Ξέρετε, που έχουν να κάνουν με το οικονομικό αλλά και το συναισθηματικό κομμάτι. Αλλά φυσικά θα πρέπει να τα συνδυάσετε λίγο όσον αφορά στο OK ή το θέλω μου, αλλά κάπου πρέπει να δω και την πραγματικότητα, αλλά και τα πρέπει. Άρα λοιπόν μπορεί να σας οθήσει σε έναν συμβιβασμό στην συνέχεια, ο οποίος θα είναι ηθελημένος ανάδρομος Ερμής. Λοιπόν, όλα καλά. Ταύρι μου, λοιπόν, εδώ έχουμε τα πάντα πάνω σας και ο Ερμής πρόκειται να ορθοδρομήσει το δικό σας το ζώδιο. Άρα λοιπόν δεν είναι μέρες οι οποίες μπορείτε να πάρετε τις τελικές αποφάσεις. Λίγο προσοχή βέβαια και στις, ξέρετε, πανεξηγήσεις τις οποίες μπορεί να τραβάτε, να ελκύετε στα πράγματα τα οποία λέτε. Όμως η αλήθεια είναι ότι είσαστε σε ένα δρόμο όπου ξεδιαλύνει το τοπίο και γενικότερα αυτή την κατανόηση την οποία λέμε της πραγματικής διάστασης είναι δικό σας. Τώρα, μπορεί να έχετε κάποιες, να φορτωθείτε κάποιες ευθύνες ή να έχετε κάποια πράγματα να τρέξετε με τη σελήνη στον υδροχό. Ειλικρινά, βάλτε τα λίγο έτσι, μην εκνευριστείτε και γενικά να θέσετε και σε άλλους κάτι το οποίο δεν μπορείτε εσείς να ανταπεξέλθετε γιατί σας κουράζει. Δίδυμη λοιπόν η σελήνη, θα ξεκινήσω από αυτό. Πρώτα είναι θετική απέναντί σας, ο οποίος σας βγάζει σε μία, δίνει μια πολύ μεγάλη ανάγκη για ελευθερία και γενικότερα να μην καταπιέζεστε. Θέλετε να κάνετε πράγματα τα οποία σας ευχαριστούν. Ο δικός σας λοιπόν ο κυβερνήτης, ο Ερμής, σε ένα πάρα πολύ περίεργο και δύσκολο σημείο, πρόκειται τώρα να ορθοδρομήσει και φυσικά να σας απαλλάξει λίγο από όλη αυτή την πίεση την οποία έχετε αρκετό διάστημα τώρα. Λοιπόν, εδώ αυτό που σας βοηθάει και σας λέει αυτό το εξάγωνο είναι ότι το ένστικτο και εμπειρία η οποία έχετε αποκτήσει γενικότερα από το παρελθόν είναι αυτή που σας βγάζει από τα διέξοδα και φυσικά μπορείτε να δείτε πιο ορθά και πιο σωστά το μέλλον σας και το που οδεύει η ζωή σας αλλά και τις σχέσεις τις οποίες έχετε στη ζωή σας. Καρκίνη μου, λοιπόν, πρώτα απ' όλα η σελήνη ο δικός σας κυβερνήτης είναι σε ένα πιο σκοτεινό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι για τους καρκίνους, για να μπορέσετε λίγο να παρακινηθείτε, θέλετε ένα ταρακούνημα. Και κάπως έτσι έρχεται αυτή την στιγμή, διότι υπάρχει μια υπενθύμηση η οποία σας δίνεται από το σύμπαν να μείνετε εντός του προγράμματος και εντός του σχεδιασμού το οποίο έχετε κάνει. Άρα λοιπόν σας παρακινεί και πάλι και αυτό είναι κάτι το οποίο σας πιέζει. Πιέζεστε λίγο εσωτερικά, αλλά μπορεί να σας πιέσουν και οι άλλοι για να προχωρήσετε. Είναι σαν ένα σπρόξιμο. Μπορείτε λοιπόν επίσης να τακτοποιήσετε και κάποια οικονομικά ζητήματα αυτό το διήμερο, όπως επίσης και συναισθηματικά ζητήματα και να βρείτε κάποια κίνητρα λίγο να έρθετε πιο κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Λιοντάρια μου, εδώ λοιπόν έχουμε την στιγμή της αξιολόγησης. Είναι ένα σημείο στο οποίο και μέχρι να έρθει και αυτή η νέα σελήνη, η οποία λέμε στις 9 του μηνός. Έχετε πολλές σχέσεις και επαφές που πρέπει να κυνηγήσετε, να επιδιώξετε με άτομα τα οποία θα πρέπει να σας ενθαρρύνουν. Είναι η σελήνη ακριβώς απέναντί σας, άρα σας δίνει ένα boost. Όμως δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διήμερο άτομα τα οποία δεν είναι, μπορούν να συντονιστούν μαζί σας να υπάρξουν και κάποιες ρήξεις και κάποιες παρεξηγήσεις. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Σιγά σιγά θα αρχίσετε να παίρνετε ή να ανακοινώνετε τις αποφάσεις σας όσον αφορά για τα ζητήματα της ζωής σας, είτε αφορά τα επαγγελματικά σας, είτε αφορά κάποια σχέση ή κάποια συνεργασία.
Είναι σε ένα σύνολο ζωής, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε και την Παλάδα, όπως είπαμε, στο δικό σας το ζώδιο. Άρα έχετε μία γέφυρα του παρελθόντος, με εμπειρίες του παρελθόντος, με το μέλλον στο οποίο θέλετε να πάτε. Το επιδιώκετε εσείς. Παρθένη μου, εδώ λοιπόν. Επαναφορά στην τάξη από πολλούς λόγους, για πολλούς λόγους και πολλά τα, οι πλανητικά, τα σχήματα τα οποία σας σωθούν σε αυτή την κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από το γεγονός ότι ο Ορμής και δικός σας κυβερνήτης επίσης ήταν στην αναδρομή του. Άρα λοιπόν εσείς το προηγούμενο διάστημα. Πότε τελειώνει ο αναδρόμος, είπες? 15. Μάλιστα. Okay. Αρχίζουμε και παίρνουμε τα μπρος μας που λέμε. Εδώ λοιπόν αρχίζετε και έχετε καταλάβει, έχετε συνειδητοποιήσει, έχετε πάρει κάποιες εμπειρίες, έχετε δει, έχετε απλώσει τα πόδια σας και σε άλλα σημεία και σε άλλα κομμάτια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε κιόλας περισσότερο τι μπορεί να χρειάζεστε. Μπορεί να έχετε κάνει κάποιες πολύ ωραίες γνωριμίες, τις οποίες χρειάζεται να τις εκμεταλλευτείτε. Ο Κρόνος είναι απέναντί σας. Αυτό είναι το εξάγωνο που κάνει λοιπόν με τον Ερμή. Και επειδή είναι και η Σελήνη στον υδροχό μέσα στο επόμενο διήμερο, γενικά χρειάζεται να κοιτάξετε λιγάκι πώς θα τακτοποιήσετε και την καθημερινότητά σας, ποιες είναι οι ευθύνες σας και να δείτε αυτά τα κουτάκια που σας λέω, ότι μπαίνουν σιγά σιγά τα πράγματα στην θέση τους. Επίσης υπάρχει μια ορθή συνειδητοποίηση σχέσεων και πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε με την θετική, με το θετικό πρόσημο, λέω, κάποιους ανθρώπους που είναι στην ζωή σας, είτε είναι σχέσεις είτε συνεργάτες, και πώς με αυτούς δεν μπορείτε να συμπορευτείτε. Εντάξει, τόσο απλά. Λοιπόν, ζυγή μου! Διασκεδάστε τις καταστάσεις, καθώς η Σελήνη στον υδροχό θέλει να βγάλει από μέσα σας τη δημιουργικότητά σας, τη χαρά σας, το πιο ερωτικό σας προφίλ. Θέλετε κι εσείς λοιπόν να το χαρείτε, αλλά φυσικά αυτό το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ερμή λίγο δεν σας αφήνει. Άρα λοιπόν είναι λίγο αντικρουόμενα τα συναισθήματα. Γι' αυτό λοιπόν εστιάστε στα θετικά, μην φορτωθείτε πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο έως ότου ο Ερμής ορθοδρομήσει και στις συμφωνίες τις οποίες μπορείτε να κάνετε ή τις εγγύσεις που μπορεί να σας δώσουν μέσα σε αυτό το διήμερο. Φροντίστε λίγο να είσαστε όχι επιφυλακτικοί, λίγο να το δείτε αν ισχύει αυτό, διότι στη συνέχεια μπορεί τα δεδομένα να αλλάξουν. Γι' αυτό λοιπόν αυτό. Διασκεδάστε τις καταστάσεις οι οποίες έχετε αυτή τη στιγμή μπροστά σας. Σκορπιέ μου, για εσάς θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η Σελήνη βρίσκεται στο κομμάτι περισσότερο της οικογένειας, των συναισθημάτων. Θέλετε να είσαστε κοντά με άτομα τα οποία είναι από αγαπάτε, με τα άτομα τα οποία αισθάνεστε πολύ ασφαλείς. Δεν αποκλείεται κιόλας να χρειάζονται λίγο τη βοήθειά τους ή να αισθάνεστε ότι εσείς πρέπει να είσαστε εκεί. Λίγο ενοχικά συναισθήματα σας βγάζει και αυτό. Τώρα. Το εξάγωνο του Ερμή με του Κρόνου σας βοηθάει, καθώς είναι ο Ερμής απέναντί σας και σταματάει, να έχετε μία πιο όριμη συνειδητοποίηση των σχέσεων και να ξέρετε πλέον πώς να προσεγγίσετε τους άλλους, τι χρειάζεστε εσείς από τους άλλους, αλλά και να δηλώσετε τι θέλετε εσείς να καταλαβαίνουν αυτοί, για να μπορέσετε λοιπόν να εφέρετε αυτή την ισορροπία και την πολύ καλή σχέση στην συνέχεια. Τοξότες μου! Μην φορτώνεστε πολλά ούτε και εσείς. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται με τη Σελήνη στον υδροχό. Πολλές πληροφορίες μπορεί να σας έρχονται, να μαθαίνετε πάρα πολύ, πολλά να εμπλέκεστε, να έχετε πολλές ιδέες. Δεν θέλουμε κουτσομπολιά, λίγο προσοχή στα κομμάτια τα οποία λέτε. Γενικότερα λοιπόν θέλω από εσάς να ζητήσετε πολλές περισσότερες πληροφορίες, να εμβαθύνετε στα πράγματα και στις όποιες αποφάσεις ή μπορεί να σας δηλώσουν, να θέλουν να απαντήσετε κάτι για να καταλήξετε σε μία συμφωνία. Θέλω να μην δεσμευτείτε, αλλά να ζητήσετε περισσότερο χρόνο για να μπορέσετε να τα δείτε πιο καλά από Δευτέρα και μετά. Και εγώ, κερί μου, για εσάς εδώ έχουμε τον Κρόνο, δικό σας κυβερνήτη, ένα εξάγωνο πολύ βοηθητικό για εσάς με τον Ερμή. Άρα λοιπόν είσαστε από αυτούς όπου αρχίζουν και μπαίνει και παίρνει μία μορφή οι σκέψεις οι οποίες τόσο καιρό είχατε ή τα σχέδιά σας και φυσικά μία καλύτερη αντίληψη πώς να υλοποιήσετε τα σχέδιά σας. Με την Σελήνη να βρίσκεται στον υδροχό, για εσάς υπάρχουν πολλά θέλω. Υπάρχουν πολλά οικονομικά ζητήματα τα οποία συζητάτε. Δεν θέλω λίγο να. Θέλω να προσέξετε λιγάκι, γιατί παρεξηγήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα είναι πολύ εύκολο να γίνουν, γιατί θα έχουμε και ένα τετράγωνο με τον ουρανό. Άρα λοιπόν. Το πηγαίνετε αργά-αργά και σταθερά. Υδροχόη μου, εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τη Σελήνη στο δικό σας το ζώδιο. Άρα λοιπόν έχουμε να σας φέρνει σε επαφή και με τις προσωπικές σας ανάγκες και τα συναισθήματά σας. Γίνεστε ιδιαίτερα συναισθηματικοί αυτό τον καιρό και ιδιαίτερα αυτό το διήμερο. Η ένταση δεν λείπει μέσα από αυτό, διότι θα έχουμε το τετράγωνο με τον ουρανό, δικό σας κυβερνήτη. Γενικά λίγο να προσέξετε τον εαυτό σας. Το έχουμε ξαναπεί ότι το τελευταίο διάστημα λίγο έχει πέσει η ενέργειά σας και με την ορθοδρόμηση του Ερμή τα πράγματα θα αρχίσουν να διορθώνουν. Και τέλος για τους ηχθείς μας εδώ πέρα θέλω από για εσάς να κάνετε λίγο ένα βήμα προς τα πίσω και να δείτε πιο καθαρά τα πράγματα. Γενικότερα είναι ένα εξάγωνο που είναι ο Κρόνος το δικό σας το ζώδιο που σας βοηθάει να κάνετε πρώτα μία αποτίμηση και στη συνέχεια μία επιδιόρθωση των όποιων λανθασμένων καταστάσεων ή εικόνα στην οποία μπορεί να έχετε προβάλει το προηγούμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν.
Σε ευχαριστούμε, Άντζελα. Πότε φεύγει ο ανάδρομος? 15. Θα φύγει να μην ξαναγυρίσει. 15. 15 ορθοδρομή, αλλά λέμε ότι στις 19 με τη νέα σελήνη είναι εκεί που πραγματικά θα το δώσει όλο. Μάλιστα. Όλο. Okay. Το καλό το όλο, όχι το κακό. Μετά μπαίνουμε με τα μπούνια, να την πω τη φράση, συγγνώμη και δεν είναι. Ναι, πολύ ωραία φράση. Μετά μπαίνουμε με μεγάλη δυναμική. Ωραία. Με τις 19 και μετά τα καλά, λοιπόν. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρ' όλα αυτά. Όχι ακόμα, κάτσε με ρεύμα. Κάμερα, συγγνώμη. Είχαμε την Avant Premier Gala της LG, παιδάκι μου. Είχαμε το Avant Premier Gala της LG, που ήταν η αφορμή για την επέτειο των 10 ετών κορυφαίας τεχνολογίας OLED. Και εκεί έγινε και το λανσάρισμα της νέας LG OLED G3 TV. Πριν λίγες μέρες, η LG γιόρτασε την επέτειο των 10 χρόνων κορυφαίας τεχνολογίας OLED με πολλούς καλεσμένους από το χώρο της τηλεόρασης. Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια από την επίσημη εμπορική παρουσίαση της LG OLED το 2013, οπότε είμαστε πολύ ευτυχισμένοι διότι κλείνουμε 10 χρόνια μιας τεχνολογίας που πιστεύουμε θα είναι η επόμενη τεχνολογία στην τηλεόραση. Είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, έχουμε καλέσει τους βασικούς μας συνεργάτες και ανθρώπους που θα μιλήσουν για την τηλεόραση. Η τεχνολογία η οποία έχει περάσει ήδη στα περισσότερα σπίτια, πιστεύουμε ότι, απλώς υπενθυμίζουμε ότι είναι ήδη μια όριμη τεχνολογία για να μπορέσει να την ευχαριστηθεί ο κάθε καταναλωτής, ο οποίος επιλέγει μια OLED τηλεόραση από την LG. Γιορτάζουμε μια απόφαση που πάρθηκε πριν αρκετά χρόνια στην LG, πρωτοποριακή για εκείνη την εποχή. Στραφήκαμε στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της OLED τεχνολογίας και παρουσιάσαμε πριν ακριβώς 10 χρόνια τηλεοράσεις εξαιρετικού design και πρωτοποριακής εικόνας. Έχουμε δημιουργήσει ένα δικό μας οικοσύστημα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε promotion με ανθρώπους που μας τιμάνε με την παρουσία τους, που αγαπάνε την εταιρεία μας και χαιρόμαστε που ήρθαν όλοι εδώ πέρα. Μια πολύ βασική αιμονή μου είναι τι άλλο, το φως και το χρώμα. Τι καλύτερο λοιπόν από το να έχω μια LG OLED τηλεόραση και να απολαμβάνω με ακρίβεια, με απόλυτη ακρίβεια και απόλυτη πιστότητα τα χρώματα και στις εικόνες μου και στις κινηματογραφικές ταινίες και να το χαίρομαι και να απολαμβάνω. Ένας σημαντικός πρωταγωνιστής σε όλες τις παραγωγές, είτε είναι τηλεοπτικές σειρές, είτε είναι κινηματογραφικές ταινίες, είναι ο ήχος. Και με το σύστημα Dolby Atmos που έχει, χαρίζει έναν πραγματικά συναρπαστικό κρυστάλλινο ήχο. Πραγματικά είναι ένα κόσμημα, γιατί ευχαριστούμε και σαν άνθρωπος που αγαπάει την οθόνη. Λατρεύω τα χρώματά της, απολαμβάνω σαν θεατής το αποτέλεσμα. Για λίγο, επειδή φοράει αυτό τον μπες, νόμιζα ότι ξεγυμνώθηκε και κάνω μια... Λέω, επιτέλους ήρθε η στιγμή. Φοράω και λευκό, φαίνεται εδώ και το σηματάκι. Όχι, από εδώ είναι το σηματάκι που έχω. Λοιπόν, πριν πάμε στα διεθνή, να πούμε ότι είναι ο Δημήτρης Κουλός εδώ. Θα είναι μαζί μας μετά το διάλειμμα. Είναι εδώ, τα πάμε έτσι και λίγο στο διάλειμμα. Είναι εδώ, τον είδα. Νάτος, ακούγεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα σημερινά διεθνή με κάτι πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο που μας πιάνει εδώ σαν χώρα. Ναι. Να σας φέρω μια πολύ ευχάριστη είδηση από τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τη σύζυγό του Μαράια, όπου όπως είδαμε και μάθαμε μέσω Instagram φυσικά, από πού άλλο θα το μαθαίναμε, ανακοίνωσα λοιπόν την τρίτη εγκυμοσύνη. Γιατί δεν ανακοίνωσε ότι φτιάχνει τη δική του ομάδα. Πολύ απλά. Κοιτάξτε τι ωραία φωτογραφία που ανέβασαν μαζί με τα δύο παιδάκια. Στην πεντάδα σταματάει. Τον τρίχρονο Λίαμ και τον ενός έτους Maverick Sai. Όλοι μαζί. Ποζάνε χαμογελαστή, baby, τα μπαλόνια. Τι ωραία. Μπράβο του. Να του ζήσει. Πηγαίνουν τώρα μάλλον για την κόρη μετά τα δύο αγόρια. Για να δούμε, θα τα καταφέρει. Οι αθλητές λένε κάνουν κόρες. Δεν φάνηκε. Δεν ξέρω τι. Κάπου θα σταματήσει. Έχω φίλου που έκανε πολλά κορίτσια και ήθελα γόρι. Και τελικά έκανε 4 κορίτσια και το 5 βγήκε γόρι. Α, καλά πήγε. Πέτυχε όμως. Πέντε όμως. Δηλαδή. Εντάξει. Φαντάζεσαι τώρα θες και να πει ότι θα σταματήσει στο 10, στο 12. Τι ρωτάει το σπάνιολι.
Άστο αυτό. Γερό να είναι το μωράκι του, με το καλό. Εντάξει, και νομίζω τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στη Σακύρα, που τι το θέλει και αυτή και πήγε στη Φόρμουλα 1 εκεί στο Μαϊάμι. Γιατί. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι προχθές παίξαμε εδώ το θέμα, ότι συναντήθηκε με τον Tom Cruise και ότι γενικότερα παίζουν φήμες και σενάρια ότι μάλλον κάτι τρέχει μεταξύ τους. Λίγο αργότερα βέβαια μάθαμε και το ότι ο Tom Cruise έτσι συγκλονίστηκε από τη Σακύρα βεβαίως, ναι, και τη θέλει οπωσδήποτε. Αν τον παντρευτεί θα γίνει Σακύρα Κρούζ, αλλά... αν είναι κακό. Δεν έχω καθόλου Σακύρα Κρούζ. Σακύρα Κρουαζιέρες. Ναι, αλλά υπάρχει όμως μετά και Πενέλοπα, κατάλαβες, εκεί ναι. Έχουν θέμα. Αχ, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο, δεν θα σκεφτεί αυτό. Πενέλοπε Κρούζ, Σακύρα Κρούζ. Αυτό προφανώς σκέφτηκε και η Σακύρα και λέει δεν βγαίνω με το Χάμιλτον να πάμε σε ένα εστιατόριο, να βγουν καινούργιες φήμες. Να φύγει από πάνω μου το όνομα Cruise. Αυτή όντως... τώρα κοίτα να δεις, πήγαινε εκεί για το Hamilton, ναι. Συνάντησε τον Cruise. Τρελάθηκε ο άλλος, και βγήκε το παραπλανήθηκε το κοινό. Κατάλαβες, σου λέει τα έχει με τον Cruise. Έλα όμως που πήγε για φαγητό με τον Hamilton. Ξέρω ότι υπάρχει ένας κρυφός έρωτας με τον Ντάκ Καραγκούνια που την είδε εκεί πέρα. Με τον Ντάκ Καραγκούνια, όχι. Ο Καραγκούνιας είδε τα κόκκινα φώτα. Τα κόκκινα φώτα, τη σπίστασε. Οπότε ναι, δεν εστίασε καθόλου στη Σακύρα. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν θέλουν φήμες στη Σακύρα να βγαίνει με τον. Χάμιλτον. Λούις Χάμιλτον. Ναι, ναι, με τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος βέβαια στο συγκεκριμένο Grand Prix, φανταστείτε, τέταρτος βγήκε, ο Verstappen βγήκε πρώτος. Λοιπόν, και μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Βγήκαν, ας πούμε, σε φιλικό επίπεδο, βγήκαν γιατί όντως κάτι τρέχει μεταξύ τους. Αυτός έχει μια δυναμία στις τραγουδίστριες. Να σας θυμίσω ότι ήταν με την Ζωάν Βέγκερ. Τι λέει. Με αυτήν από τις Pussycat Dolls. Εγώ αυτό θυμάμαι. Με την Νικόλ Σέρζιγκερ εννοεί. Νικόλ, ναι. Νικόλ θα τη λέμε από εδώ και πέρα. Μπράβο του το παιδί. Πόσο το μάθουμε τώρα να έχουν κάτι, ψάξαμε σκουπίδια, τσάντες, έχουμε κάνει κάτι. Όχι ακόμα, περίμενε λίγο. Γιατί τώρα αυτά συμβαίνουν Αμερική, υπάρχει διαφορά ώρας, φαντάζομαι χρειαζόμαστε τον χρόνο. Κάτσε να δούμε και η χημεία, αν τους έφερε κοντά, αν τα βρήκανε, δεν τα βρήκανε. Να μιλήσουμε στο σερβιτόρο, να δούμε πληροφορίες τι λένε, τι είπανε, τι συζητήσανε, τι φάγανε. Δεν πήγανε και αυτοί στο first date τη Ζενεβιέβ, να ξέρουμε λίγα παραπάνω πράγματα. Εγώ λέω τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Αυτό που καταλαβαίνω. Γιατί ρε, γιατί Παναγιώτη. Γιατί. Τι να κάνω, ο κύκλος τους είναι τέτοιος. Οι γνωστοί πλουσίων. Βγαίνουν με τους γνωστούς, οι πλούσιοι βγαίνουν με τους πλούσιους. Τι να κάνουμε, εντάξει, αυτά είναι. Κοίτα, για να γνωρίσει, ας πούμε, έναν ελαιοχρωματιστή, λέω εγώ. Επάγγελμα. Τι να κάνει, να πρέπει να τον καλέσει να τις βάψει στο σπίτι για να γνωρίσει έναν πιο αγάπη μου, αυτό πρέπει να κάνει. Να γνωρίσει ένα μεσίτη. Γιατί το τελευταίο καιρό βλέπει και πάρα πολλά σπίτια. Γιατί να σα θυμίσω αυτό το παλιό το σπίτι που έχει στο Μαϊάμι από τα νιάτα τη. Είχε κάτι ζυζάνια μέσα, κάτι ζουζούνια κτλ. Ήταν εδώ το πάλι το είχαμε πει. Αλλά με τόσα που λέμε σε άρα η μεσίτη ή κάποιο γνωστό θα βρει το κορίτσι. Δεν έχει άλλες επιλογές. Γιατί είναι μονόδρομος, δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλεις να είναι με κοινό θνητό, να τη πω να ανακαινήσει το σπίτι να μαζευτούν τα μαστόρια. Ναι, ωραία, τα Έλληνα μαστόρια τη μετανάστε χαμό θα γίνει εκεί πέρα. Ξέρετε, τα παιδιά που μεγάλωσαν εκεί από γονεί μεταναστών και τώρα είναι μαστόρια, βαριά μαστόρια. Τέλεια. Γουστάρο. Πάμε. Τώρα προσέξτε λίγο. Τρελάτηκα τώρα. Θυμάστε που βλέπαμε τώρα τις φωτογραφίες τη Μέγαν Μάρκλ που βγήκε για περίπατο μετά τη θέση του Βασιλιά Κάρολου. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι φοβερά παρατηρητικοί τύποι, όπου τον εντόπισαν από πίσω τον, τον bodyguard, τέλος πάντων, τον σωματοφύλακα. Είναι αυτός που είχε στο παρελθόν η Kim Kardashian. Ναι. Λοιπόν, και ουσιαστικά απολύθηκε μετά την κλοπή και το πέσιμο που τις είχαν κάνει στο Παρίσι, αν θυμάστε, το 2016. Βέβαια, βέβαια. Κάτι κοσμήματα είχαν πάρει, κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, τώρα πια δουλεύει για την Μέγαν Μάρκλ και ήταν μαζί στις φωτογραφίες που είδαμε από τον περίπατο που έκανε την πεζοπορία στην Καλιφόρνια. Και μάλιστα προσέξτε να δείτε, όπως δήλωσε ένας πρώην σωματοφύλακας της Μέγαν, ο Στίβ Στανούλης, δήλωσε: πρόκειται για τους τύπους που προέρχονται από μια ομάδα επίλεκτων σωματοφυλάκων, είτε από την αστυνομία είτε από το στρατό. Συνήθως, αν κάποιος είναι αρκετά καλός, δεν είναι ασυνήθιστο να είναι περιζήτητος. Όχι μόνο για προστασία, αλλά και για επιρροή. Και επίσης, είπε η ασφάλεια για την Kim είναι ζήτημα υψής της ασφαλείας. Το ίδιο ισχύει και για τον Χάρη και τη Μέγαν και είναι παγκοσμίως γνωστή και εξίσου ευάλωτη. Μάλιστα. Okay. Σωστό. Καλώς ήταν στη δουλειά, φαντάζομαι. Τώρα μια κλοπή έγινε. Εντάξει, σωματοφύλακας είναι, δεν ήταν. Μια άτυχη στιγμή να είχε φύγει ή να τους είπαν κάτι, να τους παραπλάνησαν. Φύγετε γιατί συμβαίνει κάτι ή να, γιατί να μπήκαν. Δεν ξέρει. Να παραπλανηθεί. Ναι, okay. Η δουλειά του είναι να προστατέψει το πρόσωπο, το άτομο, όχι να προσέχει το σπίτι ή το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Μην τρελαθώ.
Ναι. Τώρα, τον θυμάστε τον The Weeknd? Ναι. Τον ναι. πολύ αγαπημένο αυτόν τον τραγουδιστή. Yes. Ναι. Τον οποίο θα τον δω τον Αύγουστο στο Μόναχο. Έτσι το σας έδωσα και να φλεξάρω κι εγώ λίγο κάτι. Φλεξάρε. Λοιπόν, παιδιά, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό W και τι είπε? Ότι μάλλον ο δίσκος τώρα που ετοιμάζει θα είναι ο τελευταίος με το ψευδώνυμο αυτό. Και σκέφτεται μάλλον το ψευδώνυμο, τέλος πάντων, ο Weeknd. Να το κάνει Weekly. Όχι, να τον πεθάνει. Γιατί ούτως ή άλλως είναι λίγο περίεργα τα βίντεο κλιπ που βγάζει τον τελευταίο καιρό. Και να χρησιμοποιεί μετά το κανονικό του όνομα, το Abel. Πώς είναι? Abel. Abel. Ναι. Able. Φοβερό δεν είναι. Καλό είναι και το Abel, γιατί δεν το κράτησε από την αρχή Abel. Γιατί το Weeknd νομίζω κάνει πιο πολύ. Το Abel τώρα. Abel. Ξέρω, ίσως επειδή το έχουμε συνηθίσει. Abel. Και βγήκε στο W που είναι πάλι We. Κατάλαβε να το πει εκεί. Τώρα γιατί αλλάξει το όνομά σου, ξέρω εγώ, να μπερδευτεί. Αν δεν ασχολεί στην προηγούμενη καριέρα. Και ο Puff Daddy, α πούμε, άλλαξε 15 φορές το όνομά του. Γιατί ο Prince δεν έλεγε. Ο Prince επίση symbol. The artist name. Ναι, πώ λέγεται. Συν το symbol Prince. Known as Prince. Δεν θυμάμαι τώρα, έχω μπερδευτεί κι εγώ. Μήπω θέλει να αλλάξει μουσική. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει και μουσική. Μέχρι τώρα πάντως γνωρίζει με το στυλ και το ύφος αυτό που ακολουθεί τεράστια επιτυχία. Ξύπνησε ένα πρωί, του τη βάρεσε. Δεν θέλει να το λένε Weeknd. Να σου πω κάτι, του γουστάρει κανένα δικό του όνομα. Σου λέει: ναι, έχω πουλήσει 75 εκατομμύρια δίσκους. Έχω πάρει τόσα βραβεία. Ναι, καριέρα, με άλλο όνομα. Είχαμε δείξει το σπίτι αυτού, νομίζω. Μπορεί να είναι ένα περίεργο σπίτι με μαύρα μαρμάρινα. Σωστά, άρεσε Δημήτρη, το έχει μα το έχει δείξει. Κοίταξε. Για να το είδε, εδώ θα το δείξαμε. Ναι, μπράβο Δημήτρη. Το μαλί του τι έχει πάθει, ξέρουμε. Το μαλλί του ήταν το χτένισμα αυτό που είχε κάνει και πάρα πολύ αίσθηση πριν από αρκετά χρόνια. Εντάξει. Αυτό είναι. Ήταν trademark, ας πούμε, του The Weeknd. Για να σας πάω τώρα στην Britney Spears και ένα αφιέρωμα ντοκιμαντέρ που πρόκειται να βγει από το TMZ, το οποίο μάλιστα θα λέγεται TMZ Investigates Britney Spears The Price of Freedom. Λοιπόν, και μάλιστα σε αυτό ουσιαστικά οι θαυμαστές δεν κρύβουν την αγωνία τους για την όλη κατάσταση, για το πώς είναι τώρα πλέον η Britney Spears. Θεωρούν ότι μάλλον αυτό που θα τη σώσει για να βγει από την κατάσταση που βρίσκεται είναι μόνο το τραγούδι. Στο παρελθόν, μάλιστα, από αυτό που μάθαμε είναι όσο υπήρχε η κηδεμονία από τους γονείς της, είχαν εξαφανίσει όλα τα μαχαίρια. Λες. Για ευνόητους λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Και όπως μάλιστα έχει πει και ο διευθυντής, τέλος πάντων, του TMZ, είπε: η Britney Spears μπορεί να είναι ελεύθερη εδώ και 1,5 χρόνο από όταν τελείωσε η υποχρεωτική της κηδεμονία, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη ζωή της. Ο γάμος της Spears με τον Σάμας Γκάρι αντιμετωπίζει επίσης πολλά σοβαρά προβλήματα. Και γενικότερα αυτό το ντοκιμαντέρ είμαστε σίγουροι ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα θα κάνει και πολύ υψηλή τηλεθέαση. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Εμείς... Μακάρι πάντως να επιστρέψει, γιατί μουσικά έχει λείψει πάρα πολλά χρόνια. Έβγαλε ένα τραγούδι με τον Elton John πριν από λίγο καιρό, αλλά κάτι δικό της, μόνη της, όχι. Το μόνο που κάνει είναι απλά να χορεύει σε μία ημίγυμνη περίεργη κατάσταση και να το ανεβάζει στα social. Το περίεργο, τέλος πάντων, αυτό που προκαλεί έτσι εντύπωση είναι ότι είναι συνέχεια σε αυτό. Δηλαδή κάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να μια αιμονή. Υπάρχει μια αιμονή σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά είναι φοβερό. Άμα δείτε, λέει, τα stories, άμα μπείτε και τις φωτογραφίες και τα βίντεο τους στο Instagram profile, θα δείτε συνέχεια αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Okay. Για να πάμε στα σημερινά μας viral. Mm-hmm. Θέλετε να βγάλετε πολύ εύκολα, χαλαρά, $1,000 βλέποντας όλες τις ταινίες Fast and Furious. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα σε λίγο βγαίνει και η 10η ταινία. Προσέξτε να δείτε, στο σελίδα το Finance Buzz. Εντάξει. Ναι. Κατανοητό. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Okay. Λοιπόν, δεν μένουμε εμείς. Δίνει τα $1,000. Ζημιές. Αυτό είναι λίγο. Είναι πολύ μεγάλο. Τι έγινε ή πόσο κόστησε. Ρε παιδί μου, δεν είδες μια μπάλα. Και πού να ξέρουμε εμείς. Αυτό σου θα πάρω το τηλέφωνο του Μπάλα. Μπαίνει μέσα και λες, ξέρω. Χτύπησα μια Lamborghini. Πολύ ωραία. Τι έσπασε το φανάρι. Πόσο κάνει το φανάρι. Πάμε στο επόμενο αυτοκίνητο. Αλλά αυτό παίρνει παραμάζωμα 5 αυτοκίνητα σε κάθε ταινία. Το λιγότερο. Τώρα, 20 ώρες οι ταινίες. 1000 ευρώ είναι 50 ευρώ η ώρα. Σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων. Προλαβαίνεις. Όχι, αγάπη μου. Εδώ κάθεσαι, βλέπεις μονορούφι διάφορες σειρές. Είστε τεμπέληδες, δεν θέλετε να δουλέψετε. Είμαστε. Ναι. Και μετά αναγκάζονται και παίρνουν. Σας δίνουν 1000 ευρώ να δείτε ταινίες και επειδή θα κάτσετε να γράψετε και θα πάρετε και ένα βουλκανιζατέρ, ένα τηλέφωνο, ένα γκαράζ. Τώρα πάμε 50 βουλκανιζατέρ διαφορετικά. Άλλη αντιπροσωπεία θα πάρει για τη Λαμπορκίνη. Σιγά, θα μπει στο Google Maps και θα τα βρει. Και να σου πω ρε μεγάλη, εσύ θα βγάλει από αυτή την ιστορία. Εγώ να μην βγάλω κάτι. Καπλώ τα λεφτά. Υπάρχουν κάτι άλλες φοβερές προσφορές που σου λέει: έλα στο νησί να κάνεις blogging, vlogging και σου δίνουν και 10 χιλιάρικα και μένεις και εδώ. Αλήθεια. Καλύτερο αυτό, βέβαια.
Θα το συζητήσουμε. Να, τέτοια κάνετε. Ναι, ναι, ναι. Μετά δεν βρίσκουν εργατικό προσωπικό και αναγκάζονται και παίρνουν ξένα μάτια. Κατάλαβες, αγάπη μου. Αυτοί θέλουν να κάθονται, να κάνουν και κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω και να πληρώνονται. Αυτό θέλουν. Ανεπρόκοποι, ξέρεις. Κοπρίτες είμαστε που θέλουμε να πάμε στο Survivor. Αυτό είμαστε, κύριε. Ακαθόμαστε. Ένα φοβερό παράδειγμα. Θέλω να ρωτήσω. Στο Survivor 5.000 την ευρώ. Κάλεσε μια εδώ τώρα. Και χωρίς 1.000 ευρώ. Και το προσβάλλατε και δεν τα πρόλαβε και έφυγε και δεν πήρε και 1.000 ευρώ. Φεύγω κι εγώ. Πάω στο σαλόνι, πάω στο κορίτσι μου, το όμορφο με το ωραίο, το ροζ, το πουκαμισάκι, ροζ φόρεσες, αλλά για πράσινη δύναμη θα μου μιλήσεις. Για πράσινη δύναμη θα σου μιλήσω, γιατί η εποχή ήρθε, μη σας ξεγελάει ο καιρός. Αυτή η βροχούλα θα φύγει, αλλά η θερμοκρασία ανεβαίνει και αυτό που θέλουμε όλοι είναι να χάσουμε επιτέλους αυτά τα περιτά κιλά που έχουν κολλήσει πάνω μας και δεν λένε να φύγουν. Τώρα όμως με το Green 460 Laser μιλάμε για αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε ανάγκη. Μιλάμε για αποτελέσματα μιας επιτυχημένης επεμβατικής λιποαναρρόφησης και λιποπλαστικής, αλλά με το Green Force ανέπαφα, ανώδυνα, χωρίς σημάδια, χωρίς αποθεραπεία, πάρα πολύ σημαντικό. Και χωρίς να κοπιάσουμε κιόλας, το πιο σημαντικό για μένα. Για όλους νομίζω. Εγώ ξαπλώνω, αυτό δουλεύει. Αυτό, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ ξαπλώνω, αυτό δουλεύει και αντιμετωπίζει οριστικά και άμεσα το πρόβλημα. Γιατί το Green Force είναι μια υπερσύγχρονη τεχνολογία, την οποία την έχουμε αποκλειστικά στα Bodyline, το τονίζω, γιατί οι Green Laser κυκλοφορούν. Το γνήσιο είναι ένα και το έχουμε εμείς. Και τι κάνει λοιπόν για να καταλάβει και ο κόσμος το Green Force. Πηγαίνει και διοχετεύει την ενέργειά του σκανάροντας το σώμα και αναγνωρίζοντας τα λιποκύτταρα. Αυτά που έχουν κάτσει εκεί, αυτά. Τα οποία τι κάνει, πηγαίνει και ανοίγει τη μεμβράνη τους, ρευστοποιεί το λίπος και όταν το λίπος ρευστοποιηθεί μπορεί και μεταβολίζεται. Mm-hmm. Άρα τι καταλαβαίνουμε, ότι έχουμε αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή που τελειώνει η εφαρμογή, αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι και εξελίσσιμο. Δηλαδή βλέπουμε και τις επόμενες μέρα ημέρες, με τη μέρα. Ακριβώς μέρα με τη μέρα. Να αποβάλλεται το λίπος, φαντάζομαι, το σώμα μας. Με τις φυσικές. Με τις φυσικές μας λειτουργίες, πάρα πολύ σωστά. Αποβάλλεται λοιπόν το λίπος, αλλά αυτή η συγκεκριμένη τεχνολογία δουλεύει παράλληλα όλες τις ανάγκες μας. Δηλαδή μπορούμε να εστιάσουμε στο τοπικό πάχος, στο ολικό πάχος, στην κυταρίτιδα, στη χαλάρωση, στην κατακράτηση. Και γιατί το λέω αυτό. Καταρχάς μιλάμε για 6 σημεία ταυτόχρονα. Σύντομα το κάθε σημείο κάνει τον κύκλο, οπότε πιάνει μια πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια. Ακριβώς. Αυτός ο κύκλος που βλέπουμε στα πλάνα είναι 25 εκατοστών. Που τι σημαίνει αυτό? Βάζοντας 6 κεφαλές πάνω στο σώμα μας με κύκλο 26 εκατοστών το καθένα, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για όλο μας το σώμα. Mm-hmm. Οπότε, οποιαδήποτε ανάγκη και αν έχουμε, οπουδήποτε και να βρίσκεται, μπορούμε και αντιμετωπίζουμε ολικά το πρόβλημα. Έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι θέλουν να εστιάσουν σε συγκεκριμένες περιοχές που θεωρούμε δύσκολες περιοχές, αλλά για τον Green Force δεν είναι τίποτα δύσκολο, γιατί μπορούμε και δουλεύουμε ακόμα και τα μπράτσα, εσωμύρη, περιφέρεια, οι οποίες περιοχές είναι που θέλουν πιο πολύ επιμονή. Βέβαια, πρέπει να πω ότι όλα αυτά, σήμερα όποιος μας βλέπει, μπορεί να τα πάρει με ένα εξαπλό, 6 επισκέψεις δηλαδή, μόνο 30 ευρώ τη μία, αρκεί να καλέσει το 801-11-45-045 και να πει ότι βλέπει εσένα. Mm-hmm. Είναι τηλεοπτική η προσφορά, μπορείτε να καλείτε μέχρι το τέλος της εκπομπής, να πάρετε αυτό το πρωτόκολλο με 6 επισκέψεις, που όπως καταλαβαίνουμε, είτε έχουμε να εστιάσουμε σε κάποια κιλά, 2, 3, 4, είτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ περισσότερο βάρος, μπορούμε να έχουμε στις 6 επισκέψεις το οριστικό αποτέλεσμα που τόσο θέλουμε. Επίσης, η διαφορά αυτών των επισκέψεων, επειδή μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία έχει 2 εγκρίσεις FDA, και αμερικανική και καναδική, μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχει απόλυτη ασφάλεια στην εφαρμογή της. Άρα δεν έχουμε και περιορισμούς. Βέβαια, θα μου πεις και εσύ που μας βλέπεις από το σπίτι και εσύ, ότι τη σταδιάζουμε τα λιποκύτταρα. Αυτό το σημείο δεν θα χαλαρώσει. Δεν θα χαλαρώσει, γιατί η συγκεκριμένη τεχνολογία ενεργοποιεί κολαγόνο, μία πρωτεΐνη πάρα πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας, η οποία περνώντας τα χρόνια αρχίζει και κοιμάται. Αυτό το λέιζερ λοιπόν, το ψυχρό λέιζερ, μπορεί και την ενεργοποιεί, οπότε τι έχουμε? Άδειασμα και σύσφυξη. Mm. Άρα μιλάμε για ένα συνολικό αποτέλεσμα σε όλο μας το σώμα, ομοιόμορφο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης μιλάμε και για κάτι ανέπαφο,
χωρίς πόνο, γιατί όσοι ακούνε λέιζερ το συνδυάζουν με πόνο. Και πολύ σωστά, γιατί στο παρελθόν οι τεχνολογίες όντως πονούσανε. Τώρα όμως δεν πονάμε, έχουμε το αποτέλεσμα που τόσο πολύ θέλουμε. Στο 801-1145-045, 6 επισκέψεις, μόνο 30 ευρώ τη μία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, εδώ στον καναπέ μαζί μας, ο Δημήτρης Κουλός. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Επιτέλους ήρθε, παιδιά, ο Δημήτρης Κουλός, στην παρέα μας. Χρυσάφια ρίξαμε στα πόδια του, στα πόδια του. Και βέβαια περιμένω και τη μεγάλη στιγμή που θα με φωτογραφίσει, διότι δεν με έχει φωτογραφίσει. Φέρε τώρα. Φέρε τη μηχανή του, περίμενε. Λέω και μου έφερε και την κάμερα, λες. Έχει πάντα μαζί μια κάμερα. Δεν έχει πάντα μια κάμερα, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όχι. Ούτε με το κινητό τραβάς φωτογραφίες ή λες αποκλείεται να τραβήξω μία επαγγελματική φωτογραφία? Με το κινητό τραβάω ελάχιστες. Ναι, τραβάω φωτογραφίες, ναι. Την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, αυτά τα χρειάζεται με το κινητό. Θυμάσαι την πρώτη φορά που τράβηξες φωτογραφία? Ήσουν μικρός πολύ. Πώς γεννήθηκε αυτή η αγάπη με τη φωτογραφία? Πολύ μικρός. Δεν ξέρω αν θα ήμουν δημοτικό τότε. Την πρώτη φωτογραφική μηχανή, την επαγγελματική, πότε την πήρες? Επαγγελματική. 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 Μπορεί να ήταν και πολλαρόιντ, ρε παιδί μου, αλλά η πρώτη που είπες εγώ. Μηχανή. Θέλω να τραβήξω φωτογραφική. Ναι, φωτογραφική. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου την είχε πάρει, όχι εγώ. Αν είσαι αυτό, αν είσαι επαγγελματική, είναι άλλο πράγμα. Ήταν ο μπαμπάς φωτογράφος? Όχι. Απλά είχε πάρει μια καμερούλα μικρή και έπαιζα εγώ με αυτήν. Αντί να παίζουν. Να βγάζει φωτογραφίες στον μπάσκετ, έβγαζα εγώ. Τι ήθελες, να βγάλεις φωτογραφία, να δείξεις τον κόσμο πιο όμορφο? Ας πούμε, πώς γεννήθηκε αυτή η επιθυμία να φωτογραφίσεις? Ήθελα να βγάλω φωτογραφίες για να δω εγώ τον κόσμο με άλλη ματιά. Και όχι για να βγαίνει απαραίτητα ο κόσμος πιο όμορφος. Μας έχετε πεθάνει εσείς οι παρουσιάστριες. Έλα! Ζητάμε Photoshop παραπάνω από όσο πρέπει. Λέγε. Photoshop. Ναι. Καλή φωτιά, απολογιστής. Τι σου έχουν ζητήσει? Επώνυμες, Photoshop, διόρθωσε το προχούλι, φτιάξε την ρητίδα. Όπα, περίμενε, κάνεις και τέτοια και size και shape και τέτοια αλλάζεις. Καλικά αλλάζεις τα πάντα, τώρα είναι άλλη κουβέντα. Αλλά ναι, εγώ δεν θα σου πω τίποτα, Δημήτρη. Μπες στο Instagram και δες από όλες τις φωτογραφίες. Δεν έχει καμία. Μόνο φίλτρο καφέ δεν έχουν πάνω. Φίλτρο λαδιού έχουν. Φίλτρο air condition έχουν. Φίλτρο αυτοκινήτου έχουν. Κοίτα τώρα. Εσύ τι περιμένεις? Να σου πω κάτι. Ναι. Φταίμε εμείς ή φταίς εσύ? Φταίτε εσείς. Όχι. Φταίμε εμείς. Φταίτε εσείς. Περίμενε φταίτε τώρα. Εσείς. Ή φταίς εσύ που πήγαινες και κοίταγες στο GNTM. Κοίτα λίγο με τρία τέρα. Θα κοίτα εδώ η μητούλα, το προγουλάκι. Κάτσε να δω το. Τι να κάνουμε κι εμείς οι κακομοίρες? Όλα αυτά τα κοιτάς για να μην χρειαστεί να κάνεις τα υπόλοιπα. Έλα βρε, Δημήτρη μου, έχει έρθει το Photoshop στη ζωή μας, γι' αυτό ήρθε. Ήρθε για να φτιάξει κάποια πράγματα. Όχι, να κάνει θαύματα. Κάνει όμως. Κάνει, είδες. Λίγο το χαλαρώσουμε λίγο αυτό, παιδιά, όμως. Ναι. Το λέω εδώ και σε σένα που δεν είναι. Δεν το λέω για σένα προσωπικά, καμία σχέση. Απλά λίγο το χαλαρώσουμε. Σε σένα δεν έχεις βάλει ποτέ φίλτρο στον εαυτό σου, σε φωτογραφία σου? Μαυρίσματος. Μόνο. Το άσπρισες ή το μαύρισες? Τι να μαυρίσω κι άλλο, δηλαδή. Σε λίγο θα με διώξω από τη χώρα. Αλλά με τη φωτεινότητα. Μην ξύνεις πληγές, γιατί έχει και τραύματα ο άνθρωπος μικρός. Δεν μπορούσε να είναι παιδί μου. Επειδή είμαι καρβόγιανος, ήμουν μελαμψός πάντα. Εντάξει, τώρα κοίταξε, δεν έχω πει. Μην τρελαίνες. Τι να πει ο Ισαΐας Ματιάμπα? Όχι, εσύ. Μπορεί να έχει, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μπορεί να έχει καταγωγή από κάποια, νομίζω. Εγώ είμαι βέρος Έλληνας. Τι δουλειά τόσο μελαμψός? Εντάξει, το καλοκαίρι είμαι, δεν βλέπομαι. Μαυρίζω και στον ύπνο μου. Δεν βλέπουμε. Τι να πω, μαυρίζω πολύ. Μικρός λοιπόν ήσουν και ακόμα πιο μελαμψός και δεν ήσουν και τόσο ψηλός, με αποτέλεσμα να δεχόσουν, ρε παιδί μου. Ναι, πολύ. Και μάλιστα η πιο ωραία ιστορία είναι ότι πήγε στα μπουζούκια κάποια στιγμή. Πήγε στα μπουζούκια και δίπλα καθόταν ένας που του έκανε μπούλινγκ από το σχολείο. Σε πληροφορώ. Είχε έβρεθει κανονική δηλαδή. Ναι. Και σηκώθηκε και πήγε και του μπήλησε. Και του θύμισε. Ναι. Τι του είπες? Θυμάσαι τι του είπες? Είπα γιατί με κυνηγούσατε και με χτυπάγατε στο διάλειμμα. Στον πληθυντικό του το πες κιόλας? Ναι. Τι κάνατε? Εγώ δεν θα του μίλεγα στον πληθυντικό. Δεν έδωσες μία? Βέβαια μου έρχονταν εδώ. Α, μάπα. Και τι έκανε αυτός, πώς αντέδρασε? Διαδάκρυσε. Και μου ζήτησε συγγνώμη γιατί με θυμήθηκε. Ναι. Και μου λέει χίλια συγγνώμη, μου λέει τι να σου πω. Το θυμότανε? Ναι, το έκανε. Ήταν κάτι που είχε αποβάλει τελικά? Όχι, καλά, δεν θυμότανε. Είπε. Ξεχνιέμαι εγώ. Και είπε αυτός τότε. Δεν θα ψηλώσω μεγαλώνοντας, θα δείτε εσείς. Βαριέσαι. Δεν κρατούσες θυμό? Όχι, αν και σκορπιός, δεν είμαι εκδικητικός, δεν, όχι. Τι θυμό κρατήσω? Εντάξει, παιδιά, όλα τα παιδάκια, ξέρεις, στα παιδιά, εμείς που έχουμε, ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι λίγο πιο σκληρός από εμάς. Εγώ νομίζω ότι απλά λένε την αλήθεια και μπορεί καμιά φορά να είναι λίγο πιο ομοί
από ό,τι την έχουμε συνηθίσει εμείς. Όχι μόνο την αλήθεια, μερικές φορές είναι και πιο σκληρά. Όταν είναι σκληρά, δεν νομίζω ότι είναι δική τους η επιλογή να είναι σκληρά. Κάτι ακούνε από το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό δεν θέλω να το πάω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να πάω σε αυτό το κομμάτι. Ένα παιδί δεν νομίζω ότι γεννιέται με αυτήν την πεποίθηση ότι επιτίθεμαι, ας πούμε, σε κάτι που είναι διαφορετικό. Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε και στα της τηλεόρασης. Στο GNTM σε πρότεινε η Βίκη ή ήρθε η παραγωγή και σε προσέγγισε? Η παραγωγή, ε. Εσείς όμως με τη Βίκη δεν είχατε κάτι. Άντε πάλι, Βίκη. Μίλησε μου για τη Βίκη. Έλα να πάρω ο άνθρωπος, φτάνει λίγο. Καθένα βάλω. Όχι, να μιλήσουμε για το πώς έφτασες εσύ να μπεις στο GNTM. Έγινε ένα casting. Έγινε ένα casting, περάσαμε δοκιμαστικά, κάναμε διάφορα. Μία ή δύο φορές ή και τρεις, δεν θυμάμαι πολύ καλά, έχουν περάσει καιρό και έτσι με πήλε. Η Βίκη μου είπε, άντε καλά να πάμε, όλα καλά, Δημήτρη μου, χάρηκα που σε είδα. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί στη συνείδηση του κόσμου, δεν ξέρω γιατί έχει κάνει τόση αίσθηση όλα αυτά με τα follow και τα unfollow, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εσύ αναγνωρίζεις και την αξία της Βίκης και μάλιστα εσύ ο ίδιος είχες πει για τη χρονιά που δεν ήταν η Βίκη, την προτελευταία χρονιά, ότι αυτό στήχησε στο GNTM, που σημαίνει ότι αναγνωρίζεις και την καριέρα που έχει κάνει και το. Η κοπέλα είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Και στην τηλεόραση και σαν μοντέλο ήταν φανταστική. Δεν είναι, τώρα μην τρελαθούμε. Άρα γιατί βγήκε όλο αυτό προς τα έξω, ότι κάτι υπάρχει, ρε παιδί μου, από πού ξεκίνησε όλο αυτό? Δεν ξέρω. Δημιουργήθηκε δηλαδή από έναν follow, μπορεί να δημιουργηθεί όλο αυτό? Από τους δημοσιογράφους, ρε παιδί μου. Τώρα είμαστε live εδώ, ε. Live είμαστε. Μα βλέπει ο κόσμος κανονικά. Ναι. Και λέω στο τηλέφωνο, παιδιά, μην έρθω και με πρίξετε με την καλιά και με καράβα και τέτοια. Όχι, Δημήτρη μου. Σου είπαν έτσι. Πάρτα τώρα, Δημήτρη. Άλλη φορά να έρχεσαι. Για πες τώρα για τη Βίκη. Γιατί κακό είναι να το συζητάμε. Γιατί μάλλον είναι δύσκολη συνεργάτη, μα γιατί έχει κάποιες ιδιοτροπίες, δεν ξέρω γιατί. Όταν δουλέψετε θα μου πεις εσύ. Ωραία, εντάξει, δεκτό. Να, ορίστε, έδωσε μια απάντηση. Κακό είναι αυτό να δίνουμε απαντήσεις και να κλείνουμε τα θέματα. Εγώ δεν το θεωρώ μεμπτό, να σου πω. Ρώτησε με ό,τι θες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλήθεια σου. Και εγώ το πιστεύω. Ότι... Αν λίγο με φαντάζεσαι πως είμαι σαν άνθρωπος, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ρωτήσω ό,τι θες για οποιονδήποτε. Ωραία. Πάμε τώρα και στο My Style Rocks. Φέτος... Όχι, συνέχισε το GNTM, αρέσει. Α, σ' αρέσει. Ναι, ναι, γιατί εκεί θες να το πας. Θα ήθελες να το ξαναδείς στο GNTM, να γίνει νέο κύκλος. Καλά, αγαπημένο πρόγραμμα. Δηλαδή, είναι το πρώτο πράγμα που έκανα στην τηλεόραση. Αν και ήμουν στα πρώτα δύο GNTM, επί Αντένα, είχα φωτογραφίσει τους τελικούς εγώ. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρώτη φορά ασχολήθηκα επαγγελματικά ουσιαστικά με την τηλεόραση. Είναι αγαπημένο, εννοείται, είναι μέρος της δουλειάς μου. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου, τώρα δεν θα ήταν πολύ. Πιστεύεις ότι από το GNTM μπορούν να βγουν μοντέλα που θα κάνουν καριέρα? Εξαρτάται από τους ίδιους ή επειδή εξυπηρετεί ένα τηλεοπτικό προϊόν, δεν. Λοιπόν, είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων που δεν είμαστε και. Δεν φημιζόμαστε για την παραγωγή μοντέλων όπως η Βραζιλία, η Αμερική, άλλες χώρες δηλαδή, η Ρωσία. Καλά, είναι και Πολωνία, περισσότερο ο πληθυσμός. Σουηδία. Πολύ περισσότερο. Ολλανδία. Ναι, δεν φημιζόμαστε. Okay. Παρ' όλα αυτά, αρκετά κορίτσια και αγόρια δηλαδή, έχουν κάνει σπουδαία καριέρα. Δηλαδή, ο Μιλιάνο σκίζει. Μέχρι τώρα ο Ανδρέας, τώρα είναι νεάρκη νομίζω. Σκίζουν τα παιδιά αυτά. Άρα, και εγώ πάντα έλεγα, θυμάσαι, τα αγόρια στην Ελλάδα είναι πιο δυνατά σαν μοντέλα τα οι Έλληνες από τα κορίτσια. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Είναι τυχαίο γεγονός ή τα κορίτσια δεν το κυνηγάνε τόσο πολύ? Γιατί είναι και δύσκολο να βγεις έξω, έτσι. Όλοι το κυνηγάνε το ίδιο, πιστεύω. Ίσως είναι ο σωματότυπος, είναι το που είμαστε μελανούρια, ίσως δεν ξέρω οι ανάγκες αγοράς που εκείνη τη στιγμή τι θέλουν. Αλλά γενικά τα αγόρια πάνε καλύτερα από τα κορίτσια έξω. Εσύ δεν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει κάποιος να πειράζει πράγματα, είτε έχει να κάνει με το Photoshop είτε με τις πλαστικές επεμβάσεις. Υπάρχει όμως μια τάση τελευταία που έχει πια νομίζω ξεπεράσει και τα όρια, που πηγαίνουν όλοι να μοιάζουν στο πρότυπο της Kardashian, ας πούμε. Δηλαδή, υπερβολικές καμπύλες, μεγάλο στήθος, πολύ φουσκωτά χείλη. Ναι, αν συμφωνώ, με ρωτάς τώρα. Ναι. Αν πω δεν συμφωνώ. Θα ακουστεί γιατί μιλάμε τώρα σε ένα digital bullying που ζούμε όλοι αυτή την εποχή. Για κάποιο λόγο θα ακουστώ λες και κάνω body shaming. Εγώ θα πω και το πιστεύω, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όσο θέλει, ας γίνει όπως θέλει. Είναι πρόβλημά του, είναι δικό του σώμα, δικιά του η ζωή. Τώρα αν συμφωνώ αισθητικά και όχι εγώ, είναι δικό μου πρόβλημα. Okay. Αν μου αρέσει αυτό που βλέπω, είναι δικό μου θέμα. Δεν μπορώ να το απαγορεύσει κανείς να μην μου αρέσει κάτι. Αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θες να γίνεις καρδάση, αν γίνει. Πρόβλημα δικό σου, με τι με αφορά. Αλλά όταν έρθει στη δουλειά μου αυτό, εκεί μπορεί να με φορά. Δεν θα επιλέξεις άρα ένα τέτοιο μοντέλο. Δεν είναι πλάσιμα τα μοντέλα αυτά. Είναι πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι αυτό. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει αυτό. Και μοιάζουν και πολύ μεταξύ τους, φαντάζομαι. Δεν αλλάζει. Δεν θέλει. Το μοντέλο πρέπει να είναι χαμελέον. Δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα. Να ξέρει τα ρούχα, κακά τα ψέματα. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα. Ήσουν ένα μοντέλο, δεν ήσουν. Πώς και έτσι.
Τι. Τι είπε. Μου λέγανε δεν κάνω. Μου λέγανε όμως ότι δεν κάνω για μοντέλο, γιατί η προσωπικότητά μου είναι πολύ πιο έντονη από την εικόνα μου. Και οπότε με πήγανε, με σπρώξαν προς τη τηλεόραση. Όχι, μωρέ, προσωπικότητα. Γι' αυτό πρέπει να με φωτογραφίσεις, για να το ανατρέψουμε αυτό. Να σου ρωτήσω, το GNTM πολλές φορές το έχουν κατηγορήσει. Πρόσεξε, για πες και γυρίζω πλάτη. Έχουν πει ότι τα παιδιά μπαίνουν εκεί, ζουν κάτι πολύ διαφορετικό σχέση με αυτό που θα δουν αργότερα στην αγορά. Mm-hmm. Το ένιωθες κι εσύ ότι κάνετε πολύ περισσότερο reality στο GNTM από αυτό που έχει όντως η δουλειά στην πορεία. Αν έζησες λίγο το modeling, αν έβλεπες 3 ώρες ένα πρόγραμμα, 4, ένα μοντέλο να ποζάρει σε ένα λευκό τοίχο και όλη τη μέρα να τρώει ένα μαρούλι για να διατηρηθεί στεγνός, mm-hmm. πόσο θα το βλέπεις. Για 5 λεπτά. Mm-hmm. Εγώ το έχω πει. Έξι. Ναι. Το έχω πει δημόσια. Όχι βέβαια. Άρα... Το έχω πει δημόσια και εδώ στην εκπομπή ότι η απόρριψη που θα ζήσουν όταν βγουν έξω θα είναι πολύ πιο σκληρή. Πολύ. Απλά εμείς μπορούμε να το βλέπουμε συμπυκνωμένο αυτό, μονταρισμένο και μπορεί να σου φαίνεται λίγο κάπως και να κλωτσάει. Αλλά αυτό που θα ζήσουν έξω, εγώ δηλαδή 6 μήνες πήγαινα σε κάστινγκ, δεν είχα πάρει ούτε μία δουλειά. Κάθε μέρα τώρα σε 5 κάστινγκ. Είναι σκληρό. Δεν είναι έχουν επιλεγωθεί παιδιά μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή έχουμε ακούσει πολλές φορές. Χάρη του τηλεοπτικού θα πω εγώ βέβαια. Έχουν ακουστεί φράσεις πολύ σκληρές. Έχει πει κάτι που νιώθει ότι θα έπρεπε να το είχα μαζέψει, να μην ήμουν τόσο σκληρό εκείνη την ώρα. Λες για το πρώτο τώρα εσύ. Και όποτε. Λες όχι, τρεις σεζόν δεν έκανες εσύ. Πόσο χρόνια ήσουν. Τέσσερις. Ναι, θα μπορούσε να είμαι πιο στρογγυλός. Και θα σου το πω γιατί πολύ ανοιχτά. Γιατί από ανθρώπους που είχαν εμπειρία έβλεπα να λένε τι ωραίο μοντέλο, τι ωραία κοπέλα είσαι και τι φοβερή και αυτά. Και όταν έκλεινε η κάμερα άκουγα άλλα. Εγώ έλεγα την αλήθεια. Εγώ είμαι ειλικρινής. Βέβαια το πλήρωσα αυτό. Δηλαδή είμαι πολύ ξύλο που έφαγα στα social. Mm-hmm. Αλλά εγώ αυτό που έλεγα μπροστά δεν έλεγα τίποτα πίσω. Έκλεινε η κάμερα, έκλεινε το στόμα μου. Και στη δουλειά είσαι έτσι, είσαι αυστηρός, ας πούμε. Είμαι δίκαιος. Και εγώ από μοντέλο, αν μιλήσει και με Ελληνίδες που έχω δουλέψει, δεν ζητάω κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Okay. Δεν θα σου πω πήγαινε στον πολύλογο και κρεμάσω ανάποδα. Θα το κάνω εγώ να σου το δείξω πώς γίνεται και μετά θα το απαιτήσω από σένα. Και θα σου πω ότι αφού μπορώ εγώ, γιατί δεν μπορείς εσύ. Mm-hmm. Ωραία, πάμε και στο My Style Rocks. Ναι. Τι διαφορές βλέπεις, είναι τελείως άλλο το προϊόν. Κοίταξε να δεις, σε βλέπω λίγο πιο χαλαρό νομίζω στο My Style Rocks. Περνάω μπορεί... πολύ ωραία. Περνάς ωραία. Είναι πολύ. Παιδιά, περνάω πάρα πολύ. Είναι η μικρή μου αδερφή εκεί. Η Ιλιάνα. Μου ωραία τώρα, το κορίτσι μου. Είναι ο Στέλιος, δεν χρειάζεται να πω, ξέρεις καλύτερα από μένα. Γιατί εξαιρετικό παιδί είναι αυτό. Δηλαδή, τι παιδί είναι ο Στέλιος. Νιώθω ότι αυτή τη χρονιά οι παίκτριες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους κριτές. Δηλαδή νιώθω ότι προσπαθείτε να ακολουθήσετε ένα reality που τα κορίτσια δίνουν απλόχερα σε πολύ έντονο βαθμό και δεν προλαβαίνετε εσείς να τις μαζέψετε. Ισχύει κάτι τέτοιο? Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν προσπαθούμε να ακολουθήσουμε, αν είναι, επειδή είναι έντονες οι παίκτες. Η αλήθεια αυτή είναι. Πολύ. Και μερικές φορές έχουν έντονες διαφωνίες μεταξύ τους. Εμείς απλά τις περισσότερες φορές μένουμε αμέτωχοι και θα επέμβουμε όταν πρέπει να ηρεμήσουν τα πράγματα, όταν πάνε να ξεφύγουν, δηλαδή μέχρι εκεί. Αλλά όχι, να προσπαθήσω εγώ να γίνω πιο τσούχτρα από την παίχτρια. Ναι. Όχι, καλέ. Όχι, μη μου παίρνει τον τίτλο, με είχε πει εμένα τσούχτρα μια παίχτρια. Σε είπε τσούχτρα. Ναι, βεβαίω, με είχε πει τσούχτρα. Αλήθεια. Βέβαια. Η Εύα Μπά. Είχε βάλει, άσο είχε βάλει. Όχι, καλέ, κάτι πήγα να πω, ούτε θυμάμαι και τι είπα να σου πω. Από τότε σε έχουν ξαναπεί. Τσούχτρα. Όχι. Αλλά δεν με ενοχλεί. Ένα άνθρωπο στην ελληνική τηλεόραση να πει αλήθεια. Εσύ άκουσε κάτι σκληρό από παίκτριες στα γυρίσματα? Τίποτα από τότε. Τίποτα, ρε παιδί μου. Γιατί φοβούνται να μιλήσουν. Για πες. Σου είπανε ποτέ κάτι έτσι σκληρό που να σου έχει μείνει στο μυαλό, στο My Style Rocks? Έχουν πληγωθεί από σένα οτιδήποτε? Όχι, καλά. Όχι. Αφού με μια ρούχα μιλάμε, τι να πληγώ. Εγώ δεν κρίνω ανθρώπους. Καλά, μόνο για ρούχα δεν μιλάμε. Στο τέλος, άμα δεις όλο το επεισόδιο. Εγώ για ρούχα μιλάω. Okay, και για κάποια πράγματα που τα θεωρώ άδικα. Δηλαδή, αν έρθει τώρα το κορίτσι που είναι μια κούκλα 2 μέτρα και ντυμένη όμορφα. Ωραία. Καλά, η Μπέτη, ό,τι και να βάλει, αγάπη μου, είναι κούκλα. Καλά, είναι όμορφη, ναι. Και θα σου πω μετά για την Μπέτη. Και κάποια, ας πούμε, για κάποιους σκοπούς ή κάτι που σκέφτεται από πίσω ή για κάποια ίντριγκα αρχίζουν και την καταδικάζουν. Και εγώ πολλές φορές με πίνει το δίκιο και λέω, ρε παιδί μου, γιατί το κάνετε αυτό? Δηλαδή, αν θες να ξεχωρίσεις, κάντε με το στήλ σου, όχι με το... Δεν μου λες την πρώτη φορά που είναι το πρώτο μαναφούκι. Είπε σου, πού ήρθα εγώ, τι έγινε εδώ? Εγώ φώναζα popcorn. Όχι, καλέ. Λίγο κοίταγα το Στέλιο και βασικά, επειδή δεν ήξερα ακριβώς πώς. Εγώ λόγω χρόνου δεν μπορώ να δω πολύ τηλεόραση. Δεν προλαβαίνω. Και επειδή ήξερα, ο Στέλιος με κατόψει, λέω, Στέλιο, τι γίνεται εδώ? Πώς πάει? Μπριφάρισε με λίγο. Μπριφάρισε με λίγο, πώς, τι γίνεται, πώς θα πάμε.
Αυτό. Επίσης, να πω για σένα και που ήρθα εδώ, ότι χαρά μου που είμαι και δεν τα λέω τώρα τηλεοπτικά αυτά, ας μας βλέπουνε. Θεωρώ ότι είσαι πάρα πολύ αληθινή. Σε ευχαριστώ. Αυτό, τίποτα άλλο. Είσαι αληθινή. Σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, γελάς αληθινά, στεναχωριές αληθινά, είσαι αληθινός άνθρωπος. Σούχταρα είναι αληθινά. Για πλάκα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακιά. Ότι είναι τσούχτρα δει να κάνει την πει, αλλά το χιούμορ τη είναι μπορεί να είναι πειρακτικό όπως είναι και το δικό μου. Το ξέρω και το περιορίζω πάρα πολύ. Αν το κάνει μεγάλο. Ναι, καλέ, δεν έχει. Άντρες θα έβλεπες το My Style Rocks. Κάποια στιγμή είχαν μπει μια χρονιά. Ναι, δεν ξέρω. Πέρσι. Πήγε καλά. Δεν έχω ιδέα. Okay. Αν θα έβλεπα, αν θεωρήσουν. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει. Αν θεωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σα έχουν πει για τον χρόνο, αν θα συνεχίσετε. Όχι. Όχι ακόμα. Πάντως αυτό ακόμα. Ακούγεται ότι θα συνεχίσετε, γιατί πήγατε πολύ καλά φέτος. Πήγαμε καλά. Βεβαίως. Πολύ καλά. Όσο περνάω και είμαστε καλοί, για πες. Και παρόλο που δεχτήκατε ένα πόλεμο, γιατί άλλαξε η επιτροπή, άλλαξε η παρουσιάστρια, η Κατερίνα. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι στην αρχή, επειδή δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο, πέσαν λίγο να τη φάνε. Πολύ κλασικό ελληνικό φαινόμενο. Πολύ digital ξύλο, δηλαδή. Πολύ. Φοβάσαι να πει ένα και παραπάνω, γιατί θα βγει ο ένα πίσω από ένα ανώνυμο πληκτρολόγιο με ένα μηδενικό λογαριασμό και θα σε βρίζει, θα σου λέει τα διάφορα, θα λέει δηλαδή και πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Και αυτός ο άνθρωπος που το κάνει, δεν ξέρω ποιος είναι, άντρας, γυναίκα, όλοι αυτοί που τα κάνουν, δεν ξέρουν ότι εσύ είσαι γιος, αδελφός, πατέρας, σύζυγος κοριτσιών. Τα διαβάζεις αυτά τα σχόλια. Κακός, αλλά τα διαβάζει κάποια γυναίκα. Εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου, δεν με αφορά. Και μάλιστα πολλές φορές στεναχωρείται και της λέω: Μην τα διαβάζεις, παιδί μου. Η τζέλα, τα διαβάζει η γυναίκα σου. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν από αυτό, από την κακία που βγάζουν, από το μίσος που βγάζουν, αισθάνονται πολύ καλύτερα. Σε επηρεάζει αυτό. Εμένα. Εγώ απλά λέω ότι αν δεν ασχολούνται, πάνε να πει ότι δεν κάνω κάτι καλά. Όσοι ασχολούνται, πάνε να πει ότι κάνω δουλειά. Άρα αίματε σε ελληνική τηλεόραση. Κοίταξε, δεν μπορεί να σβηνάει και άλλοι ψέματα για μένα και για την προσωπική μου ζωή. Αυτό είναι προσβλητικό. Αλλά πια. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε έρθει σε αντίθετο άκρο και εμείς είμαστε απροστάτευτοι. Και προστατευμένοι είναι όλοι αυτοί, οι ανώνυμοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, που μπορούν να γράψουν για την Πέτη ότι δεν είναι τα παιδιά της κάθε μέρα. Και το γράφει ένας εκεί πέρα και περνάει στον ντούκο και μένει. Και βγαίνουν τα υπόλοιπα, γίνεται viral, η Πέτη Μαγκύρα κακοποιεί τα παιδάκια. Εγώ τους λέω, αν έχεις τις κοχώνες, βάλε το πρόσωπό σου, βάλε και το ονοματεπώνυμό σου και όπως βγαίνω εγώ ως Πέτη Μαγκύρα και κάνω αυτά που κάνω. Ναι. Μπορείς και εσύ να βγεις ως... Τι να βγω στο Twitter να πω ότι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά. Πάτε καλά. Ποιος θα ασχοληθεί. Δηλαδή θα δώσω χρόνο και αξία τη ζωή μου σε ανθρώπους που δεν τους ξέρω και ζουν από αυτό. Αυτοί αγαπά να μισούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ναι, αλλά είναι πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ. Πράγμα, δεν αυτό, δίνω αυτό χρόνο από τη ζωή μου σε κανέναν από αυτούς. Σε κανέναν. Απλά είμαστε εμείς απροστάτευτοι και αυτοί είναι προστατευμένοι. Δηλαδή έχει γίνει αντίθετο πια. Και είναι τραγικό αυτό. Θα πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Πάντως, μπράβο. Είσαι για την ελληνική τηλεόραση. Τα έχεις μάθει όλα τέλεια. Γιατί ήθελες αυτό. Για κάτι που είπες πριν. Το είπα, αλλά δεν το άκουσες. Α, τι είπα. Θα σας το πω τώρα, μας πήρε ο χρόνος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Είπε ότι αν δεν ασχολούνται μαζί μου, κάτι δεν κάνω καλά. Ναι, βέβαια. Αλήθεια λες. Ναι. Μα τώρα, άμα περνάς αδιάφορος, δεν ασχοληθεί κανείς. Είναι απλά τα πράγματα. Το κάνεις επί τούτου καμιά φορά. Αν τι να είμαι έντονος. Ναι. Μα είμαι έντονος ούτως άλλος άνθρωπος. Okay. Εσύ που τρώμε γνώριση πρώτη φορά, πώς με βλέπεις. Πολύ ήσυχο. Α, αλήθεια λες. Ήσυχο είναι αυτό. Ήσυχο είναι. Ναι. Κάτσε να κλείσει κάτι. Δεν τον έχεις την ευριασμένο. Για να δούμε. Θα κάνει άλλα 45 λεπτά να φύγει από εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Είσαι υπέροχος. Περιμένω πώς και πώς. Είμαι υπέροχος. Είσαι και υπέροχος και υπέροχος. Όλα τα υπέρ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και υπερταλαντούχος. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Και αύριο στις 10 παρά 10. Ποιοι δεν είναι εδώ πρωινιά.